Καλημέρα και καλό μήνα. Καλώ τα παιδιά τα δικά μα. Καλημέρα σε όλου. Καλό μήνα να έχουμε. Τετάρτη έχουμε σήμερα. Και κρύο. 1η Φεβρουαρίου. Κοντό μήνα αυτό. Δεν είναι. Δηλαδή μέχρι να κάνει έτσι νύχτα εξημέρωση. Πάει τέλειο. Έτσι τέλειωσε ο μήνα. Πληρώθηκε, έφυγε. Και το εργαζόμενο το κοιτάει τώρα. Λιγότερε μέρε. Περισσότερα λεφτά. Καταλαβαίνω τα λεφτά περισσότερα. Οι μέρες σου λέει που περισσεύουν. Ναι, ναι. Γιατί συνήθως περισσεύουν μέρες. Έτσι είναι. Κάνουμε. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Από υγεία τουλάχιστον καλά είμαστε. Από κακοκαιρία καλά είμαστε. Κρατάει. Σήμερα λέει θα είναι η χειρότερη μέρα. Σήμερα, ναι. Από πλευρά φαινομένων, γιατί το κρύο εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα που είμαστε εμείς και οι πολίτες τέλος πάντων. Είναι κανονικό λιγότερο από χθες. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνει. Όχι, αλλά κοίτα το θερμόμετρο, βλέπει ένα βαθμό πάνω από χθες. Τόσο, ένα αυτό βαθμό. Ένα είχε, ένα ήταν τώρα. Εκεί, αλλά το κρύο είναι τσουχτερό και σήμερα και έχει χιονοπτώσεις έχει σε πολλές περιοχές και σχολεία κλειστά θα έχουμε σε Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Μελίσια, σε τέτοιες περιοχές. Ναι. Διόνυσο, Εκάλη και λοιπά θα ανοίξουν λίγο αργότερα κατά τις 10 η ώρα, ναι. Θα στα πούμε αυτά. Απλώς λέμε τώρα τα χοντρά-χοντρά πρωί-πρωί για όσους ξυπνάνε τέτοια ώρα. Ξέρω ότι νωρίς για τα παιδιά ακόμη βιαζόμαστε. Και πάλι είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα γιατί είναι το Αγίου Τρίφωνος. Χρόνια Τρίφων πολλά. Σήμερα. Και σε εορτάζονται. Τρίφων Σαμάρας, χρόνια πολλά. Τρίφων Σαμάρας, μπράβο. Δεν ξέρω κανένα άλλο γνωστό Τρίφωνα εγώ. Συγχωρείς. Αυτόν έχω να πω χρόνια πολλά τον άνθρωπο. Παλιό ηθοποιό λέγανε Τρίφωνα. Προσπαθώ να θυμηθώ, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Τρίφων Κολίτσας έχουμε τον καθηγητή. Α, τον καθηγητή. Ναι. Πριν από όλα. Λοιπόν, άλλαζε γι' αυτό ναι. Το κρύο, το σκεφτόμουν να χθε. Λέω το κρύο, ναι. Παιδιά είναι. Γιατί λέει αγκαλιάζονται, φιλούνται Βενιζέλο Λοβέρδο. Μάλλον το κρύο, το κρύο είναι, παιδιά. Και οι άνθρωποι σε κρατικό, ναι. Κτίριο έχω να σημειώσω. Ναι, ναι. Και τώρα που το ξανασκέφτομαι, λέω αυτή η απίστευτη αντίληψη περί διαχωρισμού κόμματος κράτους, ναι, δεν, ναι. Εμπόδισε καθόλου, όχι. Το Υπουργείο των Οικονομικών σε κρατικό κτίριο να ανακοινώσουν κομματικά θέματα. Κομματική δουλειά. Θα μου πεις, αυτό το πρόβλημά σου. Εντάξει, καλά. Δευτερεύον. Ναι. Όχι, αλλά είναι μια αντίληψη. Ναι, ναι. Το κράτος ταυτίζεται με το κόμμα αλλά στην Ελλάδα. Είναι μια αντίληψη. Αυτό είναι γεγονός διαχρονικό. Χρησιμοποιεί πάντα. Ο άλλος, ας πούμε, λες και είναι το Βιλαϊδίτη, το κομματικό του γραφείο. Ο κράτος μια χαρά είναι. Πηγαίνετε. Γραφιάρες εκεί πέρα, σύγχρονες. Λείπει ο Παπανδρέου. Παπανδρέου, λείπει μόνιμα, έτσι κι αλλιώς. Παπανδρέου. Δεν θα εμποδίσει. Αλλά ξέρετε τι κάνει αυτά τα ταξίδια, ρε παιδιά. Έχει, ναι. Κανένα αποτέλεσμα. Ναι. Αυτά τα ταξίδια του Παπανδρέου, τι παράγουν. Ο Παπανδρέου είναι ένας ηγέτης της Ελλάδας, έτσι. Προς γνωστόν. Όχι. Αν αρχίζω να αμφιβάλλω και γι' αυτό. Διεθνές προφίλ παράγουν. Ναι, ποιο διεθνές προφίλ, τι είναι. Για τη χώρα, λέω, παράγει τίποτα. Παπανδρέου. Κάνουμε όλοι για τη χώρα πράγματα. Πήγε στο Κωνσταντίνα που λέει κι ο άλλος. Λοιπόν, πήγε τώρα στο Ισραήλ. Τι έκανε. Μπορεί να μας πει ποιο είναι το αποτέλεσμα που έχει. Διαπραγματεύεται, ρε παιδί μου, για τι διαπραγματεύεται, τα πετρέλαια της Ελλάδας. Για το PSI, ξέρω εγώ. Του Παπανδρέου. Ναι. Μπορεί να έχει τίποτα. Το άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις. Μπορεί να έχει τίποτα. Σα θέλει ρητζή πρωί-πρωί. Διαπραγματεύεται το PSI, Παπανδρέου. Τι με νοιάζει εμένα τώρα, τι κάνεις στα ταξίδια του εδώ. Αλλά έμερε, παιδί μου. Έχει δει τι έρχεται. Αν έχω δει. 4,4 δι, μόνο αυτό σου λέω. Σα λέγαμε χθε, μην έχετε μόνο το μάτι σα. Διότι καλά κάνουμε και το έχουμε το μάτι μας και στο 13ο και στο 14ο, ναι. Και στο χαμηλότερο μισθό, το βασικό κτλ. Πολύ καλά κάνουμε και εκεί πρέπει να το έχουμε στραμμένο. Αλλά έρχονται και άλλα. Διότι υπάρχει και το προηγούμενο έτος. 11 και καλύψει. Το 12. Πρέπει και το 12. Πρέπει και τις επικουρικές. Σας θυμίζω, έχουν πρέπει και τα αυτά. Μέτρα μέχρι το 14. Διότι αυτά, προσέξτε, παιδιά, κάνουμε ένα λάθος μερικές φορές. Λέμε τώρα εμείς για αυτά τα μέτρα 4,4 δις, έτσι. Συν επικουρικές, συν κατώτατα, ό,τι αποφασιστεί από εκεί, συν 13ο, 14ο. Συν. Τα μέτρα μέχρι το 14. Τα έχετε ξεχάσει αυτά. Κανείς δεν προσέξτε, αυτά είναι προσθετικά. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, έγινε 4,4 δις, λες τόσο μικρό είναι αυτό. Ναι. Έφυγε από τη μέση, τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Είναι μέχρι το 14 ένα τεράστιο πακέτο που θα έρθει στο κεφάλι μας. Αργότερα λοιπόν και ταυτόχρονα έρχονται τα στοιχεία από την πραγματική ζωή. Σου λέει, είδατε παιδιά τα καινούργια στοιχεία για την ανεργία. 19,2. Στην νεολαία 47% η ανεργία. Ένα στους δύο. Ένα στους δύο είναι άνεργο. Μα είναι γνωστό αυτό. Το ξέρουμε. Αφού το ζει ο καθένας στο σπίτι του. Ναι. Το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν. Υπάρχει σπίτι σήμερα χωρίς άνεργο. Ή άντε να είναι λίγο στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας. Αν δεν είναι στην ίδια την οικογένεια. Θέλω να σου πω λοιπόν τι απάντηση υπήρχε στο σπίτι βλέποντας την τηλεόραση. Διάφορα, στα διάφορα σπίτια. Ναι. Βλέποντας την TV τη συμπόρευση Βενιζέλου. Βενιζέλου, ναι. Ξέρω όταν... την απάντηση. Ακριβώς αυτό. Καμιά φορά λέω τα πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν συνέστηση. Ούτε, ναι, ναι. Του χρόνου που κάνει μια κίνηση, ούτε του βάρους που έχει κίνηση. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Όχι, υπάρχει το ανάγκη. Η αλήθεια είναι ένα μεγάλο οργανισμό όπως είναι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε αποσύνθεση στην πραγματικότητα. Είναι μια κίνηση που νομίζω ότι θα το συσπυρώσει και θα δώσει και μια προοπτική σε αυτό το κόμμα. Εγώ συμφωνώ. Είναι ανάγκη να γίνει αυτό. Ναι. Αλλά εδώ και εγώ είμαστε. Καταστρεφόμαστε τώρα. Όχι, παιδί, όχι, μόνο όχι μόνο αυτό. Λέω, παιδί μου, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και το ίδιο μοντέλο και του ίδιου τρόπου. Ναι, και δεν έχει αλλάξει. Κάνε μια ανακοίνωση. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κάνε μια ανακοίνωση και πες, παιδιά. Τώρα οι εντυπωσιασμοί, τα φιλιά, το photo opportunity, το πλάνο να παίξει παντού και να αγαπηθούμε όλοι μαζί. Που δεν επηρεάζουν. Ενδιαφέρει κανέναν όλο αυτό το story, γιατί αυτό είναι σκηνικό.
Αν το δείτε στην πραγματικότητα, είναι ένα σκηνικό. Αλλιώς μια ανακοίνωση, ένα χαρτί, αλλά μια ανακοίνωση. Οι κύριοι Λοβέρδος Βενιζέλος αποφάσισαν να συμπορευθούν. Ό,τι θες, πες τέλος πάντων. Αυτή η ανάγκη λοιπόν για την τηλεόραση, για την προβολή και για το θέαμα, είναι ένα μέρος που μας έχει οδηγήσει και μέχρι την ώρα που δεν δίνεται μια απάντηση, ας πούμε. Εδώ κοιτάξτε. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Μη φιλιέστε δημόσια, παιδιά. Είδα στο Twitter ένα ωραίο που βγάλανε. Δεν θυμάμαι πια. Νομίζω μια γυναίκα πρέπει να ήταν συνάδελφο που το έβγαλε. Το Love. Α, ναι, Λόβε. Η Λούση. Η Λούση, ναι, ναι, ναι. Ναι, καλημέρα. Σε λίγο όλα θα γράφουν και στα δέντρα τα αρχικά τους. Ναι. Love. Την ώρα λέω, ας πούμε, που το πολιτικό σύστημα που μπορεί να ασχολείται μετά του οίκου του. Για παράδειγμα, οι δύο κύριοι χτες. Οι πολλοί κύριοι προχτές στη Βουλή, οι οποίοι αποφάσισαν ότι όχι, λέει, παιδιά, μια χαρά είναι η κρατική επιχορήγηση των κομμάτων, θα συνεχίσουμε κανονικά. Έτσι. Την ώρα που ο κύριος Λοβέρδος παρουσιάζει, ας πούμε, για παράδειγμα, σχέδιο για την περικοπή των δαπανών της φαρμακευτικής δαπάνης, που η μαύρη αλήθεια είναι ότι υπάρχει, λόγω της υπερσυνταγογράφησης των διαφορών εταιριών, υπάρχει. Υπάρχει, ναι, έχει ξεχυλώσει. Αλλά που όμως για ορισμένες κατηγορίες μπορεί να σημαίνει μείωση των δυνατοτήτων. Για πολλές κατηγορίες. Διότι 240 εκατομμύρια το μήνα μείων είναι πάρα πολλά χρήματα. Πολλά. Σου λέει ετησίως η φαρμακευτική δαπάνη θα είναι 2,8 δις. Ούτε ευρώ παραπάνω. Άρρωστες παραπάνω δεν κάνει. Δηλαδή ακριβώς αυτό ρωτάω. Αν ας πούμε πέσει μια επιδημία, θα αρρωστήσουμε, ξέρω εγώ. Επιδημία, τέλος πάντων, στην επιδημία είναι κάτι έκτακτο. Λέμε τώρα. Κάθε υπερβολή. Ναι. Λέμε ότι χρειαστούν περισσότερα φάρμακα. Τι θα γίνει, θα τα πληρώσει από την τσέπη σου. Μάλιστα. Αυτό θα γίνει. Απλό είναι. Διότι το κράτος προβλέπει αυτό το ποσό στο κομμάτι που αφορά στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι και στη φαρμακευτική δαπάνη παρακάτω, που προβλέπεται. Τα παραπάνω θα τα πληρώσει εσύ, εγώ, ο άλλο, ο τρίτο, ο τέταρτο. Αυτό θα γίνει. Λέει, λοιπόν, βέβαια, πρέπει να πούμε για ένα καλό για τον ΕΟΠΗ που έκανε σύμβαση με όλα τα διαγνωστικά κέντρα. Αυτό και πλέον μπορεί ω ασφαλισμένο να πα σε όλη την Ελλάδα σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα με 15% συμμετοχή. Να, ναι, σημαντικό. Κυρία Ξένη, μου είναι το είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα το Αγίου Τρίφωνα στην Παλή είναι όλα κλειστά και τα σχολεία, δεν πρέπει τα παιδιά πάνε σχολείο. Δουλεύει η γυναίκα σε σχολείο, είναι εκπαιδευτικό. Σε σχολείο τη Παλίνη και είναι. Μένει στο φάλιρο. Σήμερα δεν πάει όμως. Δεν πάει όμως. Κάτσε να δεις τηλεόραση σήμερα. Με την ησυχία σου. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν νωρίτερα, ας πούμε, το πολιτικό σύστημα. Την ώρα που τακτοποιεί δικά του ζητήματα, ποιος θα είναι υποψήφιος στο ένα κόμμα, τι θα γίνει με τα κρατικά λεφτά κτλ. Τα κρατικά λεφτά τη συμφώνησαν. Αυτό είπα. Το είδατε, παιδιά, αυτό είναι. Αυτό έλεγα πριν. Ναι. Την ώρα που τακτοποίησε το απολύτω. Ψήφισαν ότι συνεχίζουν κανονικά την κρατική επιχορήγηση. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Άπαντες, λέω. Εκεί υπάρχει ομοφωνία. Ναι. Σε κάτι άλλο ψιλοσκοτώνονται δήθεν και καλά. Ναι. Σε αυτό υπήρχε απόλυτη ομοφωνία. Λοιπόν, τι είναι αυτή. Και σου λέει πρέπει, λέει από την άλλη πλευρά, πρέπει να ψηφιστούν μια σειρά από μέτρα κτλ. Να δούμε τι θα γίνει, ρε παιδί μου. Ναι. Θα ψηφίσουν σε ποια. Υποστηρίζουν, ποια δεν υποστηρίζουν. Είναι ικανοί να τυράξουν την μπάγκα στον αέρα για ένα ζήτημα, ας πούμε, που αφορά στις φυλακές. Ναι, ναι, ναι. Χτες, για παράδειγμα, γίνεται όλα να δει στη Βουλή. Μπορεί να έχουν δίκιο. Ναι. Εγώ δεν αμφιβάλλω καθόλου. Μπορεί να έχουν δίκιο. Στο ζήτημα, ας πούμε, των χρόνων που θα πρέπει ναι, να έχει κανείς εκτίσει για να βγει έξω. Βγει έξω. Να μην είναι τόσο λίγα, να χρειάζεται περισσότερο, μην γίνουν τίποτα κακούργια. Ναι, ναι, ναι. Πάει λέγοντας. Καμία αντίρρηση. Εντάξει. Δες όπως προσπέζεται το θέατρο σε αυτήν την ιστορία. Έτσι γίνεται. Ο άλλος απειλεί τώρα, επειδή βλέπω και τα ποσοστά έχουν πάρει την κατηφόρα. Ότι θα αποχωρήσει την κυβέρνηση. Θα αποχωρήσει γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Ενώ είναι πανέτοιμος, ας πούμε, να υπερψηφίσει περικοπές μισθών, συντάξεων κτλ. Και δεν φεύγει από εκεί. Γι' αυτό δεν φεύγει για την κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε είναι σκηνικό. Και όλα γίνονται για το θέμα. Πραγματικά, σε αυτό που λέει ο Βασίλης έχει δίκιο. Ναι. Απειλεί ο Καρατζαφέρης να αποχωρήσει την κυβέρνηση γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Μας απειλεί. Αυτό είναι απειλή. Και ναι. Κάνει σήμερα υπουργικό συμβούλιο με τους υπουργούς του. Ναι. Τους έχει μαζέψει τους τέσσερις. Να τους δώσει οδηγίες και κατευθύνσεις. Αλλά τα ψηφίζουμε όμως. Για το πώς θα ανέβουν τα ποσοστά του κόμματος. Γιατί οι οδηγίες γι' αυτό είναι τώρα. Επειδή συρρυκνώνεται το κόμμα του κ. Καρατζαφέρη. Για πολλούς λόγους. Γιατί αυξάνει τη Νέα Δημοκρατία θες. Γιατί το ίδιο λέει διάφορα πράγματα που τα στρογγυλεύει. Γιατί κάνει τούμπες, κολοτούμπες που λένε ορισμένοι. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως τα ποσοστά του μειώνονται. Δεν έχει σημασία. Ναι. Βρίσκει τώρα λοιπόν μια στρατηγική ο κ. Καρατζαφέρης για το πώς θα αυξήσουν τα ποσοστά. Δηλαδή είναι δυνατόν να είσαι πανέτοιμος, να έχεις ψηφίσει ή να είσαι πανέτοιμος να ψηφίσεις. Να τα κόψει όλα. Ό,τι περικοπή υπάρχει, όλα, όλα, όλα. Και να σε ανεβαίνει στα κεραμίδια για τις φυλακές. Το οποίο πέρασε κιόλα. Όπως το έθετε η Νέα Δημοκρατία και ο λαός, το πέρασε τελικά ο υπουργός. Το άλλαξε. Ναι. Το άλλαξε και νομίζω σωστά το άλλαξε. Mm. Διότι δεν μπορεί να βγαίνει ένας εγκληματίας έξω νωρίτερα από τα 10 χρόνια. Και μάλιστα θα έλεγα στον κύριο Παπαϊωάννου να πάει να απαντήσει σε έναν πατέρα που ήταν χθες στη Βουλή, που του είχε σκοτωθεί ο γιος του σε τροχαίο, τον εγκατέλειψε. Πώς το λένε, λεωφοριατζής. Ο οδηγός του λεωφορείου τον εγκατέλειψε. Πέθανε το παιδί. Ο λεωφοριατζής πήγε μέσα 7, 8, 9 χρόνια νομίζω φυλακή και τώρα θα βγαίνει έξω. Να πάει να απαντήσει σε αυτόν τον πατέρα ο υπουργός. Και σε πολλούς τέτοιους πατεράδες. Έτσι και σε πολλούς γονείς. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Θα δείτε και αργότερα. Θα σου παρουσιάσουμε ένα πολύ ωραίο, μια σειρά από αλλαγές που ετοιμάζονται. Το έλα να δεις. Στο φορολογικό με την ευρία έννοια σύστημα. Να διαβάστε και σήμερα στην Καθημερινή μια μεγάλη επιτυχία. Συνέντευξη του κύριου Τόμψεν που λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια. Τόμψεν. Λέει ότι επιμένει πολύ έντονα στο θέμα του κατώτατου μισθού. Να μειωθεί. Ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θέλει να μειωθεί. Δεν μπορεί, σου λέει. Στα άλλα σου λέει θα βρούμε μια λύση. 13ο, 14ο μπορεί να μην τα πειράξουν. Το αφήνει τέλος πάντων στη συζήτηση ανοιχτό. Στο άλλο επιμένει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Επιμένει στις απολύσεις. Θα σωθεί η Ελλάδα άμα αυτός παίρνει 600 καθαρά, 580 καθαρά, πάει στα 500 καθαρά. Θα σωθεί. Ναι. Τι άλλο μυαλό. Σου λέει ρε παιδί μου απ' την άλλη, εσύ ο εργοδότης που κάνεις τον καλό. Ναι. Γιατί πραγματικά και προχθές εδώ είχαμε τον κύριο Κροκίδη, έτσι. Ο οποίος ήταν πολύ πιο πάνω από τον εργαζόμενο, από τον Παναγόπουλο. Ναι. Χειρότερο στον Παναγόπουλο. Άμα θες δώσ' τα λεφτά, δεν σε εμποδίζει κανείς. Εγώ σου λέω μείωσε το κατώτατο μισθό σου. Εσύ θες τον αυξήσεις, αύξησέ τον. Σε εμποδίζει κανείς. Λοιπόν, ναι, αλλά ποιος τον εμποδίζει. Δεν τον εμποδίζει επειδή κανείς, θα νομοθετηθεί. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, μετά βάζει ένα επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά αυτό, ένα πλαίσιο που κανείς δεν πρόκειται να το υπηρετήσει διαφορετικά. Προφανώς. Και εγώ δεν κατάλαβα πότε, ούτε κανείς εξηγεί, πέραν από μια ιδεολειψία που διακατέχει ορισμένος γύρω από αυτή την ιστορία, σε τι συμβάλλει αυτή η άποψη. Σου λέει θα γίνεις ανταγωνιστικός. Γιατί λέει η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν χαμηλότερα από σένα. Γύρω από εδώ πες. Γιατί σου λέει. Γιατί γι' αυτό θα σε κι αυτή σε αυτά τα χάλια. Πήγε έχει 25% ανεργία. Το άλλο το στοιχείο ότι είμαστε η τέταρτη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη δεν το βλέπει. Ακριβώς. Μετά την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Μα και όπως μας έλεγε ο κύριος Παναγόπουλος προχθές. Εντάξει λέει ο κατώτερος όντως είναι λίγο πιο ψηλά από Πορτογαλία και Ισπανία. Ο μέσος μισθός όμως στην Ελλάδα είναι πολύ πιο χαμηλά από αυτές τις χώρες. Γιατί δεν μιλάμε πάντα με βάση τον κατώτατο, παιδιά. Αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Μετά, καθώς προχωράς στην καριέρα σου, αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί λοιπόν είμαστε πιο χαμηλά από αυτές τις χώρες και πιο χαμηλά από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, προτείνω, επειδή είναι και νωρίς και ορισμένοι γονείς προφανώς ενδιαφέρονται, σου λέει τι να κάνουμε, να ξυπνήσουμε τα παιδιά, να μην τα ξυπνήσουμε. Η βασική κατεύθυνση είναι μην τα ξυπνήσετε. Λέβαια. Αλλά επειδή μπορεί και μόνο το παιδί να ξυπνήσει. Ξέρω να πάει στο σχολείο τρέχοντας. Και εν πάση περιπτώσει ξύπνησε η Άννα Βλαχοπαναγιώτη για όλους. Και για τους γονείς και για τα παιδιά και για εμάς φυσικά. Ό,τι στοιχεία υπάρχουν θα μας τα πει. Γεια σου, Άννα. Έλα, Άννα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευτυχώς είναι μικρά τα προβλήματα και σήμερα λόγω του παγετού. Να ενημερώσουμε καταρχήν τους οδηγούς για το ποιοι είναι οι κλειστοί δρόμοι και σήμερα το πρωί λόγω του παγετού. Λοιπόν, η τροχιά από πολύ νωρίς το πρωί και όλη τη νύχτα βεβαίως έχει διακόψει την κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Πεντέλης από το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο μέχρι τον Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου. Επίσης κλειστή είναι η επαρχιακή οδός Φυλής Δερβενοχωρίων, η παλαιά εθνική οδός στο ύψος της Θήβας και η λεωφόρος Πάρνηθος από το 22ο χιλιόμετρο, δηλαδή από το Τελεφερίκ και πάνω. Αλυσίδες θα χρειαστούν οι οδηγοί στην επαρχιακή οδός Σφενδάλης Αγίου Μερκουρίου Κατσιμιδίου από Σφενδάλη προς Κατσιμίδη. Βεβαίως αλυσίδες χρειάζονται οι οδηγοί σε πάρα πολλά σημεία, σε πολλούς νομούς της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Είναι αναρρύθμιτοι για να τους πούμε. Καλό είναι οι οδηγοί όλοι να προσέχουν όπου βλέπουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό να φορούν αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους. Τώρα, όσον αφορά τα κλειστά σχολεία, εδώ στην Αττική ξέρουμε από χθες ότι και σήμερα θα κλείσουν τα σχολεία στους δήμους Πεντέλης Μελισσίων και στις 10 το πρωί θα ανοίξουν τα σχολεία στους δήμους Διονύσου, Βρυλισσίων, Κηφισιάς, Ερυθρέας και Εκάλης. Για πέφτει έχουμε νωρίτερα... κανένα νέο γιατί ρωτάνε κάτι παιδιά εδώ. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Πεύκει, λέω, πώς έχουμε τίποτα. Όχι, ακόμη δεν γνωρίζουμε. Βεβαίως, να πούμε ότι μετά τις 7 οι διευθύνσεις εκπαίδευσης με τους κατατόπους δήμους παίρνουν τις αποφάσεις. Βλέπουν πώς είναι η κατάσταση και αποφασίζουν. Και, γιατί και χθες το πρωί είχαμε την ενημέρωση ότι τα σχολεία όλα θα ανοίξουν. Και αργότερα το μεσημέρι, μετά τις 10-11, είδαμε ότι πολλά σχολεία στη βόρειο-ανατολική και βορειοδυτική Αττική τελικώς έμειναν κλειστά. Επομένως, λίγο νωρίτερα μετά τις 7-7.30 θα έχουμε, πιστεύω, νεότερα. Ωραία. Και τώρα, όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, στις 6.30 βγαίνει το πρώτο ανακοινοθέν για σήμερα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι χθες το βράδυ τελικώς απέπλευσαν τα ακριτικά με σχέδιο πλοίου. Ναι. Στις 6.30 θα ξέρουμε για σήμερα. Πολύ ωραία, γιατί ρωτάνε οι ορισμένοι εδώ. Ευχαριστούμε. Άρα, να πούμε επίσης ότι όπως μας ενημερώνουν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με πτήσεις. Πολύ ωραία. Καλημέρα στην Αντωνία από το Λαύριο. Ο Γιώργος εδώ με ενημερώνει ότι ο υπόδρομος είναι κάτασπρος, όπως και το Μαρκόπουλο γενικότερα. Χάμος, δεταράτης, κήπη, κακό. Καλημέρα λοιπόν παιδιά σε όλους. Βάλτε τα ονόματά σας στα μηνύματα και επίσης μπορείτε να στέλνετε και φωτογραφίες στο pgpapakisky.gr στο email μας για να τις προβάλλουμε τις περιοχές σας. Κόβω. Που να έχουν ένα ενδιαφέρον να στέλνεις φωτογραφία τον εαυτό σου. Κόβουν, λένε από τις συντάξεις κτλ. Γιατί κρατάνε ίδιες τις εισφορές. Αν γιατί. Είναι απλό. Επειδή έχει μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που δίνει εισφορά λόγω της αύξησης της ανεργίας. Λεφτά γιοκ.
στα ταμεία. Μα δεν πλέον υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συντηρήσουν τους συνταξιούχους. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και όταν λέμε μείωση του μη μισθολογικού κόστους, παιδιά, δεν είναι κάτι καλό. Δεν μπορεί κάτι... να μην αφορά άμεσα το μισθό μας. Ακριβώς. Εγώ σου λέω ότι γίνεται κιόλας. Αυτό αφορά στις συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι θα μπαίνουν λιγότερα λεφτά στα ταμεία. Με αποτέλεσμα μικρότερες συντάξεις. Να το πω έτσι πολύ απλά για να το καταλάβουμε όλοι. Δεν μπορεί να σου αγγίζει το μισθό άμεσα, σου αγγίζει όμως το μέλλον. Ναι, και επομένως χρειάζεται να δουν και το ασφαλιστικό σύστημα. Το λένε δηλαδή και οι ίδιοι. Γιατί αν μπούσε μια τέτοια διαδικασία, μετά χρειάζεται να δουν το ασφαλιστικό σύστημα ξανά. Ξανά από την αρχή. Από την αρχή. Το οποίο άλλαξε, υποτίθεται και είναι η μόνη μεταρρύθμιση που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, είναι αυτή. Εννοώ τα χρόνια της κρίσης. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Θυμήθηκε το όνομα του παλιού ηθοποιού, Τρίφων Καρατζάς. Τρίφων Καρατζάς, μπράβο. Ναι. Καλημερίσουμε εδώ και το ζεύγος που γέννησε χθες η κυρία. Τυχερή. Να σας ζήσει το παιδί ως νεο... Και στα δικά μας ελεύθερη. Ως τώρα μόλις. Άρτη γεννηθέν που λένε. Έχει μια προοπτική. Είναι έχει μια ελπίδα. Έχει ελπίδα ότι θα ζήσει σε μια χώρα χωρίς κρίση. Ναι, αυτό γι' αυτό εννοώ. Το παιδί μιλάμε τώρα. Δηλαδή, άντε το παιδί αυτό 18-20 χρόνων φαντάζομαι θα έχει περάσει στη διάρκεια. Λένε ότι τόσο θα είναι περίπου η κρίση. 25. Κοντά στην 20ετία. Μάλιστα. Πάμε στον τύπο. Ευχάριστα πρωί. Όλα ευχάριστα. Ναι. Παράθυρο τόμισεν για 13ο και 14ο μισθό. Το αφεντικό μίλησε στην καθημερινή. Συνέντευξη λοιπόν στην εφημερίδα. Επιμένει στη μείωση του 100% μισθού και στο κλείσιμο οργανισμό. Διαβάστε σήμερα τον κύριο Τόμισεν για να μην λέει ο καθένα το μακρύ του και το κοντό του. Εδώ ο άνθρωπο μιλάει με τη φωνούλα του. Λέει ακριβώ αυτά που θέτει ο ίδιο και η Τρόικα. Δείτε το. Συμπόρεση Λοβέρδου με Βενιζέλο. Θα στηρίξει την υποψηφιότητα του κύριου Βενιζέλο και ο κ. Λοβέρδο. Νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα σήμερα. Έχετε το μυαλό μου. Να έχουμε όλοι το μυαλό μας δηλαδή. Ώρα αποφάσεων για Παπαδήμου και αρχηγούς. Κάθε μέρα ώρα αποφάσεων είναι. Για να πάμε στην. Λαγόνε ότι αυτή παίρνει τι αποφάσει, εμεί πληρώνουμε. Ποιο θα πληρώσει. Λογαριασμού θα κρατήσει τον άλλο. Αυτό λέω. Ναι. Σχέδιο για βελούδινη διαδοχή στο Πασόκ. Συμπόρευση Βενιζέλου Λοβέρδου για μέτωπο σωτηρίας. Καλούν τον Παπαδρέου να αναλάβει πρωτοβουλίες. Τον οποίο δεν ενημέρωσαν κιόλα. Τον Παπαδρέου είχε και δουλειέ ο ίδιο στο Ισραήλ, πνίγονταν εκεί πέρα. Σου λέει α κάνουμε τη δουλειά μα και α τον Παπαδρέου δεν θα. Δεν πρόκειται λέει να δυσάρεστε. Έχει όμως έχει αρχίσει και εκνευρίζει αυτό το πήγαινε αλλά. Του Παπανδρέου. Όχι, του Παπανδρέου το πήγαινε αλλά. Του Παπανδρέου. Είμαστε πάσο και κάνει και γκρινιάζει. Λογικό είναι ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, κάτσε. Να, στοίχημα για τρεις αρχηγούς και 252 βουλευτές κρίσιμες ώρες. Ή σήμερα ή αύριο θα έχουμε νέα σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την τελική κατεύθυνση. Γιατί είδατε τι έγινε στο Συμβούλιο Κορυφής. Εκεί υπόθηκε σε όλους τους τόνους και περιλαμβάνεται και στα συμπεράσματα ότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία των πολιτικών αρχηγών. Αυτό είναι τώρα, είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο. Άλλα νέα, περικοπές φορά απαλλαγών προτείνει το Δούνου του. Αυτά και από εδώ, από τα νέα. Δίνω μη βασανίζεις τη γιαγιά. Την έγραψε λέει στο πανεπιστήμιο για να παίρνει φοιτητικό επίδομα. Καλημέρα. Έχουμε χιονωθεί όλα στον Άγιο Στέφανο. Με το χλέπ μη βιάζεστε. Τώρα έχουμε αγοράσει αυτόν τον Καζίμ. Καζίμ. Ο οποίος έχει έρθει. Ξέρεις. Τουρκοκύπριος. Τουρκοκύπριος. Και τι μας πειράζει. Εμάς μας λένε να παίζει μπάλα. Ο ίδιος λέει είναι έτοιμος να παίξει ακόμα και με τον ΠΑΟΚ τώρα την Κυριακή. Εάν το βάλεις 18, τα παιδιά θα είναι super duper έκπληξη. Και ήρθε, σου λέει, με το μαχαίρι στα δόντια. Έτοιμος. Παιδιά, λέει, γιατί διαμαρτύρεστε. Το είχε πει ο άνθρωπος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε σπίτι και ένας εργαζόμενος. Όχι, εμείς το ξέρουμε. Τι... Μα δεν διαμαρτυρόμαστε. Είναι γνωστό, παιδιά, αυτό. Δημήτρη την Κοζάνη τώρα λέει, περνάει, θα αποφασίσουν σήμερα. Λοιπόν. Μάλιστα. Το έθνος, το ταγκό της διαδοχής στο Πασόκ. Στηρίζει τον Βενιζέλο Λοβέρδος για την αλλαγή σελίδας. Κεντρικό θέμα. Και, αυτό, και σε αυτήν την εφημερίδα. Μου επιτρέψτε να πω ρε παιδιά, αλλά είμαστε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης. Ώρες-ώρες. Ναι. Είμαστε αλλού νταλού. Έλατε. Δηλαδή, εδώ ναι. Καίγεται, να μην πω τι καίγεται τώρα πρωί-πρωί και δεν κάνει. Και μου βάζουν πρώτο θέμα τώρα τα φιλιά και τις αγκαλιές. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε ναι. Μισή ώρα, όταν λέω και για την τηλεόραση και για το ραδιόφωνο και ναι, τις εφημερίδες κτλ. Ασχολούμαστε τώρα που όλο βέβαια κάνανε έκτακτα κτλ. Γιατί α πούμε κτλ. Εντάξει, είναι είδηση, μεγάλη είδηση. Ρε, είδηση δεν το συζητώ και ανατροπή και σημαντική είδηση. Αλλά τώρα εδώ και εγώ είμαστε, γίνεται τώρα. Σύμπραξη Δούνου του Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εδώ και τόσο καιρό. Σύμπραξη. Συμπόρευση. Κανονική. Διάβαζε ελεύθερο τύπο. Πάμε το σχέδιο του Δούνου του για νέους σκληρούς φόρους. Προτάσει σοκ από Τόμισεν για το φορολογικό σύστημα. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Φέρουν και προμνημόνιο με πρόσθετα μέτρα 4,4 δις. Το έχουμε πει αυτό. Συμμαχία Ευαγγέλη Αντρέα για να διώξουν τον Γιώργο. Και έχουμε και την κρυφή ζωή των στάρ του σινεμά. Ξεχνιόμαστε έτσι για να ξεχνιέσαι λιγάκι. Yes. Και ο Καζίμ από εκεί τον βλέπω. Και ο Χλανθό το έχει το μαλλί ο Καζίμ. Το έχει βάψει. Βαμμένο, ε. Για να δούμε. Εντάξει. Πολύ άγριος πάντως. Δηλαδή δεν είναι και τόσο καλός χαρακτήρας. Διάβαζα μια στοιχεία του. Λίγο τσοκλαναρία. Είναι λίγο, ναι. Εντάξει. Θα δούμε. Δεν πειράζει. Αν δεν είναι αυτός τύπος. Με το πιστόλι της Τρόικα στον Κρόταφο. Μπροστά αυτό το πιστόλι, ρε παιδιά. Από τότε που το έβγαλε ο άλλος από την τσέπη, το έχουν πάρει άλλοι στα χέρια και μας κυνηγάνε. Αυτό το πράγμα. Η απέναντι. Ναι, η απέναντι. Μπροστά σε σκληρές δεσμεύσεις βρίσκονται όλοι. Τώρα αλήθεια. Και πρέπει.
καθαρές κουβέντες που λένε από τα πολιτικά κόμματα, ξέρει και ο κόσμος. Και από τα πολιτικά κόμματα και από τους βουλευτές και από όλους. Καλημέρα, κύριε Παρασκευά. Γεια σου, Σωκράτη από τη Σκίδρα. Τι φορά, κύριε παιδί μου, στο πέτο, στο γιακά. Αυτό το σηματάκι που φοράνε στις συνόδους. Αυτό το φοράνε όλοι οι ηγέτες σε κάθε σύνοδο. Για να τους αναγνωρίζω. Και κάτι διαφορετικό. Για να μην σου αρέσει η αστυνομία, σου λέει, δικό μας είναι. Για διάβαση. Πώς. Πάμε λοιπόν. Καζίμ πήρε ο θρύλος, μεγάλη μεταγραφή. Το βλέπετε εδώ το παιδί. Ο εκρηκτικός κύριος Καζίμ. Mm. Το βλέπουμε σε όλες τις φάσεις. Είναι η τουρκική βερσιόν, σου λέει, του Μυραλάς. Δεν έχει βέβαια, λέει, την τελική προσπάθεια των γκολ, δηλαδή του Μυραλάς, αλλά δίνει κάτι assist φαρμάκι. Μπράβο. Κληρώνει με λίγες πιθανότητες για το χλεμπ. Έτσι λέει τώρα η εφημερίδα εδώ. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και με αυτόν τον παιχταρά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Sport Day σφαίρα. Καζίμ, Καζίμ. Στα καλά του μπορεί να αλλάξει την αγωνιστική φυσιογνωμία του Ολυμπιακού. Στα κακά του δεν θα μας επηρεάσει. Σαν να μην τον έχεις. Άρα στα καλά του ποντάρεις. Για λαβωμένος ο Παναθηναϊκός, περνάει ακόμα λέτο. Πήγε να προπονηθεί χτες, δεν μπόρεσε, λέει. Πάμε. Για να προχωρήσουμε στον πρωταθλητή. Καζίμ, έχω πολλά να δείξω. Πρώτη αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα. Είναι, λέει, έτοιμος, ανυπομονή να μπει στο γήπεδο. Εντάξει. Και να μιλάει και στη θύρα 7. Αμέσως έμαθε και τη θύρα 7. Είμαστε, λέει, 5 βαθμούς πίσω. Αμέσως. Ενημέρωση. Ήταν με την λίστα στα χέρια. Mm. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Πάμε στο γκολ. Για πάμε. Γκολ ο Τούρκος Μπαλοτέλη. Μάλιστα. Πώς λέμε, ο Τζόλε της Ρούμελης. Μπράβο, ναι. Αυτό. Ο Σοηλέδης. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, παιδιά, έκανε μια ομάδα, μια ελληνική ομάδα μεταγραφή. Αμέσως είναι στην πρώτη σελίδα. Πάντως είναι πολλά λεφτά για μικρό διάστημα. Έτσι. Ναι. Γιατί μπροστά μας τι έχουμε τώρα. Από 4-5 μήνες πόσο. Εντάξει, είναι και το UEFA βέβαια. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα δούμε. Μάλιστα. Για πάμε. Για να προχωρήσουμε και στην εξέδρα. Εκτόξευση για τίτλο και Ευρώπη. Πήρε Καζίμ, τελειώνει σήμερα και του χλεμπ. Εντυπωσιακή κίνηση Μαρινάκη στην εκπνοή των μεταγραφών. Αυτό εκεί μου αρέσει πάνω στο νήμα, ξέρεις. Είναι ωραίες αυτές οι κινήσεις τελευταίες στιγμές. Ναι, ναι. Σφίγγει ο κλείος γύρω από τον Γιώργο. Τι ασχολείστε, ρε παιδιά, με τον Γιώργο. Κάνει και λίγο πολιτικό. Εντάξει, καλά. Εφημερίδα πάντα. Εντάξει, αυτά. Αγωνία και γαλέτο. Περιμένουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί. Πάμε και τα διαδικτυακά λιγάκι. Πάμε, ναι. Sky.gr έρχονται νέα μέτρα 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μην ξεχνιόμαστε. Βενιζέλος, μετροπολογία, η όρια ανταλλαγής και η έκθεση νέων ομολόγων. Λέει, είπε ο κ. Βενιζέλος εχθές ότι ουσιαστικά είμαστε ένα βήμα πριν από το τέλος. Λοβέρδες περιορίζεται το κόστος του ΙΔΑΠΑΝ για το φάρμακο. Ο Παπαγιάννα αποδέχθηκε τελικά τις ενστάσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ. ΕΟΠΗ πρόσβαση σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Σημαντικό αυτό, βέβαια. Πάμε και στην Καθημερινή, στο site της Καθημερινής. Πάμε, ρε, Καθημερινή. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις φυλακές με αλλαγές, όπως είπαμε, που έκανε ο κ. Παπαγιάννου. Μετά και την αποχώρηση Νουδού ΛΑΟΣ. Αυτό είναι πρώτο θέμα εδώ. Πάμε παρακάτω. Το in.gr είναι το επόμενο. Μέτρα για την κάλυψη της μαύρης τρύπας 4,4 δισεκατομμύριων ευρώ ζητάει η Τρόικα. Μάλιστα. Αυτή η απόκληση σου λέει με το 11 με το 12 είναι εκεί. Ναι. Περίπου τόσο είναι τα ποσά. Βήμα. Τα 5 μέτρα και οι όροι του νέου μνημονίου που φέρνουν εκλογές. Επιταχύνει τις εξελίξεις στο τελεσίγραφο των Ευρωπαίων. Και εγώ την ίδια εκτίμηση κάνω. Έτσι φαίνεται. Αν πάνε όλα σύμφωνα με το σχέδιο, το 8 του μηνός Μαρτίου που είπε ο κύριος Σαμαράς φαίνεται εφικτό. Γιατί το είπε συγκεκριμένα, ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπε το 8 Μαρτίου. Θα δούμε. Για να προχωρήσουμε στο νους. Το νους.gr προμνημόνιο με μέτρα 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τέταρτο και καταδεδομένο το Πασόκ σε μια άλλη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας χτες. Ο πιστοχώρης της απειλής Καρατζαφέρη για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρέπει πάντως να βρεθεί μια λύση και στην υπόθεση των φυλακών. Δεν ξέρω αν είναι αυτή του Υπουργείου. Μπορεί να είναι και αυτή. Ναι. Διότι από σοφρονισμός καταλήγει. Δεν υπάρχει σοφρονισμός. Καταλήγει όχι απλώς απάνθρωπο. Έτσι είναι. Καταλήγει σε χειρότερα αποτελέσματα. Αυτό που ισχύει σήμερα ως σύστημα φυλακών, αλλά και ταυτόχρονα ως χώρος λειτουργίας της δικαιοσύνης, είναι απίστευτο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι φτιαγμένη μια φυλακή για 60 άτομα και να έχει μέσα 200. Δυστυχώς σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε και μεγάλες φυλακές. Και δεν γίνεται να είναι ανάκατα. Άνθρωποι που μπήκαν μέσα γιατί γνωστούσαν ένα ποσό με τον άλλο που σκότωσε τον πατέρα του. Πόσα χρόνια θα τα συζητάμε αυτά στην Ελλάδα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου σε αυτή τη δουλειά, αυτά συζητάμε. Το ξέρω, ρε Δημήτρη. Δεν την αποσυμφόρηση των φυλακών. Συνεχώς αυτά τα ίδια θέματα έρχονται και επανέρχονται. Δεν λύνονται ποτέ στην Ελλάδα και ίσα ίσα επιδεινώνονται συνεχώς. Δεν ξέρω, θα δώσει λύση αυτό. Κάποιοι θα βγουν, θα βγει αρκετός κόσμος. Είναι αλήθεια αυτό. Και πρέπει επίσης να είναι και ορισμένα αδικήματα. Δεν είναι ίδια. Ναι, δεν είναι έτσι, ίδια με το οικονομικό αδίκημα. Τώρα που ο άλλος μπορεί να βρεθεί να χρωστάσει ένα ταμείο τα κέρατά του
Με ένα άλλο έγκλημα. Με τον άλλο, ας πούμε, που πουλάει ναρκωτικά. Έτσι είναι, ρε παιδιά, τώρα, προφανώς. Όσο για το αν είναι έξω εγκληματίες, είναι. Πώς δεν είναι. Και αυτοί που φοράνε Αρμάνι, όπως λες, ότι είναι πολύ τέτοιοι έξω. Δεν λέει κανείς όχι. Έλα να δούμε και το New Post, εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο του Καραμπέρι με πολιτικούς. Νεκρός, είδες χθες. Νεκρός στη συμπλοκή Ελλήνων και Αλβανών σε ουζερή στη Στυλίδα. Μαλώσανε και σκοτώθηκε. Ναι, ναι. Έχει μεγάλη πλάκα η ζωή, ιδιαίτερα ζει στην Ελλάδα της Γενόπαιδη και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε και ένα καινούργιο site που βγήκε, άντε να πούμε και καλοτάξιδο, ναι, που βγήκε χθες από το Χατζηνικολάου. Το Νίκος ή Ενικός, σου λέει εδώ μιλάμε στον Ενικό. Ωραίος είναι ο τίτλος του, είναι ελαφρύ, είναι γρήγορο, έτσι μια βόλτα αν το κάνετε θα το δείτε. Είναι κόκκινο. Είναι κόκκινο, είναι κατακόκκινο Ολυμπιακό, δηλαδή με λίγα λόγια, για να ξέρουμε τι λέμε. Έχει γρήγορη ενημέρωση από ό,τι βλέπετε και το ρολογάκι πάνω το δείχνει. Καλώς. Είναι γενικά καλό, καλό τάξιδο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δύναμη και καλές δουλειές. Δουλειά να υπάρχει κιόλας, ε. Ναι. Γιατί οπωσδήποτε κάποιοι συνάδελφοι δουλεύουν εκεί. Άρα είναι σημαντικό και από αυτή την άποψη. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Επιστρέφουμε να θυμίσουμε έτσι πριν πάμε στο μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα. Προσφορά μας, έτσι. Την προσφορά. Το City Unity College λοιπόν μας προσφέρει εδώ 10 υποτροφίες για τους τηλεθεατές μας. Η μία είναι με έκπτωση 100%, η 9 με έκπτωση 50%. Αυτή η μία με 100% έκπτωση είναι για τα προπτυχιακά προγράμματα που βλέπετε. Μάλιστα. Εδώ. Και η 6 με 50% είναι για τα ίδια προπτυχιακά προγράμματα. Mm-hmm. Έχει όμως και 3 ονειρές για μεταπτυχιακά προγράμματα. Μάλιστα. Γράφουμε Sky, αφήνουμε ένα κενό, γράφουμε το ονοματεπώνυμο, γράφουμε και το τομέα σπουδών και το στέλνουμε στο 54-52-9. Έτσι κι αλλιώς, όποιος μετάσχει στη διαδικασία έχει εκτός 10%. Να πω στο φίλο. Είναι, καλό είναι. Φυσικά. Στο φίλο που ρωτάει για το τέλος ακινήτου, ναι, θα είναι σε δόσεις το 12. Ναι, αλλά βέβαια πληρώνουμε ακόμα τις δόσεις του 11. Εμένα μου ήρθε προχθές ο λογαριασμός. Ναι, ρε, παιδιά. Για το 11 είναι η δεύτερη δόση. Ναι, ναι. Προφανώς, αλλά όλα μαζεύονται τώρα. Το πρώτο εξαπτή προφανώς. Όχι, όχι. Όλα. Όχι, περίμενε. Εννοώ. Όχι, μιλάω για το χαράτσι. Μιλάω για όλους τους χώρους. Μαζεύονται τώρα όλα το πρώτο εξαπτή. Περίμενε. Γιατί. Πρώτον, η έκτακτη εισφορά που δεν είναι έκτακτη, αλλά έχει αποκτήσει τακτική. Μπαίνει στο μισθό, όπως λέμε. Άρα λοιπόν. Αυτό, ναι, είναι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Διότι το άλλο θα σου έρθει στο παραεπόμενο δίμηνο. Ναι. Θα γλιτώσει ένα-δύο δίμηνα στη μέση. Τρίχες. Τρίχες. Έχει και άλλα στη μέση. Γιατί σε αυτό το δίμηνο θα σου έρθει το ΕΤΑΚ. Θα σου έρθει ο ΦΑΠ του 9, το ΕΤΑΚ του 10, ο ΦΑΠ του 11. Θα σου έρθει. Ρε Λίριτζι, είπαμε το πρώτο εξάμεινο είναι κολλασμένο που θα έλεγε και ο Λογαριασμό και ο Βενιζέλο. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Είτε με δόση, είτε χωρίς δόση. Είτε με λιγότερες, είτε με περισσότερες, ναι, τα λεφτά θα φύγουν από την τσέπη πάνω εκεί. Θα φύγουν, απλώς λέω να περιγράψουν το περιβάλλον. Ναι. Έτσι είναι. Για τα σχολεία τα είπαμε, Κώστα, τα επαναλάβουμε και μετά τις 6.30 για τα σχολεία που είναι κλειστά σήμερα. Είπαμε σε περιοχές όπως είναι Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Μελίσια, κλειστά. Από εδώ λίγο πιο κάτω. Ανοίγουν μετά τις 10. Ανακοινώθηκε χτες. Και πρέπει να πω ότι χτες. Για την Πεντέλη και τα λοιπά. Ναι. Ανακοινώθηκαν ήδη από χτες απόγευμα. Λέω σε ένα φιλό από το Δήμο. Πρέπει να πω ότι χτες δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Διότι σε πολλές περιοχές. Εδώ των Αθηνών, έκλεισαν σχολεία με απόφαση τοπική. Βεβαίως. Δεν ενημερώθηκε η κεντρική περιφέρεια, ναι, τα γραφεία περιφερειακής εκπαίδευσης. Και νομίζω και ότι υπήρξε ένα λαλούμ. Ναι, αλλά βλέπω ότι το λαλούμ συνεχίζεται. Γιατί λέει ένας φίλος εδώ, μα στο Δήμο Πεντέλης, είναι κλειστά, λέει, ενώ στο Δήμο λένε ότι θα ανοίξουν. Γιατί λέει ο Βασίλης. Η κανονική διαδικασία είναι ο Δήμαρχος εισηγείται στο, ναι, γραφείο περιφερειακής εκπαίδευσης, αποφασίζουν τα γραφεία και λένε, παιδιά, τα σχολεία, ας πούμε, του Δήμου τάδε κλείνουν. Δεν μπορεί να αποφασίσουν το σχολείο Δίνα επειδή αποφασίσαμε οι δάσκαλοι με τους εκπαιδευτές. Προφανώς. Με τους γονείς, ναι, ναι, μαζί το κλείσουμε, το κλείσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, αλλά βλέπω τον μπάχαλο συνεχίζεται ακόμα, ναι, έτσι. Θες που πάμε στο διάλειμμα να το ξεκαθαρίσουμε. Έλα. And it smiles and it grins.
Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Ήρθε και η Χριστίνα Βραχάλη να την καλημερίσουμε. Και παρέα, πρωινή. Θέλω να πω σε ένα φίλο που με ένα πολύ ευγενικό τρόπο αναφέρεται στο κλείσιμο των σχολείων. Ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να το αντιληφθούμε. Και χτες αυτό ακριβώς είπαμε. Ότι πάρα πολλά από τα σχολεία τα οποία έκλεισαν, έκλεισαν γιατί υπήρχε πρόβλημα με τη θέρμανση. Μετά από συνεννόησεις εκπαιδευτικών με τους γονείς και τα λοιπά και την τοπική. Μα το είπαμε από χθες. Όμως χρειάζεται να ακολουθείτε μια διαδικασία ώστε να γνωρίζει κεντρικά. Και περιφερειακά αλλά και κεντρικά. Πού υπάρχουν προβλήματα. Ακριβώς. Για να ακολουθεί και μια σχετική διαδικασία μετά. Αλλιώς και σήμερα θα είναι χωρίς θέρμανση. Και αύριο θα είναι χωρίς θέρμανση. Και μεθαύριο. Αυτή θα γίνεται. Βεβαίως. Ύστερα ο χειμώνας δεν είναι χειμώνας μόνο όταν είναι μείον 3, μείον 5. Και συν 5 είναι πάλι χειμώνας. Και δυσκολία είναι στα σχολεία. Τόσο είπαμε, δύσκολο λοιπόν να το αντιληφθείτε αυτό. Πρέπει να λειτουργεί με έναν οργανωμένο τρόπο για να δίνονται όποιες απαντήσεις μπορούν να δοθούν και όποια προβλήματα μπορούν να λυθούν. Έτσι είναι γιατί σήμερα. Επειδή δεν έχετε εικόνα, σήμερα θα σας ενημερώνουμε ότι έχουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα για το πού λειτουργούν τα σχολεία. Γιατί υπάρχουν αυτά τα μηνύματα, γιατί υπάρχει ανοργανωσιά. Γιατί δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί για τον ίδιο λόγο δεν ξέρει ο κόσμος. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι οργανωμένο. Να λοιπόν που είναι πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται, αγαπητέ. Άρα, σου λέει όλο στην κονταριό τη Απιερία. Θα ανοίξει την κονταριό τη από το σχολείο. Πιερία, πού να ξέρουμε. Πού να ξέρει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι κάνει χιούμορ ο φίλο εδώ. Ναι, και λοιπόν. Και για τον Ασπρόβεργο θα τα δούμε, παιδιά, θα τσεκάρουμε και εμεί. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι εύκολο. Ναι. Γιατί τώρα, όπω έχει αποκεντρωθεί το σύστημα με του περιφερειάρχε πλέον. Mm-hmm. Ενώ ο νομάρχη, είχε τον νομάρχη, τον έπαιρνε. Τι θα γίνει, κύριε νομάρχα μου, στην περιοχή σου, σου λέγε. Τώρα που είναι το σύστημα είναι πιο δύσκολο. Με τον Γαλλικράτη είναι πιο μπλεγμένο. Λοιπόν. Και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρξει οργάνωση. Ακριβώς. Για να μην ταλαιπωρούνται οι μισοί και επίσης οι άλλοι μισοί ταυτόχρονα. Λοιπόν. Όχι και με τον Τόμψεν, ρε παιδιά. Μοιάζω, μου λέει ένας φίλος με τον Τόμψεν. Μοιάζει εδώ. Όχι, δεν νομίζω. Αυτό δεν έχει γκριζάρι. Και δεν είναι αυτό πρώτα απ' όλα ο Τόμψεν είναι ξανθός. Αυτό είναι η διαφορά, έτσι. Αυτή η διαφορά μας αυτή. Λοιπόν, τι είναι. Εντάξει. Πήρατε να Καζίμ. Καζίμ, Καζίμ, κυρία μου. Και Χλεμπ. Δύσκολα το βλέπω, το βλέπω. Δύσκολα φαίνεται, ναι. Το βλέπω δύσκολα όχι τόσο για τις εξετάσεις ιατρικές. Οι ιατρικές εξετάσεις ήταν καλές από ό,τι ακούστηκε χθες και βγήκε από, την πλευρά του Ολυμπιακού. Αλλά. Ωστόσο υπάρχει ένα θέμα με τον ξένο που θα συμμετέχει στο κύπελλο Ευρώπης. Ναι. Γιατί είναι δύο οι θέσεις και είναι τέσσερις οι ξένοι. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Διόγο πηγαίνει καλά τον τελευταίο καιρό. Διόγο δεν βγαίνει τώρα, μπήκε τελείωσε. Ότι τον Κάρολ τον πήρε για να συμμετέχει, όπως και τον Καζίμ. Ναι. Είναι λίγο δύσκολα τα και πράγματα. Τον Καζίμ, σωστά. Έχει τρομάξει τώρα με τον Καζίμ, πώς αισθάνεσαι. Πάρα πολύ. Αφού χθες το βράδυ δεν είχε σημάδι από αυτό το βράδυ. Είναι, λέει, έχει έρθει με το μαχαίρι στα δόντια. Πρόσεξε. Δηλαδή μου τώρα αποκτά περιεχόμενο. Πρόσεξε, θα μα κάνει Τούρκο. Ναι, ακριβώς. Αποκτά περιεχόμενο. Κοίταξε, χρειαζόταν ίσως και ένα τέτοιο παίκτη στον Ολυμπιακό. Έτσι, όπως είπατε πριν, άκουγα που λέγατε ότι είναι λίγο περίεργο χαρακτήρα και. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Δηλαδή μου τώρα που να ξέρουμε. Μαζί μα. Χρειάζεται έτσι λίγο ένα παίκτη. Λίγο αγριάδα που λένε. Καλά. Θα μα τα πει σε λιγάκι εδώ ο Κώστας μα λέει στα καμένα βούρλα 25 πόντου χιόνι έχει και ρίχνει συνέχεια. Μέσα στα καμένα βούρλα, για κάτσε ρε παιδί. Πού στα καμένα βούρλα πάνω στη θάλασσα. Έχει πόλη. Καλά. Πριν μπορεί, δεν αμφιβάλλω, εντάξει, δεν λέω. Γιατί δεν έχει, στα νησιά δεν ρίχνει. Έχει, χιόνι. Παιδί, πώς δεν ρίχνει. Λοιπόν, Σίλβια Κλιμάκη, έλα. Καλημερίζουμε, Σίλβια, να μας πεις και ειδήσεις. Γεια σας, Σίλβια. Καλή σας ημέρα, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην ειδησιογραφία της ημέρας. Βρισκόμαστε ένα τυπικό βήμα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προγράμματος περικοπής του ελληνικού χρέους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Τόνισε ότι η διαπραγμάτευση με την Τρόικα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος της εβδομάδας και έκανε γνωστό πως τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η νέα σύνοδος του Eurogroup. Τροπολογία για τους όρους ανταλλαγής και έκδοσης των νέων ομολόγων ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στη Βουλή ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Νέα μέτρα έως και 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ καλείται να συμφωνήσει η κυβέρνηση με την Τρόικα στο τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα πάντα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών. Τις θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και της Τρόικας για 13ο, 14ο και κατώτατο μισθό και γενικότερα για τα εργασιακά αποκαλύπτει στη συνέντευξή του στη σημερινή έκδοση της Καθημερινής. Ο εκπρόσωπος του Ταμείου στην Ελλάδα, Paul Thompson, δηλώνει ότι είναι θέμα ημερών η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Η δημιουργία ειδικών ομάδων δράσης σε 8 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών υπερβαίνει το 30%, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, αποφάσισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Στην ιστορικά υψηλή ανεργία στην Ευρωζώνη, στο 10,4% το Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Eurostat. Απέστειρε την επίμεχη διάταξη από το νομοσχέδιο για την αποσυμφόρηση των φυλακών ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά την αποχώρηση Νέας Δημοκρατίας και Λαός. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατική Αριστερά, παρόν δήλωσε το ΚΚΕ. Τη συμπόρευσή τους ανακοίνωσαν Βενιζέλος Λοβέρδος εν ώψη της εκλογής Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ το Μάρτιο. Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.
Ναι, επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα της Τετάρτης από τα δυτικά της χώρας, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στους Δήμους Πεντέλης και Μελισσίων. Στις 10 το πρωί θα ανοίξουν τα σχολεία στους Δήμους Διονύσου, Βρυλισσίων, Κηφισιάς, Ερυθρέας και Εκάλης. Με την κατηγορία της απιστίας σε βάρος του δημοσίου παραπέμπονται σύμφωνα με προφορίες στα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για το θέμα των ιδιωτικών εταιριών Energa και Ελλάς Power. Πευθείας από τον Sky 100,3 στις 9 παρατέταρτο, Ολυμπιακός ΕΦΕΣ για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ευχαριστώ πολύ, Σίλβια. Καλημέρα. Σωστά το λέει ο Βασίλης από τη Ραφίνα. Η απόφαση για τα σχολεία είναι του Δήμου, αλλά μετά από ενημέρωση της διεύθυνσης, και εγώ πάω τώρα να ενημερώσω. Ορίστε. Ο άνθρωπος. Και αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Είπα. Φοβερή ηρωνία, ρε παιδιά, της τύχης. Σκεφτείτε τώρα συγκυρία. Διαβάζω εδώ στο σας σήμερα. Ναι. Το 1867 στην Αμερική εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 8ωρο. Το 1867. Και σήμερα κατεδαφίζεται το σύμπαν στα εργασιακά. 1866 έχουμε, παιδιά. Είναι απίστευτο. Ναι. Είναι, έχει στο 1866, αλλά γυρνάμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον καιρό με τη πειράδο. Κρύο κάνει, χειμώνας. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τετάρτη, αρχικά ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, που βαθμία στα δυτικά θα αυξηθεί και τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις που τη νύχτα, κυρίως στις βορειότερες περιοχές, θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, ενισχύονται και μέχρι το βράδυ η έντασή τους θα φτάσει στα 8 με 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στο νότιο γεωτοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα στους 3 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 5 και στην υπόλοιπη χώρα έως 8 με 10 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Τη νύχτα δεν αποκλείεται στα βόρεια οι χιονοπτώσεις τοπικά να ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα έχουν ένταση 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από μείον 1 έως 5 βαθμούς, στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς. Χαμηλότερη. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα αρχίσει να χιονίζει. Τη νύχτα οι χιονοπτώσεις εκεί θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από μείον 6 έως 1 βαθμό. Την Πέμπτη τώρα, στη Δυτική και την Νότια Ελλάδα θα εκδηλώνονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα κεντρικά και βόρεια θα σημειώνονται τοπικές χιονοπτώσεις που δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονες. Πάντως, βαθμία τα χιόνια θα περιοριστούν στα ορεινά και τα παιδινά ημιωρινά της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και στα πελάγια τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 3 βαθμούς, αλλά στην υπόλοιπη χώρα θα αγγίξει τους 10 με 12 βαθμούς. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε για τα περί απαγορευτικού. Θα τα δούμε, είπαμε, ναι, 6.30 παρά βγαίνει. Καστοριά, τα σχολεία του νομού θα ξεκινήσουν 9 και 4. Καλώς. Ενημερώνουμε. Πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες που μας στείλατε εσείς πριν από λίγο στο email μας pgpapaki.sky.gr. Εδώ λοιπόν, από πού είμαστε εδώ, ποια φωτογραφία είναι αυτή, παιδιά? Άγιο Στέφανο. Α, εθνική οδό, στην Εθνική Οδό, έτσι. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Όπω, πολύ πράγμα, έτσι. Στο ύψος του Άγιο Στέφανο. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ χιόνι. Είναι τώρα φωτογραφίες που μας τράβηξαν οι φίλοι μας εδώ. Και εδώ. Πρωινές, βλέπετε, είναι σκοτάδι έξω. Τωρινές φωτογραφίες. Εκεί μέσα στα στενά στους δρόμους του Αγίου Στεφάνου, όπου έχει ρίξει αρκετό χιόνι. Μα με έλεγε το πρωί τώρα, πριν από λίγη ώρα, ένας φίλος ότι έχει χαθεί έλα στον Αγίο Στέφανο. Ναι. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι άλλος έχει κολλήσει, σου λέει, στην Πετρούπολη. Τι κάνει στην Πετρούπολη? Θα δεις τώρα τη φωτογραφία πώς έχει, είναι κολλημένο στην Πετρούπολη, προσπαθεί να ξεκολλήσει. Αυτή είναι η Πετρούπολη. Αυτή είναι η Πετρούπολη εδώ και με το πλοίο του. Όπου έχει παγώσει. Εντάξει, πάρει. Κάνουν και πλάκα τώρα, τι να κάνουμε. Ναι. Καπετάνιε. Μάλιστα. Καλώς, ωραία παιδιά. Είπαμε pgpapaki.sky.gr το email μας για να στείλετε φωτογραφίες φρέσκες, ζεστές, τωρινές, όπου έχουμε προβλήματα εννοείται ή όπου υπάρχει είδηση τέλος πάντων. Στην αγαπητή φίλη, που, αυτό είναι ένα από τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι που συναλλάσσονται με το ελληνικό δημόσιο. Λέει, λόγω Καλλικράτη, το χαρακτηρίζει κάπως, αλλά δεν κάνει τώρα γιατί ναι. Μου χρωστάει ο Καλλικράτης ένα καρολεφτά, λέει το πόσο. Ναι. Χρωστάω στο ελληνικό δημόσιο από τη δική μου πλευρά το μισό από αυτό το ποσό. Λιγότερο, μισό κάρο. Ναι, το μισό και κάτω. Συμψηφισμός μηδέν. Έτσι γίνεται. Και το συμψηφισμός σε κυνηγάει. Παρά το γεγονός ότι όλοι ομνίουν υπέρ του συμψηφισμού. Ναι. Άμα ακούσει υπουργού, λέει παιδιά, αυτό το θέμα ετελείωσε. Που έλεγαν και στις ελληνικές ταινίες. Δεν ετελείωσε. Όπως ετελείωσε και το θέμα με το πότε θα βγαίνει η σύνταξη. Ναι, καλά. Και μάθαμε χθες, παιδιά, ότι υπάρχει περίπτωση
Έκανε 4 χρόνια να βγει. Εντάξει, θα είχε διάφορα βέβαια. Αυτό πρέπει να είχε διαδοχικές, πρέπει να είχε τη μάνα του και τον πατέρα του. Πώς ζει άλλο, ρε παιδιά, ζει ο άλλος. Ξέρω πώς είναι τρία σου παρακολουθεί. Ο μέσος όρος που είναι περίπου ένας χρόνος. Ζει από τα παιδιά, ζει από τους συγγενείς. Καλημερίζω και τον Δημήτρη από την Καλαμαριά που έστειλε το email του, ένα μακροσκελές email. Δημήτρη μου, τι να σου πω, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι για αυτά τα θέματα. Έτσι, και εμείς, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε φωτεινοί παντογνώστες. Πατάς κουμπάκι, ανάβει λαμπάκι. Έτσι, ούτε είμαστε αρμόδιοι να απαντάμε για όλα αυτά τα θέματα που θέτεις. Ποια θέματα? Διάφορα εσωτερικής φύσεως θέματα. Της εταιρείας. Καλώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα. Παρόλα αυτά. Στη διοίκηση, στα διοικητικά θέματα, στη διοίκηση. Βεβαίως. Δουλειά μας. Λοιπόν. Είμαστε απλοί υπάλληλοι. Αθλητικές εφημερίδες. Φως στο σπορ. Λοιπόν, Καζίμ πήρε ο θρύλος. Μεγάλη μεταγραφή. Εκρηκτικός κύριος Καζίμ. Φωτό με μαλάκι ξανθό. Είναι λίγο μελαχρινός βέβαια, αλλά το μαλάκι ξανθό. Έχει σημασία. Η τουρκική βερσιόν του Μυραλά, σου λέει. Η μεταγραφή της Coca-Cola. Μάλιστα. Κληρώνει με λίγες πιθανότητες για το Χλεμ, όμως. Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και τα λοιπά, αλλά θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Κάρολ, είμαι ακόμα νέος. Έδωσε μια συνέντευξη χτες, ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Λέει στα 34, ως τερματοφύλακας, ακόμα νέος. Εντάξει. Εντάξει. Όχι ακριβώς. Με τον Νικοπολί. Βάζει τον Νικοπολί. Εντάξει, που έπαιζε μέχρι 40, οπότε σου λέει καλά είμαι εγώ. Πιτσερικά εδώ. Έχω χρόνο. Μαντσεστάρα χθες κερδίσαμε 2-0. Περάσαμε πρώτοι, καθώς η Manchester City έχασε 1-0 στην Everton. Διάφορες μεταγραφές, μερικές εκ των οποίων και ενδιαφέρουσες σε μικρότερες ομάδες, πρέπει να πω, χτες τελευταία μέρα. Λοιπόν, και για τον Ολυμπιακό που όπως ακούσατε παίζει το βράδυ στο μπάσκετ, την Εφές Πίλσεν 9:15. Παναθηναϊκός αύριο παίζει. Αύριο, στην Τουρκία. Τουρκία. Oh. Και οι δύο με τουρκικές ομάδες παίζουμε. Και οι δύο με τουρκικές και στην Τουρκία έχει και μείον 10 από ό,τι ξέρω. Χειρότερα από εμάς. Θα πας, μεταδώσεις. Ναι. Ωραία. Μπράβο, καλά θα πας. Και αγγλικό. Το τι θες. Ωραία, κάνε γλυκό φέρε. Ένα ταψιό, θα τα ψιό, τα σωροπιαστά έτσι. Θα σωρώ πολλά και να κρατάνε μέρες. Ναι. Γιατί έρχονται δύσκολες. Έρχονται δύσκολη κυρία. Έλα, πάμε. Πάμε στις Sport Days, Φέρα Καζίμ Καζίμ. Στα καλά του μπορεί να αλλάξει την αγωνιστική φυσιογνωμία του Ολυμπιακού. Ρελάνης λοιπόν στο φινάλε. Πήραμε δανεικό, όπως είπαμε, από τη Γαλατά τον αγγλοθρεμένο Τούρκο Χαφ. Έτσι δεν είναι από τους άγριους Τούρκους, είναι αγγλοθρεμένος. Έχει μαλακώσει λιγάκι. Παίζω σήμερα στον ΠΑΟΚ, έτοιμος να βοηθήσει άμεσα τους ασπρόμαυρους, δήλωσε ο Νιμανή. Έγραψε το συμβολαιό του. Λαβωμένος. Ο Παναθηναϊκός, αυτά. Πάμε. Πρωταθλητής Καζίμ, έχω πολλά να δείξω, φρόνημα. Είμαι έτοιμος, ανυπομονώ να βγάλω στο γήπεδο όλη την αξία κτλ. Εντάξει. Παρακάτω. Χλεμ κόκκινο από τον Ερνέστο, παίχτης ήρθε, συμφώνησε, αλλά κόβεται. Μάλιστα. Τι το φέρα τον άνθρωπο τότε. Να δούμε αν κάνει. Καλά έγραφε χθες εφημερίδα, είναι με τα εισιτήρια και περιμένει. Άρα κάτι ήξερε. Για να προχωρήσουμε στον γκολ. Ο Τούρκος Μπαλοτέλη. Εδώ το βλέπουμε. Ρέστα από Μαρινάκη για πρωτάθλημα και πορεία στο Europa. Δαπανώντας 1,6 εκατομμύρια για 4 μήνες, παιδιά. Προσέξτε. Βάλε δε στα θετικά και τα αρνητικά. Ναι, τα βλέπω. Συν. Η ταχύτητα, η δύναμη, το ένα εναντίον ενός ξεσηκώνει την εξέδρα και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στα πλην είναι ατίθασος, ευερέθιστος. Δημιούργησε προβλήματα στις περισσότερες ομάδες του. Δεν μ' αρέσει το τελευταίο. Το ατίθασος δεν με πειράζει και το ευερέθιστος, δεν με ενοχλεί. Το τελευταίο, ναι. Αλλά τα προβλήματα στην ομάδα. Ωραίος. Εντάξει, για να δούμε. Εξέδρα εκτόξευση για τίτλο και Ευρώπη. Εντυπωσιακή κίνηση Μαρινάκη στην εκπνοή των μεταγραφών. Πήρε Καζίμ. Τελειώνει σήμερα και το Χλεμ, λέει η εφημερίδα. Αγωνία για λέτο στον Παναθηναϊκό. Αργεντίνος δεν προπονήθηκε χθες. Είναι αμφίβολος με το Λεβαδιακό. Νοκάτιο Κουίνσι. Έχει πρόβλημα με το γόνατό του. Υπήρξε ένα φραστικό επεισόδιο Νίνη Χριστοδουλόπουλου. Στην προπόνηση όλα θεωρείται λήξαν. Εντάξει, ε. Έχει πρόβλημα με το πόδι. Ναι. Μάλιστα. Ρούλα, πες που είναι η περιοχή σου. Είπαμε. 50 καμένα βούρλα. Όχι. Καμένα βούρλα. Λέει ο. Μας είπαν για 25 πόντους στα καμένα βούρλα. Εγώ 40 με 50. Λέει, το ναι, αλλά μήπως είναι πιο ψηλά. Μπορεί. Θα είναι πιο ψηλά η ρούλα, μάλλον. Mm. Πάμε στον Καβρό. 14 μήνες περιμένει η κυρία Ελένη να τη βγάλει σύνταξη στο ΙΚΑ. Ναι. Από βαρέα. Μόνο από βαρέα. Μόνο από βαρέα. Και τόσο πολύ μόνο με ένα ταμείο και βαρέα. Γιατί ναι, ρε παιδί μου. 1,5 χρόνο. Πολύ χρόνο. Θα πέσουν τα τσιμέντα με τον Παιχταρά. Λέει ο Γαβρός, υπέγραψε το νέο αστέρι του θρύλου και οπλίζει. Είμαι έτοιμος να παίξω και με τον ΠΑΟΚ. Τι του είπε ο Ριέρα για θρύλο. Ο Τούρκος λοιπόν στον Ολυμπιακό, αυτός που χάζεψε το Χολέμπα στο φιλικό του Αυγούστου. Σαν τρελός τον ήθελε ο Βαλβέρδε. Για να δούμε, παιδιά. Η Τούμπα μας κάνει, σούπερ μεταγραφές κλπ. Θα δούμε. Φέρδα ντέρμπι, σημάδι σε λέτο σημά ο Κατσουράνη, γραμμή για κάρτες πάση θυσία στους τρεις άσους του τριφυλίου που βρίσκονται στο όριο με 6 κίτρινες, ώστε να χάσουν τα συνεχόμενα ντέρμπι, αφού τραυματίες ο λέτο. Φωνή, μυαλό, ασπίδα, η οργανωμένη της 13. Ζητούν από όλους να είναι προσεκτικοί, σου λέει στη Λιβαδιά. Καρνέζης, χρωστάω πολλά στο Φερέιρα. Πάμε.
Καλημέρα, Κώστα. Δεν το ξέρα, Κώστα μου, όχι. Λέει εφάρμοστε 8ωρο μεταξά, λέει στην Ελλάδα. Και τι σημασία έχει, τι μα πειράζει αυτό. Μεταξά, μεταξά. Πάμε στην πράσινη. Φρενίτιδα στην Τζίτα ο Παναθηναϊκός για να κλείσει σπίτια και να βουλώσει στόματα. Πράσινη απόβαση στη Λιβαδιά από χίλιους και πλέον πιστούς. Τρελαμένο σκελέτο τα δίνει όλα για να μπει στη μάχη παρά το λαβωμένο γόνατό του, κυρία Βραχαλή. Είναι λαβωμένο το παιδί, αλλά δεν θέλει μασάει να μπει. Πέφτουν κορμιά σου, λέει, στην Παιανία. Εντάξει. Να δούμε. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος Ιωάννου. Καλημέρα, Γιώργη. Ναι. Τώρα που θα πας στην Κωνσταντινούπολη να φέρεις γλυκά από τον Γιουλούογλου. Ναι. Που είναι στο Καραγκιουάι. Αυτά είναι τα καλύτερα γλυκά. Γιουλούογλου. Γιουλούογλου. Πού είναι στο Καραγκιουάι. Ναι, κάποια περιοχή. Πού να, ρε Γιώργο, πού να το ξέρουμε, παλικάρι μου, μέσα αυτό. Θα πάει, τι να ρωτήσει. Θα πάει να ψάχνει πού είναι το Καραγκιουάι και ο Καραγκιουλούογλου. Θα πάω μία μέρα αυτή τη μέρα να κάνω μετάδοση. Όχι Καραγκιουλούογλου. Γιουλούογλου. Εντάξει, καλά, δε. Λοιπόν, μία μέρα θα πάει. Να με πάρει να μου πει την προφορά, έτσι. Γιατί εκεί πέρα με μπερδεύει. Δώσ' το τηλέφωνο σου στο Γιώργο να μπορέσει να συνοηθεί μαζί σου. Μετά, Γιώργο. Ώρα τον σπορ Δημητρέλο για πρόεδρο. Εμένει στην παρέτηση του Αδαμίδης, αλλά μεθοδεύει για την Παρασκευή σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Νέας διοίκησης, λοιπόν. Προτείνει τον κύριο Δημητρέλο για πρόεδρο. Πολύ ωραία. Συναντήθηκαν και οι τέσσερις εδώ. Απόλυτη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ μας. Αυτά πολύ και τις αθλητικές. Λοιπόν, έλα, λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές. Στην ΑΕΚ θα μείνει ο Μανολάς, δεν το είπαμε αυτό, γιατί στράβωσε τελευταία στιγμή με την Everton. Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Καζίμ. Ακόμα είναι αμφίβολο για τον Χλέμπ, ο οποίος είναι ελεύθερος, οπότε δεν έχει σημασία. Ότι χθες τελείωσαν οι μεταγραφές. Υπάρχει ένα μικρό περιθώριο για τους ελεύθερους παίχτες. Πάμε να δούμε τις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής στη Super League. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και με τη βούλα ο Καζίμ Ρίτσαρτς, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Ο 25χρονος Τούρκος μεσοεπιθετικός αγωνιστεί ως δανεικός από τη Γαλατά Σαράι, με προοπτική αγορά των δικαιωμάτων του από τους πρωταθλητές, που θα πρέπει να καταβάλουν το καλοκαίρι 2 εκατομμύρια ευρώ για να το διατηρήσουν στη σύνθεσή τους. Ο Λευκορώσος Αλεξάνδρ Χλεμπ βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο των Πειραιωτών. Ο ποδοσφαιριστής έχει έρθει στην Αθήνα και οι πρωταθλητές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις μαζί του. Ο Χλεμπ πιάνει θέση ξένου για να αποκτηθεί, θα πρέπει να αποχωρήσει άλλος παίκτης. Έτοιμος για τη νέα μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του εμφανίστηκε ο Ρόι Κάρολ, ο οποίος παρουσιάστηκε επίσημα το μεσημέρι της Τρίτης από τον Ολυμπιακό. Είναι για μένα μια μεγάλη ευκαιρία να πάω μπροστά την καριέρα μου, να παίζω σε ένα μεγάλο σύλλογο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε πολύ ψηλό επίπεδο και ίσως και με αυτόν τον τρόπο και η χώρα μου με αναγνωρίσει για άλλη μια φορά ότι παίζω σε ψηλό επίπεδο. Στον Κώστα Μανολά αποδίδουν το ναυάγιο της μεταγραφής του στην Everton τα αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάνουν λόγο για αναβλητικότητα του παίκτη να απαντήσει και απόσυρση της προσφοράς από τους εφοπλιστές. Η πλευρά του παίκτη πάντως ισχυρίζεται ότι δεν δέχτηκε ποτέ συγκεκριμένη πρόταση από τα Ζαχαρωτά. Στον Παναθηναϊκό, η καθυστέρηση στην ψήφιση του αθλητικού νομοσχεδίου που θα επιτρέψει την αγορά μετοχών της ΠΑΕ από αλλοδαπούς αποτελεί τροχοπέδι για τις οποιασδήποτε εξελίξεις. Από την πλευρά του Γιάννη Βαρδινογιάννη τονίζουν πως δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καμία συμφωνία αν δεν μπουν πρώτα τα χρήματα. Ενώ ολοκληρώνει την προθεσμία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς πάντως να έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό τον ένα μήνα που πέρασε. Αν είναι και αψής αυτός ο Τούρκος, σου λέει να τον βάλει μέσα με ΠΑΟΚ να παίξει με Παύλο Γκαρσία. Πολύ άγριος. Είναι ο Σισέλιο του Ολυμπιακού. Ναι. Λόγω εμφάνισης. Αν θα τελειώσει το μάτς, δεν ξέρουμε. Ο Κώστας από τη Δάφνη λέει: έχουμε στην, εμείς έχουμε στην κουζίνα 20 πόντες σου χιόνι. Μέσα. Ναι, γιατί χάλασε το ψυγείο. Ρούλα, ναι, το ξέρω, ρε Ρούλα. Εντάξει, ξεχνάμε κιόλας. Εδώ γίνεται χαμός κάθε μέρα από μηνύματα. Τόσα χρόνια λέει, μας το λέει. Είναι ψηλά στα Καμένα Βούλα. Ωραία, εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε. Να πούμε και ότι ο Πανετολικός πήρε τον Αγκαλέ. Ο 30χρονος Ιβοριανός έκανε χθες την πρώτη προπόνηση με τον Πανετολικό. Από τις καλύτερες μεταγραφές του Ιανουαρίου. Και ο ΠΑΟΚ πήρε τον 23χρονο Γάλλο επιθετικό δανεικό από τη Μονακό, τον Ιμανί. Λοιπόν, τώρα στην Ευρώπη δεν έγινε τον μπαμ με τον Ντέβες. Παρέμεινε τελικά στη Μάντσεστερ. Έμεινε τελικά. Έμεινε. Ωστόσο έγιναν άλλες ενδιαφέρουσες μεταγραφές στις ομάδες της Ευρώπης. Πάμε να δούμε. Ο Τζιμπλής Σισε, έχοντας περάσει από τη Λίβερπουλ και τη Σάντερλαντ, γνωρίζει πολύ καλά τα μυστικά της Premier League. Και στην Quick Spank Rangers ελπίζουν να βοηθήσει για την αποφυγή του υποβασμού και να αντιπαραμονή στην κατηγορία. Έχω ανοιχτές εκκρεμότητες εδώ, δήλωσε ο Σισε με την επιστροφή του στην Αγγλία. Η Μονακό εντωμεταξύ συνεχίζει να παίρνει Έλληνες ποδοσφαιριστές, προσθέτοντας το ρέσο τις άλλους δύο. Ο Αλέξανδρος Τζιόλης αποδέχθηκε την πρόταση που του εξασφάλιζε τις αποδοχές 700.000 ευρώ και θα ενισχύσει την ομάδα του Πρικυπάτου. Στην προσπάθεια που κάνει να αποφύγει τον υποβασμό. Λίγες ώρες μετά την απόκτηση του Αλέξανδρου Τζιόλη, άλλος Έλληνας διεθνής, ο Γιώργος Τζαβέλας, είναι και επίσημα παίκτης Μονακό, καθώς η Άιντραχτ Φραγκφούρτ ανακοίνωσε τον δανεισμό του μέχρι το καλοκαίρι στο σύλλογο του Πρικυπάτου.
Εφόσον η Μονακό θελήσει το καλοκαίρι τον αποκτήσει, θα πρέπει να πληρώσει 1.000.000 ευρώ. Στα γήπεδα της Premier League εντωμεταξύ επιστρέφει ο Σωτήρης Κυριάκος, που ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Σάντερλαντ, της οποίας φανέλα θα φορέσει ως δανεικός από τη Βόλτμπουργκ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή ολοκλήρωσε Ίντερ, καθώς με 1.500.000 ευρώ πήρε δανεικό από την Πόρτο τον Φρέντι Γκουαρίν, και το καλοκαίρι θα αποκτήσει τον 25χρονο διεθνή Κολομβιανό μέσο με 11.000.000 ευρώ. Δανεικός από την Πόρτο στην Ιταλία πάντως αγωνιστεί και ο Φερνάντο Μπελούτσι, καθώς ολοκληρώθηκε μαζί με τον Ρότζερ Δε Καρβάλιο η απόκτηση του 28χρονου Αργεντίνου μέσω της Τζένοα. Η Μίλαν μπορεί να μην κατάφερε να αποκτήσει τον Κάρλος Τέβες που θα παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι, απέκτησε όμως τον 27χρονο Γκανέζο μέσω Σουλέι Μουντάρι από την Ίντερ. Έστω. Ωραία. Πολύ ωραία. Ένα τέταρτο Ολυμπιακός, ο Εφές Πίλσεν, μην το ξεχνάσουμε. Πρέπει ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε να έχει να κάνει νίκη σήμερα για να άμα θέλει να πει σε πρόκριση στη φάση των 8. Έτσι. Μάλιστα. Σωστά. Καλημέρα από Ευζώνους, σου λέει. Γιώργο από Λάρισα. Στείλε φωτό. Μείον 6. Ευζώνους. Στείλε φωτό από τα Τέμπη. Λέει ένα φίλο που χιονίζει από τις 2 τα ξημερώματα συνεχώς. Γίνεται χαμός. Τέμπη πιάνει. Έχει και webcam, λέει, θα τη δούμε και από εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να στείλω κι εγώ από Κωνσταντινούπολη. Στείλε από Κωνσταντινούπολη. Στείλε και εσύ από εκεί, γιατί όχι. Στείλε, Παναθηναϊκό. Και εσύ λόγω ρουσφετιού εδώ στην εκπομπή θα έχει και προβολή. Λοιπόν, παιδε, ησυχία, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Τελειώσαμε και με τα αθλητικά. Έχουμε μπροστά μα δύσκολα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Cause each time I see you, I just wanna cry. Είμαστε λοιπόν εδώ. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα, παιδιά. Καλά να είμαστε. Όχι, θέλω να πω σε ένα φίλο απλώς ορισμένες από τις ειδήσεις που δεν πρόλαβα να βάλω στο... γιατί το βίντεο φτιάχνει. Για τον Πάοκ, λες. Ναι, μπήκανε μετά. Μα το είπαμε, ρε παιδιά, τον Ιμανή, φαγωθήκατε. Όχι, το λέει παιδιά. Τόσο παιχταράς δεν τους όνειμαν. Ναι, καλώς. Ναι. Καλώς, ναι. Θα δούμε, θα το δούμε τι θα παίξει την Κυριακή. Εδώ σε βάλει τον Ιμανή, εσύ να βάλουμε εμείς από εδώ τον Καζίμ. Τον Τουρκοφάγο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημερίζουμε, κρύο κάνει. Ενημερώνει ο Δήμος Ερέτριας, βλέπω εδώ επισήμως. Με απόφαση του Δημάρχου Ερέτριας, Βασίλη Βελέτζα. Μάλιστα. Για σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά. Ωραία. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή και των δυσκολιών που παρατηρούνται φυσικά στη μετακίνηση. Μοιράζει, παιδιά, μπαθούν τίποτα τα παιδιά. Άρα στην ευρύτερη περιοχή κλειστά. Ναι. Στα Μελίσια προτάνουν μερικοί φίλοι για τα νήπια. Νηπιαγωγή, αν θα λειτουργήσουν. Αφού δεν θα λειτουργήσουν τα άλλα, δεν είναι φυσικό να μην λειτουργήσουν. Στο δημοτικό είναι μέσα. Θα μου πει τώρα τι να κάνει το μωρό. Πώ θα πα στη δουλειά. Είναι προβλήματα, όντω, παιδιά, αλλά. Άμα οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Πώς θα πάνε τώρα, έτσι. Μικρά παιδιά. Ναι, βέβαια. Και σε ορισμένα σχολεία που έχουν και πρόβλημα και με τη θέρμανση, ακόμα περισσότερο. Τώρα. Πού βρισκόμαστε τώρα. Βρισκόμαστε στα καλύτερα. Στο καλύτερο σημείο είμαστε αυτή τη στιγμή. Πακετάκι μέτρων για την κάλυψη των 4,4 δισεκατομμυρίων του 11. Το οποίο είναι βαρύ πακέτο, παιδιά. Ναι. Τώρα, τι θα περιλαμβάνει αυτό, θα το δούμε αναλυτικά. Είναι από το 11, τα υπόλοιπα του 11 και του 12. Ναι. Πάνω σε αυτό τώρα προσθετικά το πακετάκι. Θα έρθουν τα μέτρα μέχρι το 2014. Όλο το πακέτο των μέτρων μέχρι το 2014. Δανειακή σύμβαση. Ναι. Για να το δούμε πια στο σύνολό του. Έτσι, όλα αυτά θα αποφασιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας. Ουσιαστικά. Γιατί είναι προϋπόθεση για τη νέα δανειακή. Ναι. Τα μέτρα των 4,4 που λέμε. Και για το PSI. Δεν είναι έτσι και ως έτυχε. Είναι προϋπόθεση. Τα πολιτικά κόμματα ρίζουν για το νόμο που αφορά στην αποσυμφόρηση των φυλακών. Και ναι. Απειλούν, ας πούμε, με αποχώρηση και τα λοιπά. Χθες αποχώρησα μάλιστα η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λαός από τη Βουλή, το δε λαός απειλεί να αποχωρήσει από την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα, την ώρα που έχουν ψηφίσει όχι απλώς βαρύτερα θέματα, έτσι είναι, σκληρότερα, ακριβώς. Πολύ πιο. Κοίταξε, αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι, ναι. Κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας, παιδιά. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και τη διαφωνία και όλα και τις τακτικές, τις κομματικές και τις πολιτικές, αλλά υπάρχει και ένα όριο, έτσι. Ναι. Όταν έχεις ψηφίσει, όπως λες, ό,τι πιο βαρύ υπάρχει. Έτσι, από μέτρα που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας. Να παίζεις με ένα άρθρο ενός νομοσχεδίου. Ναι, δεν πείθεις πρώτα απ' όλα. Δεν πείθεις ότι είναι γι' αυτό.
Αλλά ότι έχει άλλα στο μυαλό σου. Στο Πασόκ έχουν επίσης άλλα στο μυαλό του μάλλον. Και ότι χθες ανακοίνωσαν. Σου λέει τι θα κάνουμε τον αρχηγό. Υπάρχει ένα θέμα με τον αρχηγό. Και χθες αποφάσισαν να συμπράξουν οι δύο, ο κύριος Λοβέρδος με τον κύριο Βενιζέλο. Να συμπορευτούν. Να συμπορευτούν, να συμπράξουν. Να ναι, αλλά γιατί όμως, παιδιά, αυτό είναι ένα θέμα. Το συζητήσουμε μετά με τους συναδέλφους εδώ που ξέρουν και εκείνοι το ρεπορτάζ καλά. Γιατί, ας πούμε, ο Λοβέρδος ξαφνικά αποσύρεται. Κοίταξε, ένας πολύ φιλόδοξος πολιτικός. Με καλές προοπτικές. Γιατί αποσύρεται. Αυτό λέω. Αποσύρεται. Όχι βέβαια. Ή πάει για το, με σειρά, το τοπίο μετά. Με τη σειρά σου. Ακριβώς. Βγάζω σένα. Πάμε σε εκλογές. Σου λέει κάτσε εσύ τώρα να φας όλο. Δεν θέλω να πω τίποτα. Ναι, μετά, κύριε Βενιζέλο εννοώ. Ναι. Και μετά θα έρθω εγώ σε καθαρό τοπίο, σε λευκό τοπίο. Εμένα μου έκανε, το είπα και νωρίτερα, θέλω να το ξαναπώ, μου έκανε πολύ κακή εντύπωση το γεγονός ότι δύο κορυφαίοι υπουργοί επέλεξαν από το Υπουργείο Οικονομικών, από ένα υπουργείο δηλαδή, από ένα δημόσιο κτίριο να μας ανακοινώσουν σχέδια δικά τους για το κόμμα. Ναι. Το κόμμα είναι κόμμα. Θα πάτε σε το κάνουν γραφεία, στην Ιπποκράτειος, ναι. Πάτε σε κανένα θέατρο, πάτε σε όπου θέλετε, κλείστε μια αίθουσα για να ανακοινώσετε, πάτε σε ένα ξενοδοχείο. Στο Περοκέ πήγαιναν παλιά. Ναι, πάρα από το Περοκέ θυμάσαι. Λοιπόν, αλλά τα δημόσια κτίρια, δηλαδή τα υπουργεία, ανήκουν σε όλους, δεν είναι μια ιστορία. Γι' αυτό λέγονται δημόσια κτίρια, δεν είναι κομματικά. Και επειδή ορκίζεστε όλοι, ας πούμε, στο διαχωρισμό του κόμματος από το κράτος και δεν παρεμβαίνει κανένα. Παραμύθια. Λίγο μια προσοχή χρειάζεται παραπάνω. Στη συνείδηση των πολιτικών μας, των Ελλήνων πολιτικών, το κόμμα ταυτίζεται με το κράτος. Όποιο κόμμα κυβερνά έχει και το κράτος. Τέλος. Και έχει το μαχαίρι και έχει και το πεπόνι. Τώρα το έχουν τρεις στο μαχαίρι και προσπαθούν να το πιάσουν. Τώρα κόβουν όλοι μαζί. Αυτό. Ξέρω. Αλεξάνδρα από την Κοζάνη, να πούμε χρόνια, καλημέρα στα παιδιά εκεί και καλή επιτυχία γιατί γράφουν λογιστική στην Κοζάνη. Ο Δήμος Ασπροπύργου, καλημέρα παιδιά. Χθες βράδυ ανάρτησε κλειστόν για τα σχολεία. Ασπρόπυργος. Ασπρόπυργος. Περιμένετε, παιδιά, να πάμε να πάρουμε να ρωτήσουμε. Γιώργος από τη Σκόπελο. Καλημέρα, Γιώργο. Χιονισμένη, λέει Σκόπελος. Αυτό τώρα. Το λέω και σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν συντονίστηκαν πολλοί Δήμοι με τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, ώστε να υπάρξει μια σαφής εικόνα αναπεριοχή για τους γονείς και τους μαθητές, δημιούργησε προβλήματα. Βεβαίως. Και αυτή η εικόνα πρέπει να υπάρχει από χθες. Ναι. Από χθες έπρεπε να έχουν ενημερωθεί οι γονείς, γιατί τώρα μας ρωτάνε εδώ δεκάδες φίλοι από όλη την Ελλάδα, από πάρα πολλές περιοχές, τι θα γίνει σε κάθε περιοχή. Δεν είναι εύκολο να το μαζέψει όλο αυτό το ρεπορτάζ. Παίρνουμε εμείς τοπικούς φορείς, δήμους, περιφέρειες και τα σχετικά διευθυντές από εδώ, από εκεί. Μαζεύουμε ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε. Ναι. Μας στέλνουν και τοπικοί παράγοντες επίσης ανακοινώσεις και τις λέμε. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις όλη την Ελλάδα αυτό. Λοιπόν, καλημέρα και στη Σκόπελο που είναι χιονισμένη, μας λέει ο Γιώργος. Βεβαίως. Καλημέρα στα παιδιά. Καλό μήνα και όλα στο πάνω. Να πούμε εδώ στην Κοζάνη που παιδιά δίνουν λογιστική. Λέει Αλεξάνδρα, να πούμε καλή επιτυχία. Να τους πούμε. Για το Λύκειο Βασιλικού, να ας πούμε το πολύ τοπικό τώρα θέμα. Μας λέει ένας φίλος, θα είναι σήμερα ανοιχτό. Στο Φραχάτι. Ο Δημήτρης, από τη Χαλκίδα. Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά έτσι δεν γίνεται δουλειά. Μα πάμε σε κάθε περιοχή, σε κάθε σχολείο να λέμε ένα προς ένα. Πρέπει να είναι λίγο πιο μαζεμένο. Η Εθνική Οδός Παθέ είναι ανοιχτή. Αλλά λέω στο φίλο που ετοιμάζεται να πάει με τα μάξη στη Θεσσαλονίκη. Ρωτάει μάλλον γιατί για τα Τέμπη, επειδή χιονίζει στα Τέμπη. Αρκετά από ό,τι μας έλεγε ένας φίλος από την Ελλάδα νωρίτερα. Και στον Άγιο Στέφανο. Και στον Βεβαίως. Εξαρτάται από πού ξεκινάς τώρα. Έτσι, από Αθήνα ξεκινάει. Από εδώ ξεκινάει. Εντάξει, θα υπάρχουν τοπικά προβλήματα. Έτσι. Αλυσίδες αναχείρας. Κλειστό δεν είναι πουθενά. Αλυσίδες αναχείρας. Ναι, βέβαια. Για σιγουριά. Λοιπόν, δεν είναι κλειστός ο δρόμος, ανοιχτός είναι, αλλά έχει σημεία που είναι χιονισμένα. Ακριβώς. Χρειάζεται να. Είπαμε για να ενισχύσετε το ρεπορτάζ. Μπορείτε να στέλνετε και φωτογραφίες στο pgpapakisky.gr. Έχουμε πάρει αρκετές από αυτές. Και θα τις δείξουμε και βλέπω και μερικές που είναι και προσωπικές. Α, να, μια πολύ ωραία φωτογραφία, τη δείξουμε σε λίγο. Καλώς, έλα να δώσουμε. Έτσι, Γιάννη Παντελίδη, λέω σε εσένα αναφέρομαι. Γεια σου, λοιπόν, Γιάννη. Σίλβια, μας πει τις ειδήσεις σε συντομία. Έλα, Σίλβια μου, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και πάλι. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην δισεογραφία της ημέρας. Βρισκόμαστε ένα τυπικό βήμα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προγράμματος περικοπής του ελληνικού χρέους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Τόνισε ότι η διαπραγμάτευση με την Τρόικα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος της εβδομάδας και έκανε γνωστό πως τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η νέα σύνοδος του Eurogroup. Τροπολογία για τους όρους ανταλλαγής και έκδοσης των νέων ομολόγων ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στη Βουλή ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Νέα μέτρα έως και 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ καλείται να συμφωνήσει η κυβέρνηση με την Τρόικα στο τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών. Αυξήσεις φόρων για να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, προτείνει το τεχνικό κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη μεταρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα. Ανυποχώρητος στη μείωση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και διαλλακτικό σε ό,τι αφορά στην κατάργηση 13ου και 14ου. Εμφανίζεται ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, Πολ Τόμσεν, σε συνέντευξή του στη σημερινή έκδοση της Καθημερινής. Τη
δημιουργία ειδικών ομάδων δράσης σε 8 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η ανεργία των νέων είναι κάτω των 25%. Η ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών υπερβαίνει το 30%, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, αποφάσισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Σε ιστορικά υψηλά η ανεργία στην Ευρωζώνη, στο 10,4% η ανεργία το Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Eurostat. Απέσυρε την επιμάχη διάταξη από το νομοσχέδιο για την αποσυμφόρηση των φυλακών ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά την αποχώρηση Νέας Δημοκρατίας και Λαός. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατική Αριστερά. Παρόν δήλωσε το ΚΚΕ. Συμπόρευσή τους ανακοίνωσαν Βενιζέλος Λοβέρδος εν ώψη της εκλογής Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ το Μάρτιο. Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα της Τετάρτης από τα δυτικά της χώρας, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στους Δήμους Πεντέλης και Μελισσίων. Στις 10 το πρωί θα ανοίξουν τα σχολεία στους Δήμους Διονύσου, Βρυλισσίων, Κηφισιάς, Ερυθρέας και Εκάλης. Απευθείας από τον Sky 100,3 στις 9 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός Εφές για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Καλώ, ευχαριστούμε πολύ, Σίλβια. Καλή σα μέρα. Καζίμ, σου λέει και κάτι παιχτάκια στη Λιντιόγο. Ο Γκαρσία, ο Γαβροχάβο. Γαβρο. Φάγο. Θα τα κάνει μια χαψιά. Σιγά, ρε παιδιά. Για με σκίστε κανένα καλσόν. Σιγά, ήσυχα, ρε παιδιά. Άγγελε λοιπόν... από τον Πειραιά, καλημέρα. Πότε θα χιονίσει εδώ στον Πειραιά, δεν το βλέπω. Δύσκολα. Και καλημερίζω και το φίλο από τα Γιάννενα, το Γιάννη από τα Γιάννενα, που αναφέρεται στα διόδια και λέει, παιδιά, τι λέει ο άνθρωπο. 13 και 30 ευρώ. Ναι. Από 12 και 90 για τα ΙΧ στη γέφυρα Ρίο Αντιγρίου. Έτσι για να γίνουμε ανταγωνιστικοί, λέει ο άνθρωπος. Όχι, και για να απαντήσουμε, αργότερα θα επικοινωνήσουμε μετά, με τον κύριο Μακριώτη και θα μιλήσουμε επί του ζητήματος. Ναι. Η πλευρά του Υπουργείου που λέει ότι οι αυξήσεις στα διόδια είναι πολύ χαμηλές, ότι είναι 2-3%. Ναι, ναι. Δεν έχει δίκιο. Δεν έχει σημασία. Και δεν είναι σε όλες... Όχι, και δεν έχει δίκιο. Δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Λέει είναι από 5 έως 30 λεπτά που είναι στη γέφυρα. Το ανώτερο είναι τα 30 λεπτά της γέφυρας. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι προβλέπονται από τις συμβάσεις όλα αυτά, όλες αυτές οι αυξήσεις, τις έχουν ψηφίσει στη Βουλή. Όμως την ίδια σύμβαση μέσα λέει να γίνουν και τα έργα. Τα έργα γιατί δεν γίνονται. Και γίνεται μόνο το ένα κομμάτι. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί μας κορόιδευαν το προηγούμενο διάστημα και μας έλεγαν, ενώ ήξεραν τι λέει η σύμβαση, ότι θα γίνουν μειώσεις. Αυτό δεν μας έλεγαν. Και ελπίζω να βγει ο κύριος Μαγκριώτης σήμερα στην εκπομπή να μας εξηγήσει γιατί μας έλεγε άλλα από το καλοκαίρι και πριν για τα διόδια. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Γιατί αφού υπήρχε δυνατότητα ή ελέγεται από την πλευρά του Υπουργείου ότι, εν πάση περιπτώσει, και αν δεν γίνει δεκτό από την πλευρά των εταιριών, θα μειώσει το δικό του έσοδο το δημόσιο ώστε να πέσουν κάπως έστω και λίγο, ας πούμε, σε ορισμένες ιδιαίτερα των περιπτώσεων. Η τιμή στο 2-2, γιατί δεν το προχώρησε το δημόσιο. Γιατί λέει θα την πληρώσουμε όλοι πάλι εμείς. Αυτό λέει τώρα. Λέει εάν καταγγείλουμε τη σύμβαση για παράδειγμα, ή αν δεν, για να μην κάνει τις αυξήσεις εννοείται ο παραχωρησιούχος ή όποια εταιρεία, θα την πληρώσει το ελληνικό κράτος. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Έτσι θα την πληρώσουμε πάλι εμείς. Θα σου έρθει από τη διπλανή πόρτα. Πάμε. Λοιπόν πάμε στον κύριο Ανδρίτσο. Είπαμε καλημέρα. Νίκο, τι έγινε. Καλημέρα. Καλά. Πώς πάμε, έχουμε κανένα νέο στο Twitter, τίποτα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Σχέδια, άμα δεν έχει το Twitter νέα, δεν πιάνονται. Πρόνοιμα να δούμε τα νέα για τον καιρό. Πάμε στον καιρό. Περιμένει ο κόσμος όλα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τετάρτη, αρχικά ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, που βαθμία στα δυτικά θα αυξηθεί και τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις που τη νύχτα, κυρίως στις βορειότερες περιοχές, θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, ενισχύονται και μέχρι το βράδυ η έντασή τους θα φτάσει στα 8 με 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στο νότιο γεωτοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα στους 3 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 5 και στην υπόλοιπη χώρα έως 8 με 10 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Τη νύχτα δεν αποκλείεται στα βόρεια οι χιονοπτώσεις τοπικά να ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα έχουν ένταση 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από μείον 1 έως 5 βαθμούς, στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς. Χαμηλότερη. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα αρχίσει να χιονίζει. Τη νύχτα οι χιονοπτώσεις εκεί θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από μείον 6 έως 1 βαθμό.
Την Πέμπτη τώρα, στη Δυτική και την Νότια Ελλάδα θα εκδηλώνονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα κεντρικά και βόρεια θα σημειώνονται τοπικές χιονοπτώσεις που δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονες. Πάντως, βαθμιαία τα χιόνια θα περιοριστούν στα ορεινά και τα παιδινά ημιωρινά της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και στα πελάγια τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 3 βαθμούς, αλλά στην υπόλοιπη χώρα θα αγγίξει τους 10 με 12 βαθμούς. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νίκο, ωραία δουλειά, μπράβο. Ναι. Μια καλημέρα στα παιδιά από το στρατόπεδο Κανδυλάπτη στην Αλεξανδρούπολη. Κρύο, Παναγία μου. Αλεξανδρούπολη, μόνο που ακούς, κρύωσες. Ωραία φωτό, λέω, από τον Νίκο τον Ανδρίτσο που έχει ανεβάσει εδώ στο Twitter, στην εκπομπή. Κοίτα, μπράβο, Νίκο. Λέω στον Δημήτρη από την Κομωτινή τώρα, δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες. Σε ορισμένες περιοχές, λέω, άλλο που δεν θέλουν οι δάσκαλοι, κλείνουν τα σχολεία. Πρώτον, δεν αποφασίζουν οι δάσκαλοι. Κυρίως ο Δήμος αποφασίζει σε συνεργασία με την περιφερειακή, το Γραφείο Περιφερειακής Εκπαίδευσης. Ναι. Αλλά δεύτερον, δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες. Υπάρχουν περιοχές που είναι δύσβατο. Ναι. Δεν περνάει. Τελείωσε. Υπάρχουν άλλες περιοχές που δεν είναι συνηθισμένες, δεν είναι όλα. Δηλαδή, ξέρεις, έχει χιόνια σε μια πόλη που όμως στο βορρά κυρίως έχει μάθει να ζει με αυτό. Τα παιδιά πάνε κανονικά σχολείο. Είναι οργανωμένοι. Λίγο παιδιά, είναι λίγο οργανωμένοι και εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Ναι. Ας πούμε στις βόρειες χώρες, τα παιδιά εκεί από μωρά μαθαίνουν σκι. Ναι. Από μωρά. Γιατί τους χρειάζεται τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου για να πηγαίνουν στο σχολείο. Πηγαίνουν με τα σκι τους. Ναι, γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Ναι. Έτσι. Και μην νομίζετε, δεν βολεύει σε όλες τις περιπτώσεις και πολλές οικογένειες δεν βολεύει. Δεν είναι πολύ απλή διαδικασία το κλείνει ένα σχολείο. Αλλά έτσι είναι. Για να πάθει κάτι κάποιος ή να μην είναι οι συνθήκες τέτοιες. Ακριβώς. Τώρα δεν χάλασε. Δηλαδή, αν κλείσουν και τα σχολεία δύο μέρες, χάλασε ο κόσμος. Γιατί το κάνουμε θέμα. Έκλεισαν τα σχολεία δύο μέρες. Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος. Τίποτα δεν έγινε. Για τον φίλο έχει δίκιο σε αυτό που λέει ότι για μας μπορεί να είναι μερικά λεπτά, αλλά για τις εταιρείες μεταφράζονται σε εκατομμύρια οι αυξήσεις. Μα προφανώς δεν λέει κανείς. Και καθόλου λίγο δεν είναι τα 5, 10, 20 και 30 λεπτά που δίνουμε, ειδικά αυτό που κάνει συχνές διελεύσεις. Δεν είναι λίγο. Δηλαδή από 12,90 πήγε 13,10 πόσο πήγε. Είπαμε, η γέφυρα. Λοιπόν, ναι, αυτός. Κόλλα μου. Παρακαλώ. Πάμε να διαβάσουμε καμιά. Πριν διαβάσουμε λίγο τις εφημερίδες. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε την Άννα τη Βλαχοπαραγιώτη. Να μας δώσει έχει χρηστικά. Εικόνα. Ναι. Προβλημάτων, σχολείων κτλ. Έλα, Άννα μου. Πάμε, Γιάννα. Λοιπόν, πάμε να ενημερώσουμε λοιπόν τους τηλεθεατές αναφορικά με τα κλειστά σχολεία που έχουμε λόγω παγετού και τα προβλήματα που παρατηρούνται σε οδικό δίκτυο και λιμάνια. Να ξεκινήσουμε με τα κλειστά σχολεία. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Πεντέλη, Νέα Πεντέλη και Μελίσια, στην Ερέτρια και στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια. Μετά τις 9 θα ανοίξουν τα σχολεία σε Φλόρινα και Καρπενήσι και μετά τις 10 στους Δήμους Διονύσου, Βρυλισσίων, Κηφισιάς, Ερυθρέας και Εκάλη. Σε λίγη ώρα θα έχουμε νεότερα στοιχεία και για τους Δήμους Μαρουσίου, Αμαρουσίου, Πεύκης και Ερυθρών. Τώρα, κλειστοί δρόμοι. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή οδός Πεντέλης από το 414 Σταρτιωτικό Νοσοκομείο μέχρι τη διασταύρωση του Αγίου Πέτρου, η επαρχιακή οδός Φυλής Δερβενοχωρίων και η λεωφόρος Πάρνηθος από Τελεφερίκ και πάνω. Αλυσίδες θα χρειαστούν οι οδηγοί στην επαρχιακή οδός Σφενδάλης Αγίου Μερκουρίου Κατσιμιδίου από Σφενδάλη προς Κατσιμίδη. Και αναφορικά με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, αυτή την ώρα όλα εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από το κεντρικό λιμεναρχείο του Πειραιά, μετά τις 9 στο Ιόνιο αναμένονται τοπικά 8 με 9 μποφόρ και μετά τη 1 το μεσημέρι τοπικά 9 με 10 μποφόρ. Επομένως υπάρχει υψηλή πιθανότητα μετά τις 9 να εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια του Ιωνίου. Μάλιστα. Καλώς. Εντάξει, περιμένουμε λοιπόν και από εκεί τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε, Άννα. Ό,τι είναι καλά. Όπως έρες, μείον 7. Παναγία μου. Μείον 7. Πολύ. Και μείον 7 ο υδράργυρος, έτσι, γιατί η αίσθηση θερμοκρασίας που έχεις λόγω του αέρα κλπ. Η αίσθηση είναι τελείως διαφορετική. Κάντε υπομονή, λέμε θα περάσει, περάσει ο Φλεβάρης, θα περάσει, θα κάνει. Λοιπόν. Τώρα είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, ρε παιδιά. Μη στέλνετε φωτογραφίες που αποπροσανατολίζουν το λαό από τα πραγματικά προβλήματα. Ναι, όντως. Έτσι. Διότι αυτή η τάση από ορισμένους υπάρχει από ό,τι βλέπω. Και είναι και έτοιμος και ο λαός να αποπροσανατολιστεί. Πανέτοιμος, Νίκο Ανδρίτσο. Έτσι, του κάνεις αμέσως. Λοιπόν, ελάτε έξω μια ματιά στις εφημερίδες, παιδιά. Έχει η καθημερινή συνέντευξη Τόμισεν. Καλώς στα παιδιά τα δικά μας. Παράθυρο Τόμισεν λοιπόν για 13ο και 14ο μισθό. Συνέντευξη στην εφημερίδα. Επιμένει στη μείωση του κατώτατου μισθού και στο κλείσιμο οργανισμών. Λοιπόν, για να δούμε τι γράφει έτσι μπροστά-μπροστά. Ανυποχώρητο στη μείωση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και διαλλακτικό σε ό,τι αφορά στην κατάργηση του 13ου και 14ου. Ευχαριστούμε, αφεντικό. Thanks. Μας αφήνει 13ο και 14ο. Εντάξει. Yeah.
Δεν σου λέει. Το κατώτατο σου λέει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν σου λέει όμως πώς τον αφήνει. Δεν σου είπε και ολόκληρο. Γιατί μπορεί να πει τον αφήνει, αλλά ένα πεντακοσάρικο. Ναι, εντάξει. Θα υπάρχει. Σε ένα πλαφόν, ας πούμε. Ναι, πλαφονάκι. Τόμισε να αναφέρεται διεξοδικά στις απαιτήσεις της Τρόικας ό,τι αφορά το νέο μνημόνιο. Αποσαφηνίζει πολλά θολά σημεία. Καθιστά σαφές ότι ο ίδιος δεν δρά αυτόνομα, αλλά εκφράζει τις θέσεις των δανειστών της χώρας. Εντάξει, καλά. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Διαβάζει τη συνέντευξη. Μιλάει για απολύσεις. Καλά, αυτό τι που μας τα είπε προχθές και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ. Σου λέει ναι. Και μας τα είπε ο κύριος Καψής προχθές. Ότι ζητάει απολύσεις Τρόικα. Το λέει και ο άνθρωπος με την υπογραφή του. Αν και είναι γνωστό. Είναι η εφεδρεία που δεν θα γινόταν τελικά. Αυτά ήταν κόλπα ελληνικά, Νίκο. Η εφεδρεία, η αλλαγή που έλεγαν στην αρχή, πώς το λέγανε, δεν το λέγανε εφεδρεία. Μετακίνηση. Μετάταξη. Στην αρχή είχαμε βρει τη μετά, λέει εφεδρεία. Όλα αυτά πέτυχαν, απολύσεις θα γίνουν. Κανονικές. Συμπόρευση Λοβέρδου με Βενιζέλο, τα μάθατε. Θα στηρίξει την υποψηφιότητά του ο κύριος Λοβέρδου στον κύριο Βενιζέλο. Love, σου λέει. Ναι. Το love και βε. Love. Λες να αγαπιούνται τόσο πολύ. Φτιάξουν και κάνα σχετικό σηματάκι, ναι. Κάνα καρδούλα, κάνα τέτοιο. Πάντως δεν το λέει σε παγκάκι. Σπαγκάκια σε δέντρα. Δεν σε πείθουν όμως ότι αγαπιούνται οι πολιτικοί. Οικονομού. Έλα τώρα. Μεγάλα παιδιά τώρα. Λέω, μήπως. Α, ρώτα έναν. Έναν. Ρωτάω, σας πείθουν ρε παιδιά οι πολιτικοί. Όχι οι πολιτικοί, σας πείθουν αυτοί οι δύο ότι αγαπιούνται. Συγκεκριμένοι αυτοί οι δύο ότι αγαπιούνται τόσο πολύ. Κοιτούνται εδώ σαν ερωτευμένοι. Αν δεις τη φωτογραφία. Είναι πολύ μικρή και δεν ξέρω αν μπορούμε να τη ζουμάρουμε. Είναι σαν ερωτευμένοι. Αφού την έχω μεγάλη τη φωτογραφία, γιατί δεν την βάζω. Την έχω μεγάλη. Βεβαίως, την έχω... Για, εδώ, κοιτάξτε τη όμως, γιατί είναι πολύ όμορφη φωτογραφία αυτή, καλλιτεχνική. Είναι αυτό που λέμε κρύο καιρός για δύο. Ναι, ναι. Το είπα και εγώ το πρώτο. Μπράβο, παιδιά. Το κρύο οδήγησε στις αγκαλιές και τα φιλιά. Λοιπόν, να, ορίστε. Για να είναι και προφίλ και οι δύο. Ο φακός τι ωραία, σαν να φιλιούνται στο στόμα. Όπως η Μαντόνα. Θυμάσαι έναν Ινσταντανέ της Μαντόνας. Θυμίζει λίγο διαφήμιση Μπένετον. Και η διαφήμιση της Μπένετον είναι ό,τι πρέπει να τους πάρει η Μπένετον για διαφήμιση. Έχει λεφτά. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχει και τη φωτογραφία εδώ από το νέο κύμα κακοκαιρίας που έχουμε το απόγευμα. Το κύμα κακοκαιρίας που υπάρχει τόσοι άλλους και θα ενταθεί το απόγευμα. Οι άνεργοι φτάνουν το 1 εκατομμύριο. Σύμφωνα με την Eurostat, η ανεργία ανήλθε τον Οκτώβριο στο 19,2%. Έχουμε στοιχεία του Οκτωβρίου. Η Ισπανία, που έχει πάνω από 20-23%, έχει στοιχεία του Δεκεμβρίου. Όταν θα περάσει και φτάσουμε στο Δεκέμβριο, να δούμε πώς θα μας πει. Καλά να είμαστε. Και συνολικά, παιδιά, 23 εκατομμύρια οι άνεργοι στην Ευρωζώνη. 23 εκατομμύρια. Το 10%. 23 εκατομμύρια. Αν το δεις, περίπου κάτι ίσως και κάτι παραπάνω. Έως 1,5-3 εκατομμύρια στη διάθεση της Ευρωζώνης. Έχει ο Γκάιντερ εδώ ένα σχέδιο. Μάλιστα. Ο Παπαχελάς γράφει θέσεις εργασίας και πάταξη της ανομίας των ισχυρών. Μας ενημερώνει εδώ ο φίλος ο Κώστας ότι άνοιξε χθες το ειδικό σχολείο Αμαρουσίου, το σχολείο δηλαδή για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, χωρίς θέρμανση. Χωρίς θέρμανση. Ντροπή, λέει ο άνθρωπος. Δύο φορές και τρεις. Κώστα μου, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Πολύ χιόνι στο Αλιβέρι, ναι. Κλειστά τα σχολεία και σήμερα μάλλον έτσι θα είναι, λέει ο Γιώργος, μας ενημερώνει από εκεί. Ναι. Πάμε στην Αυγή. Πώς τα Nine έγιναν ναι σε όλα. Άγριες περικοπές στους μισθούς μέσω της διάλυσης των συλλογικών, αλλά και επιβολή επιτροπίας μορφής στενής επιτήρησης, συνομολόγησε ο Πρωθυπουργός Σύνοδο Κορυφής. Ρεκόρ ανεργίας σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Ριζοσπάστη συναγερμός ενάντια στο νομοσχέδιο διάδοση των ναρκωτικών. Έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία το ΚΚΕ για το θέμα αυτό. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις δεν έχουν φάρμακο για την κρίση που γεννά ο καπιταλισμός. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος κάνει συλλαλητήριο την Πέμπτη αύριο πού? Στην Ομόνια ενάντια στην νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Πού νομιμοποιείται τα ναρκωτικά, πού έγινε αυτό. Έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος, παιδί μου, ότι για τη χρήση δεν πας μέσα. Το διαχωρισμό, λέμε. Ναι. Ναι. Εντάξει, διαχωρισμό. Και τι είναι αυτό. Το κουκουέ δεν θέλει. Και επειδή δεν θέλει το κουκουέ, τι θα κάνουμε τώρα. Μαζί με το λαό και την εκκλησία. Α μην πάρει το κουκουέ, άμα δεν θέλει ναρκωτικά. Δεν γράψε ένα ωραίο, τώρα μην τσατιστείτε. Θα μιλάμε σοβαρά τώρα. Μην τσατιστείτε στο κουκουέ, αλλά θα πω ένα που έγραψε ένα στο Twitter εχθές. Λέει είναι εναντίον, λέει. Γιατί. Είναι δεύτερο για όλους. Όχι, γιατί χάνει την αποκλειστική χρήση. Τι, ησυχία. Κάτω τα χέρια του κουκουέ. Δεν κάνουμε κανένα στήριο με το κόμμα, δεν πειράζει. Παιδιά, αυτό θα το διαβάσει το μήνυμα, δεν μπορώ γιατί ο άνθρωπος θα τρελαθεί. Είναι ο Παύλος. Γεια σου, Παύλο. Μου χρωστάει το δημόσιο 1,7 εκατομμύρια. Δεν χρωστάω στο κράτος τίποτα. Δεν έχω δάνεια σε τράπεζες. Έχω 17 εργαζόμενους στην εταιρεία μου. Δεν οφείλω τίποτα στο ΙΚΑ, ούτε σε μισθοδοσία. Μου οφείλουν 750.000 οι προμηθευτές μου. Μου ήρθαν πέρσι δύο περαιώσεις ύψους 450.000. Ο τζίρος μειώθηκε 35% και δεν απέλησα προσωπικό. Τι είμαι, ποιος είμαι, τι κάνω, μένω, φεύγω. Πάντως δεν αντέχω, λέει ο άνθρωπος. Διαπρόκειται για παράνοια, έτσι. Παράνοια. Δηλαδή, αν ισχύει αυτό που λέει και δεν έχουμε μεγάλο λόγο να συζητήσουμε, είναι να κόβεις τις φλέβες σου. Ναι. Για απόλυτη παράνοια. Το χαρίζουμε εδώ στα παιδιά, στους πολιτικούς. Το λέμε, Παύλο, για να το ακούσουν. Εδώ αυτοί που φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Είναι στον κόσμο του, σου λέει, παιδιά, γιατί ασχολείστε. Είναι στον κόσμο του. Στον κόσμο του Μάλμπορο. Κακό είναι ότι είναι για ένα κομμάτι του κόσμου στον κόσμο του, τέλος πάντων. Θα διαβάσει τη νίκη.
Νίκη, ναι, βέβαια. Σώστε τα λεφτά σας από το κούρεμα. Όσα πρέπει να γνωρίζετε για να εξασφαλίσετε τις τραπεζικές σας καταθέσεις. Ποιες καταθέσεις? Όλη η αλήθεια για την ασφάλεια των χρημάτων. Μωρά, άμα έχεις καταθέσεις, ξέρεις ότι κάτι θα κάνεις. Μη φοβάσαι. Έχουμε και τη συμπόρευση από πάνω. Μπράβο. Πάμε και στα νέα. Σχέδιο για βελούδινη διαδοχή στο Πασόκ. Συμπόρευση Βενιζέλου Λοβέρδου για μέτωπο σωτηρίας. Γιατί είναι μέτωπο σωτηρίας, δύο οι οποίοι είναι υπουργοί σε μια κυβέρνηση που μάλλον δεν την έχει σώσει τη χώρα. Ναι, μάλλον. Από τη δηλαδή, τώρα, από τουλάχιστον. Από ό,τι βλέπω δηλαδή. Τέλος πάντων. Καλούν τον Παπανδρέου να αναλάβει πρωτοβουλίες. Το βλέπω τον Τζουμάκα να σκίζει στο Πασόκ. Στοίχημα για τρεις αρχηγούς και 252 βουλευτές. Κρίσιμες ώρες για το πολιτικό σύστημα. Για την κοινωνία να δεις. Περικοπές φοροαπαλλαγών προτείνει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Μισή αποσυμφόρηση μετά το διχασμό στο κοινοβούλιο. Το μάζεψε λίγο ο κύριος Παπαγιάννου μετά τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή. Και στη μουσική Μακάρτνεϊ και Ρίγκο Στάρ επιστρέφουν στη δισκογραφία. Δύο ενζωή. Μη μου πεις, ναι. Τα σκαθάρια. Ναι. Μάλιστα, μπράβο. Πρέπει να είναι παιδιά τώρα. 70. Καινούργια τραγούδια σου λέω όμως. Καινούργια θα βγουν. Και μερικές διασκευές. Δεν και πολύ. Όχι, δεν πειράζει. Υπάρχουν άλλοι που το παίζουν ακόμα ροκαμπίλια στην ηλικία τους. Έλατε. Λοιπόν, για πάμε στο Έθνος. Το ταγκό της διαδοχής στο Πασόκ, να τα παιδιά εδώ τα βλέπουμε, στηρίζει το Βενιζέλο Λοβέρδο στην αλλαγή σελίδα, έντονο παρασκήνιο ενώπιση συνεδρίας κοινοτικής ομάδας την Πέμπτη, ευνηδιασμός και αμηχανία στο στρατόπεδο του Παπανδρέου. Για να δούμε, δεν έχουμε ακούσει τίποτα από εκεί. Λείπει. Από τον κύριο Παπουτσί, τον κύριο Ρέπα. Έγινε, λέει, μια συνάντηση. Τους... Ναι. Καστανίδης, Κατσέλη. Ναι. Και. Άλλος ένας. Ποιος ήταν, Ρέπας Παπουτσής. Όχι, όχι, Τζουμάκας. Όχι, Τζουμάκας στην Εθνάπορα. Από την Μπεγλίδης. Μπεγλίδης, έγινε μια συνάντηση, λέει, και Παπανδρικού περιεχομένου, ας πούμε. Για να δούμε, πάντως... Προβλέπω ότι θα βάλουν απέναντι την κυρία Κατσέλη. Δύσκολο, ρε παιδιά, τώρα. Δύσκολο, γιατί αυτό το δίδυμο εδώ θα πάρει όλο το χαρτί, όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά τώρα. Και. Έτσι. Αύριο το πρωί σου λύθηκαν τα προβλήματα. Όχι, δεν λέω εσωτερικά τώρα το λέω. Εντάξει. Mm. Πόλεμος τριών ημερών για τα μέτρα. Ελπίδες από Παπαδήμο για διάσωση 13ου-14ου. Έκτακτο Eurogroup τη Δευτέρα για τελικές αποφάσεις. Γι' αυτό μέχρι τότε πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι και αποφασισμένοι. Ζητά ρέστα ο Λάκης Γαβαλάς. Θεωρεί την προφυλάκηση προσπάθεια διασυρμού του. Πήγε στις φυλακές της Άμφισσας. Στην Άμφισσα. Είναι λίγο πασέ, βέβαια, τώρα για το Λάκη Γαβαλά να μένει στην Άμφισσα. Ε, λυρίζει. Ε. Δεν είναι σωστό. Εμένα, παιδιά, να σας πω. Ο Τραγέλαφος νομίζω είναι ότι αρχικά τον είχαν πάει στον Κορυδαλό. Όπου λέει ο διευθυντής εκεί, τώρα. Παιδιά, δεν μπορώ. Δεν τον πάει πίσω στο μεταγωγόν. Πρόσεξε, χρωστάει, οφείλει, πρέπει να πληρώσει όπως θα πληρώνει οποιοδήποτε. Για τον καθένα ισχύει. Για τον καθένα ισχύει αυτό και δεν πρέπει να το συζητάμε. Ακριβώς. Αλλά ησυχία λίγο στο κοντρόλ. Αλλά θέλω να πω ότι εμένα με ενοχλεί και μια ιστορία δημόσιου διασυρμού. Η διαφορετική λες αντιμετώπιση. Έτσι. Διαφορετική, όχι επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο, αλλά για τις είναι συγκεκριμένο. Για τις ιδιαίτερες τις προσωπικές του επιλογές. Αλήθεια. Εμένα με ενοχλεί εξαιρετικά, είναι μια μορφή ρατσισμού. Ναι, ναι. Που δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται. Mm-hmm. Όποιος οφείλει και έχει παραδώσει τέτοιου τύπου με το κράτος πρέπει να πληρώνει. Και τα υπόλοιπα να λείπουν. Και σε άλλους διότι... που συνελήφθησαν για τους ίδιους λόγους, δεν μάθαμε ούτε το όνομά τους. Σε μερικές περιπτώσεις. Εδώ, επειδή είναι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Ακριβώς, επειδή είναι επιχειρηματίας. Με τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες προσωπικές του, που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο τον ίδιο. Έτσι. Πραγματικά υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι είναι άλλη αντιμετώπιση από τα μέσα. Και αυτό εκπέμπει και ένα μήνυμα, να το πω έτσι, ένα είδος πολιτισμού. Και από τα μέσα πολλές φορές και από την κοινωνία την ίδια. Σωστό. Με ένα διαφορετικό τρόπο. Και γι' αυτό... Πολύ σωστό είναι αυτό. Θα έλεγα να είμαστε λίγο πάνω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στον Γιώργο τον Τζελίκα. Στι Αφίδνες, θα τον δούμε εδώ, χιονίζει. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία εικόνα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, όχι μόνο χιονίζει. Τι? Αλλά κοιτάξτε μπροστά σας. Τι να κοιτάξτε. Τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη του Κούβαρη. Ναι. Θα δείτε, έχει σπάσει εδώ πέρα τη ΕΙΔΑΠ. Ναι, αγωγός. Αγωγός. Αυτό θα έσπασε τώρα από το κρύο, ε. Τώρα, πριν λίγα λεπτά, βλέπετε. Βλέπω, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Να σου πω, Γιώργο. Πίδακα στο νερό. Αυτό από πριν πόση ώρα συνέβη, το βλέπουμε, ναι. Πριν 10 λεπτά. Μάλλον ήμουν εγώ πριν και μετά έσπασε. Πώς το πάτησε, εσύ, ρε Γιώργο. Όχι, αφού είμαι σε απόσταση. Ε? Είμαι 20 μέτρα. Εντάξει, θα ειδοποιήσουμε και εμείς, ειδοποιούμε δηλαδή και αυτό κάνουμε και τώρα έτσι κι αλλιώς. Είναι αφιδινών 10. Ναι. Αφιδινών 10. Είναι όταν μπαίνουμε για το χωριό. Δεν μου λες προβλήματα έχετε εκεί. Δεν άκουσα. Προβλήματα έχει περιοχή, βλέπουμε λίγο χιονάκι βέβαια. Όχι, δεν είναι παιδιά, έχει πολύ πάγο. Πολύ πάγο, ε. Τώρα θα προχωρήσω λίγο, θα προχωρήσω να δείξουμε λίγο traveling. Θα προχωρήσω. Μπράβο, traveling. Σωστός. Πολύ σωστός. Βλέπετε ότι έχει πάρα πολύ πάγο τα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Έχουν πολύ χιόνι πάνω. Mm-hmm. Ήδη έχει ασθενή χιονόπτωση αυτή τη στιγμή, έτσι. Το βλέπουμε. Προχωράω με την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Ναι. Εκεί πρέπει να έχει. Μα είδε το νερό πάνω. Λοιπόν, πρέπει να έχει πάρα πολύ χιόνι. Να και το νεράκι από τον αγωγό. Ήρθε και στα τζάμια. Προσοχή, προσοχή λοιπόν στον παγετό. Ωραία. Πολύ προσεκτικά, παιδιά. Προσεκτικά το οδήγημα. Τον γκάζι το πατάμε σαν να υπάρχει αυγό από κάτω. Και ξεχνάμε σωστό. Το φρένο.
Πολύ ωραία, σωστό καλώς αυτό. Σαν να έχει αυγό από κάτω και είναι έτοιμο να σπάσει. Έχει δίκιο. Θα πέσει το αυγό, το τηγανίζει. Τέλο παιδιά, είναι ειδικό σε αυτό το θέμα. Εντάξει, παιδιά. Γιώργο, σε περιμένουμε και σε λίγο, έτσι. Και για την εικόνα. Φτιάξτε και κανένα χιονάνθρωπο μετά. Άντε, σα περιμένουμε. Θα πούμε. Λοιπόν, να πούμε και σήμερα γιορτάζει ο Πολιούχο Ναφλίου, λέει ο Τάσο. Άγιο Αναστάσιο. Προφανώ γιορτάζει και εσύ, Τάσο. Τώρα μιλά. Είπαμε Τρίφωνα σήμερα, Πολιούχο Παλίνης κλειστά τα πάντα εκεί. Ο Άγιο Τρίφωνα. Σχολεία κτλ. Κλειστά. Αργία. Τρίφων, είπαμε Τρίφωνε, ποιου έχουμε στην Ελλάδα. Τρίφων Σαμαρά και Τρίφων Καρατζή, ο παλιό ηθοποιό. Ναι. Άλλου Τρίφων, εγώ δεν ξέρω. Να πω και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Τρίφων, να ξέρει αυτό. Έτσι, δεν θέλω να πω επώνυμα. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, εκεί στο Δήμο Χαλκιδέων τι γίνεται, λέει, θα ανοίξουν τα σχολεία. Ρωτάνε το διάφοροι φίλοι. Το Έθνος το διάβασε. Το διάβασε. Ναι. Πάμε στον Ελευθερωτύπο. Το σχέδιο του Δέλτα Νιτάφη για νέου σκληρού φόρου. Προτάσει σοκ από Τόμσεν για το νέο φορολογικό σύστημα. Φέρουν και προμνημόνιο με πρόσθετα μέτρα 4,4 δι. Γιατί κάνουν του χάζου, ρε παιδιά. Δεν είχαν πει ότι. Τόσε παιδιά, υπάρχει το κενό του 11. Ακριβώς. Θα το, έρθει η ώρα να το καλύψουμε και θα μα ζητήσω να το καλύψουμε και πρέπει να το καλύψουμε για να προχωρήσει. Έτσι. Δεν λέμε όλε αυτέ τι μέρε. Δεν ακούει κανεί. Αυτό λέμε. Ότι έρχονται μέτρα, θα έρθει μαύρη τρύπα. Το προσύμφωνο, ναι, πριν από τη Δανειακή Σύμβαση, βεβαίως, για να προχωρήσει το PSI. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Τι. Τα έχουμε πει όλα. Πάμε. Και έχουν συμπεριλάβει πρόβλεψη απόκληση του προϋπολογισμού. Έτσι. Είναι πρόβλεψη. Πρόβλεψη. Απόκλησης. Δεν είναι ακόμα τα πραγματικά νούμερα. Δεν έχουμε χρόνο. Μην σχολιάζει συνεχώ. Πάμε στον αδέσμευτο. Με το πιστόλι τη Τρόικα στον Κρόταφο, καλούνται σε νέα σύσκεψη αρχηγοί με τον Πρωθυπουργό. Μπροστά στι σκληρέ δεσμεύσει βρίσκονται όλοι. Τι επιμένουν να ζητούν οι Βρυξέλλε. Περικόπε, τι επιμένουν. Δεν ξέρω αν ο καθένα κάνει εμπόριο τι προσωπικέ του επιλογέ και συγκεκριμένε κτλ. Το θέμα εσύ πώ στέκεσαι απέναντι σε αυτό. Ο άλλο μπορεί να κάνει τι θέλει με τον εαυτό του. Βεβαίω. Η κοινωνία και τα μίντια που διαμορφώνουν κιόλα, α πούμε, με έναν τρόπο την κοινωνία. Ναι, ασφαλώ. Έπειτα ο καθένα τον αυτό τον μπλασάρει, όπω νομίζει. Κακό δικό του που λένε. Βραδινή. Μείωση χρεών σε επαγγελματίε και πρώην επιχειρηματίε. Μάλιστα. Έλα. Πάμε να δούμε την εφημερίδα Δημοκρατία. Αν καταργηθούν 13ο και 14ο, η συνταγή τη απόλυτη καταστροφή. Στάση πληρωμών σε 3-4 μήνε. Σιγά, ρε, παιδιά. Η αιστεία. Ο εφιάλτη τη δραχμή πρέπει πάση θυσία να αποφευθεί, γράφει η εφημερίδα. Η ελεύθερη ώρα. Αθήνα Μπαντ, ο εσφόρο στην πλατεία Καραϊσκάκη. Μη μου πει. Πού ρε, παιδιά. Ο αετό του Δον Χουάν, φύλακα του σατανικού αγάλματο. Βλέπετε εδώ. Μεταξουργείο, κόμβο Αθηναϊκού Γκέτο. Τελευταία ρίση του Γεωργίου Καραϊσκάκη, λίγο πριν ξεψυχήσει. Αποκλειστική δήλωση στην ελεύθερη ώρα. Στην ελεύθερη ώρα έκανε τη δήλωση αυτή. Κάτσε ρε, παιδιά. Κάτσε λέμε για. Εδώ τι γίνεται. Εσπρέσο μπλέκουν μοντέλο σε συμμορία διαρρηκτών, παιδιά. Ο ρόλο τη εκρηκτική καλονή. Οι καυτέ νύχτε και τα χτυπήματα καρμπών. Έμπαινε η καυτή καλονία στο σπίτι. Καθόταν ο άλλο, χάζευε. Και από δίπλα μπαίνανε και κλέφτε και μαζεύανε. Να μην τη δει την καυτή καλονία. Προσέξτε τα λεφτά. Στις φυλακές της Άφησας ο Λάκης Γαβαλάς και η απάντηση της Ελένης στον έρωτα του Goy Star. Σ' άλλο σου λέει με το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Σελίδα 3 τίποτα. Για άνοιξε μέσα να δούμε το κορίτσι. Είναι μια τρίγκλα εδώ παιδιά αυτή. Πολύ κακιά. Πολύ. Να μη σε χωρίζει λέει για την κακία της Νίκο, όπως βλέπεις. Μην κοιτάς τα προσόντα της. Το μυαλό της δες. Είναι πολύ κακιά. Τα μάτια της. Ναι παιδιά, τα μάτια της φέρετε. Κοίταξε την στα μάτια. Για μην τη βάλετε κυβέρνηση, αυτή είναι πολύ. Δεν είναι σωστό. Πάμε στην Πελοπόννησο. Ποιοι δρόμοι σκοτώνουν τον κόσμο. Έχει μια έρευνα εφημερίδα εδώ. Ακτιδημαίων προπορεύεται στη λίστα με τις καρμανιόλες της Πάτρας. Πραγματικά δεν έχει άδικο. Προκύπτει μια ενδιαφέρουσα. Δεν αυξήθηκαν τα διόδια εκεί, στην Πάτρα. Στην... Δεν αυξήθηκαν και εκεί τα διόδια. Ναι, παντού. Πώς δεν αυξήθηκαν, παντού. Παντού. Είπαμε αργότερα όχι, θα. Όχι, Κορίνθου Πατρών λέει όχι. Α. Έτσι. Παιδιά, κάντε υπομονή. Σε λιγάκι θα έχουμε τον κύριο Μακριώτη. Να σου μιλήσουμε. Θα μας τα πει όλα. Έχει γούστο να εξαγγείλει μειώσεις. Δεν θέλω αειδίες. Τη δήλωση, παιδιά, να βγάλουμε τον Μακριώτη. Ετοιμάστε τη δήλωση. Τα είδα μέσα, αλλά έχει εμπιστοσύνη. Έχω. Απόλυτη. Καμία εμπιστοσύνη. Η ημερησία. Καλύτερες ημέρες που εξοφλεί το χρηματιστήριο. Προσδοκίες για άμεση ολοκλήρωση PSI και νέου δανείου. Αφού είπε ο κύριος Βενιζέλος εχθές, ένα τυπικό βήμα σου λέει πριν την ολοκλήρωση μας. Τίποτα, έχουμε τελειώσει. 6,13 πάνω. 17,5% οι τράπεζες πάνω. Το ξέρω εγώ. Πάμε στην αυθεμπορική. Όσο και να ανέβει, οι τράπεζες θα αγοράζουν με μισό ευρώ. Η σκληρή λιτότητα βυθίζει την ευρωζώνη στην ανεργία. Το κέρδος χωρίς φόρους στα νέα μέτρα. Από την περικοπή των δαπανών, η εξοικονόμηση 4,4 δισεκατομμυρίων. Και τέλος, μάχη με την Τρόικα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, λέει η Express. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Βλέπω, λέει το συνεργάτη σας εκεί από την Αθήνα που μιλάει για το πολύ πάγο και γελάω. Εδώ στα βόρεια της Ελλάδας που για ένα περίπου μήνα η θερμοκρασία κινείται από το μείον 15 έως το 0. Τι να πούμε, λέει. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει. Παιδί μου, εντάξει. Μιλάμε τηρουμένων των αναλογιών. Ναι. Μία τελευταία ματιά στον χορηγό μας, εδώ στο City Unity College και στην προσφορά που έχουμε μέσω ημών για 10 υποτροφίες. Βλέπετε εδώ, μία είναι 100% για τις ειδικότητες που βλέπετε παρακάτω για τα προπτυχιακά προγράμματα. Μπορείτε να τα δείτε και αναλυτικά στο cdu.gr. 6 ακόμα με έκπτωση 50% σε ένα επίσης από αυτά που βλέπετε από κάτω. Management, marketing κτλ. Πληροφορική.
3 υποτροφίες με 50% σε κάθε ένα από τα 3 μεταπτυχιακά προγράμματα που βλέπετε εδώ. Και πώς παίρνετε μέρος? Sky, κενό, ονοματεπώνυμο, τομέα σπουδών στο 54529. Και επίσης όσοι πάρετε μέρος, 10% έκπτωση σε όλους. Περισσότερες λεπτομέρειες στο δικό μας το site, στο Sky δηλαδή, και στο ctu.gr. Γρήγορα διάλειμμα, τίποτα άλλο. Ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Πού ρε παιδιά, πού έβρε ζάχο μου. Τι δεν ξέρω λέει, τι θα δω σε αυτή την πρωτεύουσα της Ξεφτύλας. Αν αυτός ο αγωγός ίδρυσης που έσπασε, α, αυτό λέει, εννοείς στη... Ναι, είπαμε, σαν Φίδνες ήταν, στο χωριό, μέσα στο χωριό. Ήταν στη Φλόρινα, τι θα γινόταν. Χαίρε, χαίρε, Ελλάδα της Λαμογιάς. Τι είπα, παιδιά, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Το είπαμε, γι' αυτό το δείξαμε, παιδιά, εδώ. Εντάξει, προβλήματα υπάρχουν, πάντως το θέμα είναι να παρεμβαίνεις άμεσα και να τα λύνεις. Ναι, αλλά η διοικητική μηχανή έχει... Έχει ρετάρει κι αυτή. Θέλει ρεκτιφιέ και πέταμα. Στα πάσα διάλογο. Νίκο. Ξεκινάμε με τον Νίκο τον Ανδρίτσο, εδώ και το διεθνέ περιβάλλον. Κανονικά εσύ θα πρέπει να σηκώνεσαι και εσύ, ρε, Νίκο, να κάνει λίγο πασάρι. Τι φοράει φούστα. Ε? Όχι, δεν τώρα έχουν βάλει μερικοί άντρε πάντω. Σύγχυστη κάποιο έτσι. Καλά, δεν Νίκο. Θα σα το πει να σχολιάσει αυτό δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Κρανιά που χρειάζεται καλά, λέει ένα φίλο. Η κρανιά είναι ένα δέντρο. Βγαίνει και το ξέρει, Νίκο. Έτσι, που γίνονται πολύ καλέ βέργε από κρανιά. Υπάρχει όμω και η κρανιά Γρεβενού που χιονίζει και έχει παγωνιά μείον 16. Και εκεί, μπορεί να έχει και κρανιές και εκεί. Ναι. Λοιπόν, αυτή λέει ένα φίλο κρανιά λέει, που του χρειάζεται του Λοβέρδο και Βενιζέλο. Έχει άδικο. Στο Δερβαίνει κορυφαίο χιονίζει μέσα στη θάλασσα. Τόσο πολύ ρε παιδιά. Έλα, Νίκο, μην καθορίσεις, πάμε. Παρεχημογέ. Έλα, παιδιά. Σε παραδίδω στην κρίση του κοινού του λαού. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη παρεχημονιά που επικρατεί στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Έτσι, έχουμε όλη την Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια, έτσι νότιο-ανατολική Ευρώπη, όπου οι θερμοκρασίες ακόμα και στους μείον 25. Και αυτό πάλι επαναλαμβάνουμε είναι τι δείχνει ο υδράργυρος. Ναι. Γιατί το μείον 25 με βοριάδες μπορεί να πάει μείον 30, μείον 35. Το ζήτημα είναι ότι οι άστεγοι... Πολλούς νεκρούς, πάρα πολλούς νεκρούς. Ναι. Οι άστεγοι έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα πάνω από 60 οι νεκροί καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε 23 εκατομμύρια, 23,5 εκατομμύρια ανέργους σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς ανεβαίνει και ο αριθμός των άστεγων. Και στην Ελλάδα και στο παρελθόν υπήρχαν άστεγοι. Έτσι. Δεν ήταν αυτός ο αριθμός και δεν ήταν αυτό το πρόβλημα σε αυτή την έκταση. Τώρα έχουν γίνει αποκτήσεις και θεσμική υπόσταση. Θυμίζουμε το τηλέφωνο του Δήμου, έτσι, το 1960, το 1960, το τηλέφωνο που μπορεί να απευθύνεται στο Δήμο για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, είναι άστεγοι δηλαδή, για να ξεκινήσει και η διαδικασία, γιατί υπάρχουν ούτως ή άλλως συνεργεία του Δήμου στην Αθήνα, ειδικά που περνάνε από τους δρόμους και κοιτάνε, αλλά να βοηθάμε κι εμείς. Έλα. Έτσι λοιπόν τα προβλήματα και στην Ιταλία, μεγάλα τα προβλήματα στον Ιταλικό Βορρά αλλά και στον Ιταλικό Νότο. Γενικότερα αυτό που λέμε το σκηνικό του καιρού έτσι όπως το βλέπουμε ανά την Ευρώπη, κυρίως στα ανατολικά της Ευρώπης, είναι αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας, πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Αλλά θα λέγαμε και στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και εκεί υπάρχουν προβλήματα, κυρίως όμως εκεί έχει να κάνει με το κρύο. Μιλούσα χθες με τις Βρυξέλλες, ήταν στους μείον 10 για παράδειγμα ο καιρός και έτσι η θερμοκρασία θα συνεχίσει τις επόμενες ημέρες. Στην Τουρκία, συνέπεια θαλασσοταραχής στη Μαύρη Θάλασσα είχαμε και το ναυάγιο ενός πλοίου που μετέφερε ξηρό φορτίο, μαθαίνουμε. 10 είναι οι αγνοούμενοι αυτή την ώρα. Κοιτάξτε εδώ η θάλασσα. Κοίτα θάλασσα. Όπο Παναγία. 10 οι αγνοούμενοι αυτή την ώρα από το συγκεκριμένο πλοίο. Πολωνοί οι ναυτικοί και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Αναφερόμασταν νωρίτερα στο ζήτημα της ανεργίας. Στο 10,3 είναι η ανεργία στην Ευρωζώνη, 9,8 είναι ο μέσος όρος των 27. Είναι το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, έτσι όπως καταγράφεται, από το 1999 μαθαίνουμε. Την ίδια ώρα βέβαια στη Γερμανία καταγράφεται το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας και αυτό έχει να κάνει... 7, κάτι. Με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας και των εξαγωγών, 10,4 βλέπετε ένα μέσο όρο για τους 27, 6,8 έτσι, στη Γερμανία. Βέβαια
βέβαια να μην μιλήσουμε για το 4,1% της Αυστρίας, το 4,8% της Ολλανδίας, Λουξεμβούργο 4,9%. Υπάρχουν και καλύτερα ανηφορικά. Καλά, οπωσδήποτε. Με αυτό. Η χώρα μας, ουσιαστικά ανεργία, αυτή είναι, η χώρα μας δυστυχώς είναι στο top 2. Έτσι, οι Ισπανοί παραμένουν οι απόλυτοι πρωταθλητές. Ωστόσο, η χώρα μας κατάφερε αυτό που κατάφεραν οι Ισπανοί μέσα σε δεκαετίες. Εμείς το καταφέραμε μόλις σε μια διετία. Αυτό είναι. Να στα αρνητικά ανέβουμε... είμαστε πολύ γρήγοροι. Ναι, όσο μπορούμε. Βεβαίως. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ειδικά σε ένα τόσο βαθύ ηφαισιακό περιβάλλον που το καλλιεργούν και οι αναλογές πολιτικές. Τώρα, στο ζήτημα της Συρίας θα περάσουμε, όπου εκεί επικρατεί ένας βαθύτατος διχασμός πλέον στην διεθνή κοινότητα αναφορικά με το τι θα πρέπει να κάνουν σε σχέση με το καθεστώς Άσαντ. Υπάρχει ένα σχέδιο του Αραβικού Συνδέσμου, το οποίο συζητήθηκε εχθές, ωστόσο είναι εντονότατες οι επιφυλάξεις, παύλα βέτο, που προβάλλει και η Ρωσία και η Κίνα, λέγοντας στις άλλες χώρες, στη Δύση κυρίως, ότι οποιαδήποτε έτσι, επέμβαση στη Συρία θα ήταν ανάμειξη στα εσωτερικά ενός τρίτου κράτους. Και αυτό το θεωρούν ανεπίτρεπτο. Τώρα, στο ζήτημα της, της γενοκτονίας, τέλος πάντων... των Αρμενίων, έτσι, έχει υπάρξει μια... Μπράβο, ναι, στο συνταγματικό δικαστήριο. Υπήρξε μια παρέμβαση από μια ομάδα βουλευτών γερουσιαστών στη Γαλλία. Μπράβο, και υπήρξε ένα απομπή, λοιπόν, του νόμου αυτού στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας, το οποίο θα κληθεί να αποφανθεί μέχρι... Α, τώρα τα πλάνα που βλέπουμε είναι από τη Φλόριντα, όπου ο Ρόμνι επικράτησε άνετα του Γκρίνγκριτς. Τα τραγούδια, το έχεις τραγούδισε κιόλας. Είχε, ναι. Τι κάνουν οι πολιτικοί, παντού τα ίδια κάνουν. Βγήκε ο άλλος τώρα, ολόκληρος άντρας, μεγάλος άντρας, διεκδικήτρα την αρχηγία και μεθαύριο την προεδρία των ΗΠΑ και τραγούδαγε στο μικρόφωνο. Τι να πεις. Μα δεν έχεις τι να πεις. Τι να πεις. Τον Καραγιοζηλίκη. Τραγουδάς. Τραλά πράγματα. Το είναι. Για λέγε. Λοιπόν. Να πάμε στο ναυάγιο του Κονκόρδια, αν έχουμε τις εικόνες, να δούμε και εκεί τι γίνεται, καθώς σταμάτησαν, μαθαίνουμε, οι έρευνες για τους αγνοούμενους. Και επισήμως πια, ανακοίνωση. Ναι. Πλέον τώρα είναι κάποια ρομποτικά μηχανήματα. 18 ημέρες. 18 ημέρες. Τώρα είναι κάποια ρομποτικά μηχανήματα, τα οποία συνεχίζουν να εξερευνούν, ωστόσο... Πόσους αγνοούμενους έχουμε τώρα? Παραμένει το αριθμός στους 15. Μάλιστα. Λοιπόν, και βεβαίως παραμένει το ζήτημα της απάντησης των καυσίμων, πάρα πολύ κρίσιμο για τη συγκεκριμένη λένε περιοχή. Λένε και εκεί για ανάστηση του πλοίου και τα σχετικά. Θα δούμε αυτό, πότε, πώς και τι. Θυμάστε που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για τον Άσαντζ, τον Wikileaks, ότι θα εμφανιστεί, θα έχει δική του εκπομπή σε δορυφορικό δίκτυο. Τώρα μαθαίνουμε ότι θα πρωταγωνιστήσει και σε εκπομπή των Simpsons. Ξέρετε, τα γνωστά τα καρτούν. Ναι. Έτσι, δηλαδή βλέπεις ότι κάθε οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει προβολή, βλέπεις ο Άσαντζ μέσα. Θα τον δουν λοιπόν οι φανατικοί των Simpsons 19 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, σήμερα εκδικάζεται η έφεση που έχει καταθέσει κατά της απόφασης έκδοσής του στη Σουηδία. Είναι μια απόφαση την οποία περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και με δύο άλλα θέματα. Παρνάβα Καπανδρίτη, τα σχολεία κλειστά. Πολύ ωραία. Μας ενημερώνουν. Έλα, ναι. Λοιπόν, δείτε τώρα ένα παλικάρι τέλος πάντων, από το Μεξικό. Αυτός εδώ. Ομολόγησε 75 φόνους. Είναι από τους πλέον διαβόητους. 75 φόνους. Ναι, λες, ναι. Μέλος των Ζέτας, είναι από τις συμμορίες, από τα καρτέλ εμπορίας ναρκωτικών. Αλλά μιλάμε για τους πλέον αδίστακτους. Το πλέον αδίστακτο καρτέλ, τον βλέπετε κιόλας, 75 δολοφονίες. Μεταξύ των θυμάτων του, 36 άνθρωποι, έτσι, τους οποίους κατέβαζε απλά και μόνο από το λεωφορείο, τους έβγαλε στον δρόμο και με μια σφαίρα στο κεφάλι τους εκτελούσε. Έτσι, μιλάμε για τέτοια. Έτσι, απλά να δούμε τι επικρατεί και σε άλλες πλευρές του πλανήτη. Απίστευτο. Λοιπόν, του χρόνου ραντεβού θα δώσουμε στη Βρετανία. Του χρόνου. Ξέρετε που θα πάμε. Τι. Γιατί τι έχει. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε αν ο οικονόμου είναι ο πλέον σκληροτράχυλος άντρας του πλανήτη. Οπα. Γιατί να κοιτάξτε εδώ πέρα. Φιλανθρωπικός αγώνας για σκληροτράχυλους. Ναι, αυτό εδώ. Τα παιδιά, εμείς τα μασάγαμε στο στρατό. Τα βλέπεις. Δεν ήμασταν μάχημοι, δεν ήμασταν στο Πεντάγωνο σε Αμερικές Δακότες. Μόνο το 1/3 των συμμετεχόντων τελειώνει τον αγώνα. Αντέχει. Έτσι. Οι συνθήκες είναι. Βλέπεις και γυναίκες μέσα. Ναι. Προκειμένου να αποδείξουν ότι μερικές φορές οι γυναίκες είναι πιο άντρες από τους άντρες. Δεν έχει και τίποτα φοβερό, βέβαια. Περνάνε μέσα πολύμους με γροκόδουλους. Τρώνε σκουλίκια, κατσαρίδες, ποντίκια, φίδια. Τι κάνουν. Κατσαρίδες, παγωμένο νερό και κουλσέρβες. Κρέατα που τρώγαμε εμείς που ήταν απροσδιόριστο το κομμάτι και το έκαναν με αλυσοπρίωνο. Όχι, άρα του χρόνου ραντεβού. Του χρόνου ραντεβού εκεί. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημερίζουμε. Καλά, Νίκο. Καλά. Λοιπόν, περιμένετε, παιδιά, να μας δώσει. Σχολεία πάλι. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, έτσι, κατάλογο σχολείων κλειστών όσων υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Γιατί αλλάζουν αυτά τα στοιχεία συνεχώς. Έλα, Άννα μου.
Πάμε. Λοιπόν, προστίθενται και άλλα σχολεία, yeah, στα κλειστά σχολεία σήμερα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Μελίσια, τα σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο Βαρνάβα, το γραμματικό, τον Οροπό, όπως επίσης και τα σχολεία στον Κουβαρά του Δήμου Σαρονικού. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία σε Πεύκη, Μαρκόπουλο, Πορτοράφτη, Σπάτα, Αρτέμιδα και Ερυθρές. Κανονικά εκεί. Κανονικά. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία εκεί. Χαλκίδα, στην Ερέτρια. Όχι, στην Χαλκίδα, Ερέτρια. Γιατί είναι χαρτοπετσέτες, λέει ένας φίλος τώρα. Α, ναι, ωραία. Δεν λέει πολύ. Θα το κοιτάξουμε και αυτό. Κλειστά είναι τα σχολεία στην Ερέτρια, όπως επίσης και στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας στην Εύβοια. Στο Καρπενήσι θα ανοίξουν μετά τις 9. Μετά τις 10 θα ανοίξουν εδώ στην Αττική, στους Δήμους Διονύσου, Βρυλισσίων, Κηφισιάς, Ερυθρέας, Εκάλης και στα βόρεια του Αμαρουσίου, δηλαδή στα σύνορα προς Κηφισιά με Κηφισιά και Μελίσια. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα το πούμε σε πολλούς φίλους που ρωτάνε. Κοιτάξτε, δείτε, μην νομίζετε ότι όλες τις περιφέρειες είναι το πρωί απίκο που λένε και σηκώνουν τα τηλέφωνα. Σε πάρα πολλές των περιπτώσεων και οφείλουμε να το πούμε. Άνθρωπο. Δεν σηκώνει άνθρωπος το τηλέφωνο στις περιφέρειες. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα αυτές τις μέρες που είναι δύσκολες, δεν όφελε να έχουν έναν άνθρωπο εκεί πέρα να μπορούμε να συνεργαστούμε. Και εμείς και μέσω ημών για τους πολίτες γίνεται η δουλειά, έτσι για τον κόσμο. Δεν θα έπρεπε να το κάνουν. Έλαντε. Θα έπρεπε, αλλά. Θα έπρεπε. Προ φίλου Παοκτζίδε, Παρασκευή θα τα συζητήσουμε αυτά. Παιδιά, θέματα, αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, ξέρετε τι έχει να γίνει. Εδώ ειδικά δεν μασάμε τα λόγια μα. Λοιπόν, σχέση με αυτά. Από Παρασκευή τα συζητάμε. Πάμε. Έρχεται ο Καζίμ. Θα πιέσουμε εμεί να μπει μέσα να παίξει. Λοιπόν, πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη στη Θεσσαλονίκη. Πάμε, έλα Σταύρο. Θα προετοιμάσου κι εσύ, ε. Πάμε στο Καζίμ πάνω. Πρόσεχε να δει ο Σταύρο. Σε βεζινάδικο θα είναι. Πού θα είναι. Σε βεζινάδικο θα είναι. Μανί όμω. Να σου πω. Καλή σα ημέρα. Αυτέ οι τιμέ που βλέπω πίσω είναι κανονικέ τιμέ βενζίνη καυσίμων. Είναι οι τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα. Για λέγε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν με τον καιρό όμως, καθώς έχουμε κύμα κακοκαιρίας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει χτυπήσει κυρίως στην περιοχή του Εύρου της Αλεξανδρούπολης, αλλά και στα δυτικά. Και κυρίως θα λέγαμε έχει πιάσει Πιερία, η Μαθία και όσο ανεβαίνουμε προς τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε χιονοπτώσει σε πολλά σημεία. Κλειστά σχολεία θα έχουμε στο Σουφλί και στο Διδημότυχο. Στην Αλεξανδρούπολη θα ανοίξουν μετά τις 10 το πρωί, ναι, ενώ στα Γρεβενά μετά τις 9 και 4. Έχουμε όμως χιονοπτώσεις, όπως είπαμε, και σε άλλες περιοχές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Χρειάζονται φυσικά αντιολισθητικές αλυσίδες για τους οδηγούς που κινούνται στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο. Θερμοκρασίες οι χαμηλότερες παρατηρούνται στη Φλόρινα στους μείον 13 μέσα στην πόλη, μείον 16 έφτασε στον Ευρωκόπη. Στους μείον 6, μείον 7 είναι στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Φυσικά μιλάμε για μέσα στην πόλη, στα ορεινά οι τιμές αυτές είναι πολύ πολύ χαμηλότερες. Μάλιστα. Πάμε όμως και στα υπόλοιπα θέματα, καθώς έχουμε την παρέμβαση εισαγγελέα που ζήτησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για το θέμα του αρχηγού της Σπύρας των Τοκογλύφων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καμπέρης. Για το δημοσίευμα, λες, μέσω συνεργάτη του, ακριβώς όπου φέρεται να έχει στην κατοχή του βίντεο, όπως λέει, τα οποία εμπλέκουν κρατικούς λειτουργούς, πολιτικούς, αξιωματικούς της Ελλάς. Πολλούς ανθρώπους. Μα έλεγε ο συγκεκριμένος ότι εάν λέει βγάλω τα στοιχεία και οι 300 λέει πρέπει να φύγουν. Και φυσικά προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα και του υπουργού και είναι λογικό. Για να δούμε τι στοιχεία είναι αυτά που εμπλέκουν και τους 300. Να δούμε λοιπόν, τι στοιχεία είναι όντως αυτά και τι θα γίνει με την έρευνα. Την ίδια ώρα φυσικά στο θέμα αυτό έχουμε και προσφυγές των προφυλακιστέων των μελών της οργάνωσης οι οποίοι ζητούν είτε να αφαιθούν ελεύθεροι είτε να μειωθούν οι ποινές αυτές που τους έχουν καταλογιστεί. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε και με αυτό το θέμα τι θα γίνει. Πάμε τώρα στο πανόραμα Θεσσαλονίκης όπου ένας 46χρονος θα λέγαμε πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος καθώς πήγε στο αστυνομικό τμήμα να ζητήσει πίσω τις πινακίδες που το είχε πάρει η τροχέα. Γιατί? Για κακή του τύχη όμως συνελήφθη καθώς νωρίτερα είχε διαπράξει ληστεία στο πανόραμα. Θράσος. Έτσι ακριβώς, είναι θράσος αυτό. Είχε ληστέψει έναν ηλικιωμένο προσποιούμενος πως ήταν συγγενής του. Mm-hmm. Του είχε αρπάξει ένα πορτοφόλι και τη μαλφή. Ο ηλικιωμένος φυσικά είχε δώσει πολύ λεπτομερή περιγραφή στις αρχές και μόλις εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, ο 46χρονος συνελήφθη. Μάλιστα. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Μελίδη, ο οποίος είναι μαζί μου, mm-hmm, να μας πει λιγάκι και για τις τιμές που βλέπουμε πίσω μας, αλλά και τι γίνεται με τη ζήτηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καθώς έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κύριε Μελίδη, αν υπάρχει ζήτηση και πώς διαμορφώνεται αυτή σε σχέση με πέρυσι, φυσικά. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Μελίδη. Πράγματι, το διάστημα αυτό που το ψύχος είναι πολύ έντονο, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις στον αριθμό των παραγγελιών
Το ανησυχητικό όμως είναι ότι οι ποσότητες που παραγγέλνει ο καταναλωτής είναι πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή μιλάμε ότι υπάρχουν παραγγελίες και για 100, για 150 και για 200 λίτρα. Αυτό είναι μια κατάσταση, κόσμος... κύριε Μελίδη, αυτό είναι μια κατάσταση που υπάρχει από την... από το ξεκίνημα της περίοδου για τα καύσιμα. Βεβαίως, έχουμε μια σημαντική... Έχουμε μια σημαντική πτώση στην κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης από την αρχή της περίοδου θέρμανσης, δηλαδή από τις 15 Οκτωβρίου. Ναι. Πλησιάζει σε πολλές περιπτώσεις και το 40 και ίσως και παραπάνω της 100. Και είναι λόγω, οφείλεται λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα νοικοκυριά προσπαθούν να μειώσουν δαπάνες που μπορούν να μειώσουν για να πληρώσουν υποχρεώσεις που δημιουργούνται. Και μία από αυτή τη δαπάνη είναι και το πετρέλαιο θέρμανση. Υπάρχουν συνάδελφοί σας και πόσοι που έχουν κλείσει λόγω της κατάστασης αυτής που επικρατεί? Κοιτάξτε, πάνω από 1000 πρατήρια έχουν κλείσει. Το ανησυχητικό είναι ότι και υπάρχει μεγάλος αριθμός πρατηρίων που λειτουργούν τώρα, που είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, δηλαδή που είναι έτοιμοι να κλείσουν. Και δυστυχώς η κρίση επιδεινώνει όλη αυτή την κατάσταση. Το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν ένα βοήθημα στις δραστηριότητες του πρατηρίου. Δυστυχώς και αυτό αρχίζει να μειώνεται. Πώς έχει φτάσει τώρα η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης? Κοιτάξτε, είναι πάνω από 95 λεπτά το λίτρο. Ανάλογα μέχρι, είναι λίγο πιο κάτω και λίγο πιο κάτω από το 1 ευρώ. Ναι, κύριε Μελίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε... Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μελίδη, μου καλημέρα και σε εσάς και στο Σταύρο. Να δούμε και μια κάρτα εμείς που δείχνει στοιχεία αναλυτικά για τη μείωση της κατανάλωσης. Κοιτάξτε πόσο μειώθηκε η ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης ανά περιοχές. Και είναι μάλιστα, βλέπετε εδώ, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μείωση υπάρχει στις περιοχές που κάνει πιο πολύ κρύο. Ναι, ακριβώς. Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Ήπειρος. Μείον 50 στη Θράκη, που είναι από τις πιο κρύες περιοχές και πλήγει πολύ έντονα από τα φαινόμενα τελευταία. Ανατολική Μακεδονία μείον 40, Ήπειρος μείον 30, Αττική εδώ δηλαδή μείον 25 και στην Πελοπόννησο και στα νησιά μείον 30. Είναι χαρακτηριστικά λοιπόν. Για κάτσα δούμε λίγο και τις τιμές, να δούμε και την επόμενη κάρτα. Το τελευταίο δεκαήμερο υπήρξε μια αύξηση της τιμής από 7 έως 14%. Θέρμανσης, Ναι. Τι και σε 28 νομούς της χώρας. Έως 1,15. Έχει φτάσει το 1,15. Τραγικό. Έχει περάσει τι το να ευρώ, πάρει ο άλλος. Τι να πάρει. Γι' αυτό έχουν ξεπουλήσει αυτοί που πουλάνε σόμπες. Δεν βρίσκει σόμπα ούτε για ρήγμα. Ξυλό σόμπα πια. Ναι. Λοιπόν, για πάμε στο Δημήτρη Γκάρα Στεφανή τώρα να μας δώσει και την εικόνα από το αστυνομικό. Λέω και μια καλημέρα, συγγνώμη, στο Γιάννη από τις Βρυξέλλες. Μείον 8, λέει ο Γιάννης αυτή τη στιγμή. Γιάρακα κατάσπρος, σου λέει ο Χάρης. Μάλιστα. Κόστρος στο Γιάρακα. Λοιπόν, κύριε Γκάρα Στεφανή, ορίστε. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Θέλω να ξεκινήσω με το έγκλημα που έγινε χθες το απόγευμα στη Στυλίδα μέσα σε καφενείο Ουζερί, όταν ο ιδιοκτήτης ζήτησε από μια παρέα τριών Αλβανών να μην πειράζουν τον κόσμο. Καθώς από ό,τι φαίνεται είχαν πει κάτι παραπάνω. Οι τρεις, η παρέα αυτή έκανε να φύγει καθώς δημιουργήθηκε μια ένταση, πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του ιδιοκτήτη και ξαναγύρισε πίσω. Αυτό που έκαναν όμως ήταν να πέσει ένας νεκρός από τον πυροβολισμό που δέχθηκε από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος παραδόθηκε στους αστυνομικούς, ενώ ένα ακόμη άτομο παραδόθηκε αργά το βράδυ. Αναζητείται ο τρίτος της παρέας. Ο ιδιοκτήτης του καφενείου πυροβόλησε, λες, τον αλλοδαπό. Ακριβώς, ακριβώς. Τους ζήτησε ευγενικά να φύγουν, να σταματήσουν, κάτι που δεν έκαναν. Πήραν το αυτοκίνητό του, έκανε καταγγελία για κλοπή και καταλαβαίνετε ότι έγινε μια συμπλοκή μέσα στο σπίτι. Μα κελιό τώρα για το τίποτα. Για το τίποτα. Έτσι. Όταν λέμε για το τίποτα, για το τίποτα. Αστυνομικοί πήγαν από την Λαμία στη Στυλίδα για να προλάβουν οτιδήποτε γίνει, τα χειρότερα. Ενώ ευτυχώς δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι αυτήν την ώρα. Ένας 76χρονος ιδιοκτήτης Κυροπολίου βρέθηκε νεκρός έξω από το μαγαζί του. Και αυτό που λένε οι αστυνομικοί που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα είναι το εξής, παιδιά. Βρέθηκαν και τα χρήματα επάνω του, 1200 ευρώ. Βρέθηκε κάλικας από πιστόλι. Και ο άτυχος 76χρονος βρέθηκε νεκρός από χτύπημα από κοντόκανη καραμπίνα. Εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και αποκλίνουν το ενδεχόμενο της ληστείας. Πιθανότατα προσωπικές διαφορές. Και να κλείσουμε με μια εισβολή σε σπίτι. 67χρονος παιδιά μπήκε σε σπίτι ηλικιωμένων και τους χτύπησε με λωστούς και πώς να το πω, ρόπαλο για να τους κλέψει 300 ευρώ. 67χρονος. Αν είναι δυνατόν. 67χρονος ήταν ο ληστής. Ακριβώς. Και μπήκε σε σπίτια, σε σπίτι μεγαλύτερη. Σε πιο ηλικιωμένο. 80χρονοι. Αν είναι δυνατόν. Και το λέμε αυτό για να καταλάβετε ότι το έγκλημα δεν έχει ηλικία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα έχουμε συνομιλία και με τον κύριο Μακριώτη για τα θέματα των διοδίων και της αύξησης της τιμής. Εντάξει, δεν απασχολεί πολύ κόσμο. Όμως και με τον Βασίλη Τζίρο που θα τα φέρει, ένα πακετάκι μέτρων που έρχεται. Είναι όλες οι προτάσεις του τεχνικού κλιμακίου του Δουνουτού για τα φορολογικά. Προτάσεις σημαίνει αυτά που θα γίνουν. Μάλιστα. Έτσι, για πάμε. Πάμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 8, σήμερα 1η Φεβρουαρίου, κύριε Λιριτζή. Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα, παιδιά. Καλώς ήρθατε, Βασίλη και Γιώργο. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε και εσείς. Θα δούμε λίγο αυτές τις προτάσεις. Όταν είναι προτάσεις, τις περισσότερες θα γίνουν. Θες ότι θα γίνουν και πράξεις. Γίνονται και αποφάσεις. Όχι κατά ανάγκη. Όχι κατά ανάγκη, βέβαια. Αυτά δεν είναι προτάσεις τώρα. Είναι προτάσεις τεχνικού κλιμακίου. Και έχουν μια λογική όταν τις δει κανείς στο σύνολό τους. Βεβαίως είναι μια δεξαμενή μέτρων και προτάσεων από την οποία θα μπορούσε κάποιος να πάρει πράγματα και κάποια άλλα πράγματα να τα αφήσει. Δούμε, δεν επιβάλλεται πακέτο, δεν είναι. Ακριβώς θέλω να πω ότι είναι δουλειά τεχνική. Ναι. Δηλαδή έρχομαι, κοιτάζω το φορολογικό σου σύστημα και λέω και τι παρεμβάσεις θα μπορούσε να κάνεις εδώ και εκεί. Αλλά εν τέλει την Τρόικα, γιατί αυτή αν θες μπορεί να ζητήσει πράγματα, όχι το τεχνικό κλιμάκιο. Την Τρόικα την ενδιαφέρει να έχει ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα στέρεο και βασικό. Τώρα, αν θα το κάνει με αυτό τα μέτρα ή αν θα τα κάνει με άλλα, στο τέλο τη ημέρα δεν την πολύ αφορά. Και ένα συγκεκριμένο όμω φορολογικό σύστημα, Βασίλη. Γιατί εμεί το φορολογικό έτσι το δικό μα είναι. Ακριβώ. Άστα να πάνε καλύτερα. Λοιπόν, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώ μαζί και αναλυτικά, όπω και θα συνομιλήσουμε. Σωστά το λέει και ένα φίλο. Σαν πω μόνο ο Μαγκριώτη λέει ή κάποιοι μόνο υπουργοί. Ένα συνολικό σύστημα άλλα έλεγε και άλλα έκανε σε πάρα πολλούς τομείς. Ναι, αλλά να τα κάνουμε και συγκεκριμένα τα πράγματα. Ναι. Γιατί άμα τα γενικεύουμε έτσι, άλλα έλεγαν οι πολιτικοί γενικώς, άλλα κάνουν. Ναι. Δεν υπάρχει ευθύνη. Εγώ συμφωνώ. Εγώ ξέρω ότι μας έλεγε εδώ ο Μαγκριώτης ότι θα μειώσει τα διόδια. Το έλεγε ναι ή όχι. Διαπραγματεύεται για να μειωθούν. Διαπραγματεύεται για να μειωθούν. Διαπραγματεύεται για να μειωθούν και μας υπόσχονταν και ο ίδιος και άλλοι ότι από καιρού εις καιρών θα το δούμε μπροστά μας να γίνεται πράξη. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε έτσι μαζί του λοιπόν και θα δούμε συγκεκριμένα και για τις συμβάσεις οι οποίες θα θυμίσουμε ψηφίστηκαν στην τότε Βουλή και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Επικυβέρνηση προβλέποντα αυτά, αυτά που γίνονται τώρα με τις αυξήσεις των διοδίων. Και γιατί η διαπραγμάτευση δεν κατέληξε στη μείωση, αλλά στο αντίθετο ακριβώς. Και τι έγινε σε σχέση με τη θέληση του ελληνικού δημοσίου να προχωρήσει σε μείωση του δικού του ποσοστού κέρδους, ας το πούμε έτσι, σε αυτήν την υπόθεση. Ναι, και λέει τώρα ότι αν το κάναμε αυτό, πάλι εμείς θα το πληρώναμε. Δεν θα το επιβαρύνονταν το ελληνικό δημόσιο. Θα μας τα πει. Το είπε και ο κύριος Βορύδης, λέω, χθες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στη Σίλβια την Κλιμάκη να μας δώσει συνολικά την ειδησιογραφία της ημέρας. Αλλά, Σίλβια. Καλή σας ημέρα και πάλι. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βρισκόμαστε ένα τυπικό βήμα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προγράμματος περικοπής του ελληνικού χρέους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Τόνισε ότι η διαπραγμάτευση με την Τρόικα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος της εβδομάδας και έκανε γνωστό πως τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η νέα σύνοδος του Eurogroup. Τροπολογία για τους όρους ανταλλαγής και έκδοσης των νέων ομολόγων ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στη Βουλή ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Νέα μέτρα έως και 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ καλείται να συμφωνήσει η κυβέρνηση με την Τρόικα στο τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα πάντα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών. Αυξήσεις φόρων για να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, προτείνει το τεχνικό κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη μεταρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα. Ανυποχώρητο στη μείωση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και διαλλακτικό σε ό,τι αφορά στην κατάρχηση 13ου και 14ου. Εμφανίζεται ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, Πολ Τόμσεν, σε συνέντευξή του στη σημερινή έκδοση της Καθημερινής. Τη δημιουργία ειδικών ομάδων δράσης σε 8 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών υπερβαίνει το 30%, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, αποφάσισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, σε ιστορικά υψηλά ενεργεία στην Ευρωζώνη, στο 10,4% το Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Eurostat. Απέσυρε την επίμαχη διάταξη από το νομοσχέδιο για την αποσυμφόρηση των φυλακών ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά την αποχώρηση Νέας Δημοκρατίας και Λαός. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατική Αριστερά, παρόν δήλωσε το ΚΚΕ. Τη συμπόρευσή τους ανακοίνωσαν Βελιζέλος Λοβέρδος εν ώψη της εκλογής Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ το Μάρτιο. Στάση εργασίας των νοσοκομιακών γιατρών από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου. Κλειστά θα παραμείνουν λόγω κακοκαιρίας στα σχολεία σε Πεντέλη, Μελίσια, Ερέτρια, Σουφλίδη, Δημότυχο. Κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
σε Βανάβα Γραμματικό, Ροπό, στον Κουβαρά του Δήμου Σαρονικού και στο Μαντούδι Εύβοιας. Μετά τις 9 ανοίγουν σε Φλόρινα και Καρπενήσι. Στις 9 και 4 ανοίγουν στα Γρεβενά. Στις 10 το πρωί θα ανοίξουν τα σχολεία στους Δήμους Διονύσου, Βρυλισσίων, Κηφισιάς, Ερυθρέας, Εκάλης, στην περιοχή βόρεια του Αμαρουσίου και στην Αλεξανδρούπολη. Απευθείας από τον Sky 100,3 στις 9 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Εφές για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Έλα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, καλημέρα. 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 Τώρα, καλημέρα. Προσέξτε, αγαπητοί τηλεθεατές, θα κάνουμε. Θα πάμε σε δύο συναδέλφους, στον Δημήτρη τον Στεφόπουλο και στον Γιώργο Ντοντζελίκα, σε δύο διαφορετικά σημεία για να δούμε φοβερές εικόνες από την κακοκαιρία. Είναι Ιπποκράτειος, Πολιτεία και. Και. Πεντέλη. Και Πεντέλη. Πεντέλη. Μάλιστα. Ξεκινάμε, παιδιά, με τον Γιώργο Ντοντζελίκα. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι, παιδιά. Ένα πανέμορφο δάσος με τις πονηρές πάπτες και χήνες. Γιατί πονηρές, λέει, μου. Εδώ, ναι? Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Γιατί είναι. Που κοιτάξτε, ρε παιδιά, το οποίο, Τώρα αποτυπώνουμε στο απίθμενο ψυχολογικό μας πορτρέτο αυτές τις εικόνες, δεν τις έχουμε για πάντα. Μιλάμε για Ελβετία, Αυτό θυμίζει Ελβετία τώρα. Καταπληκτικό τοπίο. Κοιτάξτε. Θα σε επηρεάζει το κρύο, βλέπω. Έχουμε χιόνι, υπάρχει άπλη. Δεν φυσάει τίποτα. Κοιτάξτε τώρα, μας κάνει ο Γιάννης ο Κούβαρης, φοβερός εικονολήπτης. Θα μας κάνει τις ωραίες περπατητές εικόνες να πάμε γύρω-γύρω περιμετρικά, δηλαδή τις λίμνες. Για μπείτε, ανεβείτε από το γεφυράκι αυτό. Από το γεφυράκι, θα ανεβούμε από το γεφυράκι. Μπράβο. Είμαστε οι πρώτοι, είναι απάτιο το χιόνι, Αν δείτε κάτω. Καταπληκτική εικόνα. Μπράβο, ρε παιδιά. Έχει μια ομίχλη, είναι φανταστικό το τοπίο. Και έχει εκεί συνήθως, ξέρεις, Γιώργο, επειδή εμείς οι Βόρειοι τα ξέρουμε αυτά τα θέματα, στο χιόνι έχει μια εκοφαντική σιωπή. Αν κάτσεις, ας πούμε, ακίνητος χωρίς να ακούς τίποτα. Έχει μια, πώς να το πω, πολύ όμορφη σιωπή. Έτσι. Ο Γιώργος, επειδή είναι ποιητής, καταλαβαίνει. Όντως. Καταρχήν, για να έρθει εδώ πέρα, θέλει οπωσδήποτε, παιδιά, αλυσίδες. Όποιος επιχειρήσει να έρθει σήμερα εδώ, οπωσδήποτε να πάει να κάνει. Γιατί έχει και πάγο. Λέμε, ρε παιδί μου, να πάει να δει αυτό το τοπίο εκεί. Αν δεν οικονομούμε τώρα ευκαιρίες δοθεί σε αυτές τις πάπιες της πυροβολής. Αυτές όχι, αλλά άλλες ναι. Τους δίνουμε την ευκαιρία να φύγουν πάντως. Όχι, τις ταΐσαν προηγούμενα. Τις ταΐσαν, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, Γιώργο. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Για πάμε μια βόλτα και μέχρι την Πεντέλη. Μια βόλτα, γιατί Στεφόπουλο το βλέπεις. Παγωμένο σε βλέπω, Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου. Έχει κρύο εδώ πέρα που είμαστε. Καλή σας ημέρα λοιπόν και από εμάς από την Πεντέλη, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε χιονόπτωση, ωστόσο όχι τόσο ισχυρή. Το χιόνι βέβαια το έχει στρώσει. Η πρώτη εμφάνιση κάνει το χιόνι από τη λεωφόρο Πεντέλης λίγο πριν από τη διασταύρωση με την Αττική Οδό. Ωστόσο πιο ισχυρή την εμφάνισή του την κάνει μετά τη διασταύρωση με τα Βρυλίσια και τα Μελίσια και όσο ανεβαίνει προς τα πάνω προς την Πεντέλη. Στο κέντρο της Πεντέλης το χιόνι είναι στρωμένο πάνω στα αυτοκίνητα, στα πεζοδρόμια, στους δρόμους. Ωστόσο δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα μέσα στο κέντρο της Πεντέλης. Καθώς ο Δήμος καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έριξε 100 τόνους περίπου αλάτι. Ο μόνος δρόμος ο οποίος είναι κλειστός είναι αυτός που βρισκόμαστε εμείς τώρα. Είναι ο δρόμος που οδηγεί από Πεντέλη προς Άγιο Πέτρο. Ο οποίος βέβαια χτες, προχτές και την προηγούμενη φορά που είχε κακοκαιρία τον πηγαίναμε, μπορούσαμε να τον ανέβουμε. Ναι. Σήμερα έχει πολύ πάγο κάτω με αποτέλεσμα το αμάξι να γλιστράει και να μην μπορούμε να ανέβουμε. Μείον 3 η θερμοκρασία στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Το χιόνι είναι 1-2 πόντους το πολύ. Η αστυνομία έχει κλείσει το δρόμο. Ωστόσο ο Δήμος με τον οποίο επικοινωνήσαμε νωρίτερα το πρωί κάνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να προσέχουν με τα τζάκια και να καθαρίσουν τις καμινάδες. Καθώς προχτές ένα σπίτι κάηκε σχεδόν ολοσχερός και χτες πάλι το βράδυ είχαμε ένα ακόμα περιστατικό με ένα σπίτι το οποίο πήγε να δημιουργηθεί στις φλόγες το πρώτο. Από καμινάδες, βρώμικες καμινάδες. Καλό θα ήταν πριν το χρησιμοποιήσουν να τις καθαρίσουν τις καμινάδες, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να πάρει το τζάκι φωτιά. Με αποτέλεσμα να καεί και ολόκληρο το σπίτι. Προσοχή λοιπόν. Ναι, και τώρα όπως και είναι τα τζάκια συνέχεια, βέβαια. Προσοχή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και εσένα, Δημήτρη. Πολύ ωραία και η εικόνα και από την Πεντέλη. Είμαστε καλά, παιδιά και οι δύο. Θα δούμε τώρα και την πρόγνωση του καιρού με τη Χρυσά τη Σούζη. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τετάρτη, αρχικά ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, που βαθμία στα δυτικά θα αυξηθεί και τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις που τη νύχτα, κυρίως στις βορειότερες περιοχές, θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, ενισχύονται και μέχρι το βράδυ η έντασή τους θα φτάσει στα 8 με 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν
νέων βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 και στο νότιο γεωτοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα στους 3 βαθμούς, στα ανατολικά υπηρετικά έως 5 και στην υπόλοιπη χώρα έως 8 με 10 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, με ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Τη νύχτα δεν αποκλείεται στα βόρεια οι χιονοπτώσεις τοπικά να ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα έχουν ένταση 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από μείον 1 έως 5 βαθμούς, στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα αρχίσει να χιονίζει. Τη νύχτα οι χιονοπτώσεις εκεί θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από μείον 6 έως 1 βαθμό. Την Πέμπτη τώρα, στη Δυτική και την Νότια Ελλάδα θα εκδηλώνονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα κεντρικά και βόρεια θα σημειώνονται τοπικές χιονοπτώσεις που δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονες. Πάντως, βαθμία τα χιόνια θα περιοριστούν στα ορεινά και τα παιδινά ημιωρινά της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και στα πελάγια τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 3 βαθμούς, αλλά στην υπόλοιπη χώρα θα αγγίξει τους 10 με 12 βαθμούς. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε τη συνολική εικόνα που λένε, για να τα δούμε και πιο εξειδικευμένα. Βασίλη, για να δούμε τι περιλαμβάνουν αυτές οι προτάσεις του τεχνικού κλιμακίου. Και αν από αυτές τις προτάσεις που αναφέρεις. Ναι, η Ελλάδα σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετήσει κάποιες, να βρει κάποιες άλλες. Πρέπει, όχι. Ή καταλήγουν σε τι, όχι, όχι, όσον αφορά. Έτσι και αλλιώς η πρόθεση όλων των κομμάτων είναι να πάμε σε μια αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι μια δεξαμενή προτάσεων. Από τις οποίες, οι φορείς, τα κόμματα κτλ. Μπορούν να επιλέξουν. Αν θέλουν, μπορούν να την πάρουν όλοι και να την πετάξουν στο καλάθι. Μας, και να βγάλουν μια άλλη. Ό,τι θέλουν μπορούν. Αρκεί να φτάσουμε στο στόχο. Αυτά είναι προτάσεις. Ναι. Κυριολεκτικά προτάσεις. Εννοώ ότι δεν είναι. Ναι, ρε, παιδί, ένα κατανοητό. Πράγμα, ναι, δεν είναι η τρόικα, ναι, ας πούμε. Εντάξει, ναι, κατανοητό. Είναι λέγαμε μια τεχνική νομοδότηση. Ναι, είναι ένα τεχνικό κλιμάκι. Πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Έχουν προβλήματα και προτείνουν κάποιες λύσεις. Προτείνουν. Λοιπόν. Βεβαίως, επειδή μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, κάπου εκεί πέρα θα γυρίσουμε. Άλλωστε και ο Υπουργός Οικονομικών, όταν ξεκίνησε η κουβέντα αυτή, είπε ότι. Είναι μια βάση πάνω στην οποία θα συζητήσουμε. Εντάξει, τώρα, πού θα καταλήξουν αυτά, έτσι κι αλλιώς τους βλέπω δύσκολα να καταλήγουν τα κόμματα, οπότε μην περιμένουμε και πολλά άμεσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή κατά το Μάρτι θα πρέπει, Μάρτι-Απρίλιο, στις αρχές του επόμενου, όταν θα πρέπει να προσδιοριστούν τα μέτρα του 2013-2014 τον Ιούνιο. Γιατί είναι και αυτά. Έτσι. Από εκεί μέσα θα διαλέξουμε. Θα πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί και το φορολογικό. Κάντε μια παύση, κύριοι και οι δύο, για να πάμε στον κύριο Μαγκριώτη που έχουμε ζητήσει από χθες. Να επικοινωνήσουμε με τον Υφυπουργό Μεταφορών. Γεια σας, κύριε Μαγκριώτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Και καλό μήνα. Να σας ρωτήσω, κύριε Μαγκριώτη, αφού η βάση των όποιων εξελίξεων είναι αυτή η σύμβαση, η οποία έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, αναφέρομαι βέβαια για τα διόδια, το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, τα διόδια κτλ. Για τα οποία συζητάμε αυτές τις μέρες και την αύξηση που είχαμε χθες. Αφού λοιπόν αυτή η σύμβαση περιέγραφε έτσι τα πράγματα και προέβλεπε αυτή την προοπτική, με συγχωρείτε, δεν τη διαβάσατε. Μια κηρυκτισμό, όταν το ρωτάμε. Εκεί στη Βουλή, όταν την ψηφίσατε, δεν τη διαβάσατε. Γιατί την ψηφίσατε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Μαζί, βέβαια. Λοιπόν, το 2007 πάρα πολύ καλά διάβασε. Προσωπική μου γνώμη, αν θέλετε, τότε ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να είναι πιο επιφυλακτικό στην υπερψήφιση αυτών των συμβάσεων. Βεβαίως έκανε κριτική στα διόδια και στην προχειρότητα των διαγωνισμών. Δεν υπήρχε μελλοντική ωριμότητα και είχε πει ότι τα διόδια πρέπει να μειωθούν. Γιατί είναι ακριβά και πυκνά. Και αυτό συνέβαινε γιατί. Ναι, αλλά έχουμε συνέχεια αυξήσεις, κύριε Υπουργέ. Ήταν πολύ χαμηλή. Και εσείς μας υποσχόσασταν εδώ ότι διαπραγματεύεστε τις μειώσεις. Τα συζητάγαμε μαζί εδώ στις εκπομπές μας αρκετές φορές. Και μας λέγατε ότι είστε σε διαπραγμάτευση για μείωση. Και αφήνατε να εννοηθεί ότι θα το πετύχετε κιόλας. Θα φτάσω εκεί αμέσως. Άλλωστε, έχετε μπροστά, είμαι βέβαιος, στο κείμενο. Ναι, βεβαίως. Το αφωνημένο της συζήτησής μας. Του καλοκαιριού και των άλλων χωρών που είχαμε μιλήσει. Ναι. Λοιπόν, ωραία, να σου πω αμέσως. Το 2007, λοιπόν. Είχαμε πει ότι επειδή είναι ακριβά και πυκνά τα διόδια, το ΠΑΣΟΚ τα ψήφισε γιατί ήταν ένα άρθρο
και αν καταψήφιζε, θα καταψήφιζε τη σύμβαση, θα καταψήφιζε το έργο. Τα έργα ήταν αναγκαία. Απλώς όμως το μείγμα της χρηματοδότησης ήταν τέτοιο, χαμηλή η εθνική και η κοινωνική συμμετοχή, άρα υψηλή η συμμετοχή ιδιωτικών και κατά τη διάρκεια της κατασκευής και η ιδιωτική συμμετοχή. Αυτό ήταν το λάθος. Πάει, αυτό τώρα έγινε όμως, αυτό δεν αλλάζει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Εμείς από την αρχή, θυμάστε, είχαμε προτείνει. Το ρήμα είναι προτείνει και το έχετε και μπροστά σας. Ποτέ δεν υποσχεθήκαμε. Επειδή ακριβώς μια και το λέτε, κύριε Υπουργέ, αφήστε να ακούσουμε λίγο τη δήλωση που μας είχατε κάνει τον Ιούνιο εδώ. Βεβαίως. Και να προχωρήσουμε. Ναι. Έλατε, ναι. Μείνετε κοντά μας. Πάμε. Από την αρχή είχαμε προτείνει τη μείωση των διοδίων. Γιατί ήταν πυκνά και υψηλά και ήταν πότε άδικα. Θα γίνει, κύριε Υπουργέ, θα γίνει και δεν το δεχόταν η ιδιωτική μάλιστα. πλευρά. Ωραία. Και όπως ξέρετε από τη συμβάση του 2007, για να αλλάξει οτιδήποτε στη συμβάση, πρέπει να συμβούσουν και δύο πλευρές. Εμείς λοιπόν, μπορεί να εφαρμόσετε τίποτα. Εμείς λοιπόν, πάλι θα το ξαναπώ, για να εφαρμοστεί η μείωση των διοδίων πρέπει να συμφωνήσει και άλλη πλευρά. Έχει συμφωνήσει τώρα. Ωραία. Έχει συμφωνήσει. Έχει συμφωνήσει. Άρα πότε. Έχουμε υπογράψει με τους παραχωρησιούχους πριν από 15 μέρες και τους 5 μνημόνια. Που έχει το πλαίσιο λύσης του προβλήματος και μέσα αυτά είναι και η μείωση του διοδίου. Τι χρονοδιάγραμμα, πείτε μία λέξη. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από τις τράπεζες. Το Πάσχα, μας είχατε πει, θα βγει ο λαός στον δρόμο και θα δει τα διόδια μειωμένα. Και ο κύριος Ντρέπας και εγώ ότι προτείνουμε και μπορεί να γίνει. Ναι, δεν αλλά έγινε όμως. Για να γινόταν το Πάσχα, μα έπρεπε να το δεχτεί. Τελειώνει το καλοκαίρι, θα σας πω. Η άλλη πλευρά δεν το δέχτηκε. Λέμε λοιπόν τώρα ότι μπορεί μέσα στο καλοκαίρι να γίνει μείωση. Αλλά πάλι είπα. Μπορεί, εάν η άλλη πλευρά αναλάβει την ευθύνη. Σε αυτή τη χώρα αποφασίζει κανείς. Πάλι θα στο ξαναπεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η πολιτεία είναι δεσμευμένη από τις συμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας το 2007 που κυρώθηκαν στη Βουλή. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Ψηφίσατε κι εσείς όμως. Τις ψηφίσαμε. Δεν το λέτε, γιατί ήταν ένα άρθρο. Τις συμβάσεις που ψηφίσαμε να λέτε. Γιατί ήταν ένα άρθρο με ισχυρή κριτική, ψηφίσαμε τα έργα. Ωραία. Λοιπόν. Είχε βάλει το εάν. Είναι αλήθεια τότε, λεπτό, αλλά η πορεία ήταν αυτή. Ήσασταν πολύ σαφείς. Προτείνατε και η άλλη πλευρά έχει συμφωνήσει. Υπογράφηκε και μνημόνια. Είχε συμφωνήσει αρχικώς λοιπόν το Μάιο. Μετά θυμάστε προέκυψε μεγάλη κρίση με το πολυνομοσχέδιο. Να. Η κατάρρευση της κυβέρνησης τότε και ο ανασχηματισμός και τότε ξανά έκαναν πίσω. Αυτά που είχατε πει ότι υπογράψατε ως μνημόνια υπάρχουν. Ακριβώς υπάρχουν. Είναι 5 μνημόνια συναντήληψη με τους παραχωρησιούχους, τα οποία είχαν συμφωνήσει και οι τράπεζες, αυτά μας είχαν πει οι παραχωρησιούχοι. Και μπήκαμε στη συζήτηση λοιπόν πάνω στο μοντέλο που είχαμε προτείνει εμείς για τη λύση των προβλημάτων. Για να επαναχρηματοδοτήσουν τα έργα, γιατί έχουν σταματήσει τη χρηματοδότηση των έργων οι τράπεζες. Και γι' αυτό σταμάτησαν τα έργα. Και βεβαίως είχαμε συμφωνήσει για τον τρόπο που θα λυθούν τα τεχνικά θέματα και μια σειρά. Τώρα κύριε Μακριώτη, για να μην πάμε σε αναλύσεις τώρα τέτοιες. Πάμε στο τώρα. Τώρα από χθες ανακοινώθηκαν αυξήσεις που ισχύουν από σήμερα. Πρώτη μήνα Φεβρουαρίου. Αυτές, κύριε Οικονομή, αυτές είναι οι τιμαρχημικές αυξήσεις με βάση τον πληθωρισμό. Οι οποίες πάλι από τη συμβάση του 7 προβλέπονται να γίνονται κάθε χρόνο. Κάθε ναι, μισό λεπτό όμως κύριε Μακριώτη μου, διότι ισχύει ένα περιβάλλον όπου οι τιμαριθμικές αυξήσεις με βάση τον πληθωρισμό ισχύουν για τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες, δεν ισχύουν καθόλου για τους εργαζόμενους. Καλείται λοιπόν τον εργαζόμενο να πληρώσει ένα έργο και το χρήστη του δρόμου. Να πληρώσει ένα έργο το οποίο δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν εξελίσσεται. Δηλαδή δεν του προσφέρεται πρόσθετη υπηρεσία. Δεν του προσφέρεται με αλφαγιώτανο. Πρόσθετη υπηρεσία. Του λέτε λοιπόν. Επειδή υπάρχει κρίση και οι επιχειρήσεις δεν παίρνουν τα λεφτά από τις τράπεζες, λες και εμείς οι πολίτες παίρνουμε ας πούμε δανεικά από τις τράπεζες, οι μικροεπιχειρηματίες παίρνουν λεφτά από τις τράπεζες, υπάρχει μια άνεση σε όλους τους υπόλοιπους. Επειδή λοιπόν οι επιχειρήσεις δεν παίρνουν τα λεφτά από τις τράπεζες λόγω της κρίσης, πλήρωσε εσύ για ένα έργο που δεν πρόκειται να γίνει ή δεν γίνεται τώρα, που δεν σου προσφέρονται καν την εξέλιξη, όχι την υπηρεσία που σου έχω υποσχεθεί και βλέπουμε. Το θεωρείτε δίκαιο. Είναι πολύ δικαιολογημένη η κριτική που ασκείται στις τράπεζες. Όχι αυτό. Μόνο στις τράπεζες. Και στη σύμβαση που έχετε υπογράψει. Λοιπόν, και στη δουλειά που κάνετε υπέρ των πολλών. Και διότι η δουλειά των υπουργών. Συγγνώμη, Βασίλη μου. Η δουλειά των υπουργών θεωρητικά είναι να εξυπηρετούν την κοινωνία. Τους πολλούς δηλαδή. Ακριβώς. Εμείς είμαστε οι πολλοί. Λοιπόν, θα πω και πάλι. Συμφωνώ μαζί σας. Μόνο που οι τράπεζες δεν το δέχονται. Και επειδή έχουν τα συμβόλαια. Εάν... Ωραία, τα συμβόλαια δεν τις δεσμεύουν σε μια χρηματοδότηση. Αυτές δεν έχουν ρήτρες. Μόνο το ελληνικό δημόσιο έχει ρήτρες. Λοιπόν, θα σας πω και πάλι, οι τράπεζες, το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει με τους παραχωρησίους για να χρηματοδοτήσουν τα έργα, είχαν βάλει μια ρήτρα. Ότι κάθε χρόνο θα αξιολογούν την ροή των αυτοκινήτων, δηλαδή τις κυκλοφοριακές ροές, θα αξιολογούν αν το έργο είναι βιώσιμο και ανάλογα θα πράττουν. Λοιπόν, αξιολόγησα με το δικό τους μοντέλο που είχαν υπογράψει με τους παραχωρησίους ότι δεν είναι βιώσιμα τα έργα. Στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν, δεν είναι βιώσιμη η χώρα και η οικονομία της χώρας. Και γι' αυτό ακριβώς σταμάτησα. Εμείς διαφωνούμε ριζικά. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, για τα συμβόλαια, για τις συμβάσεις αυτές. Πόσα είναι τα χρήματα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσα είναι από εμάς και πόσα από τις εταιρείες. Λοιπόν, θα το πω και πάλι. Το 25% της χρηματοδότησης από τα 8,5 δις συνολικά που θα απαιτηθεί για την κατασκευή των έργων και τη λειτουργία τους στα 5 χρόνια, τα 8,5 δις, το 25% είναι εθνική και κοινωνική συμμετοχή από το 12,5%, 28% είναι διόδια και περίπου 48% είναι των εργολάβων. Είναι όμως, με συγχωρείτε, απολύτως παράλογο, διότι μετέχω ως πολίτης και μέσω των χρημάτων που βάζει το ελληνικό δημόσιο. Και ως πολίτης ξεχωριστά, ως μονάδα ξεχωριστή. Ακριβώς. Ως χρήστης. Για κάτι το οποίο δεν γίνεται. Έτσι. Τα έργα θα τα δούμε να γίνονται ποτέ. Λοιπόν, τώρα. Εδώ προχθές ο Υπουργός μας έλεγε, ο κύριος Βορύδης, ότι τα έργα προσπαθούμε να τα ξεμπλοκάρουμε. Υπάρχει για περίπτωση τουλάχιστον. Να κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ενότητα. Θα σας θυμίσω κάτι που το είχαμε πει και το καλοκαίρι. Οι συμβάσεις προέβλεπαν από 1η 2011, πριν ένα χρόνο δηλαδή και κάτι. Αύξηση κατά 33% στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίο από Κλειδί μέχρι Ράχες Μελιακού και 50% από το καλοκαίρι περίπου το 2011 από Σκάρφια του Πετάλου μέχρι Αθήνα και από Αθήνα μέχρι Ελευσίνα. Ναι. Σε αυτά τα θέματα παρεμβήκαμε, ζητήσαμε να μην γίνει αυξήσεις για τους λόγους ακριβώς που είπατε, όμως οι τράπεζες και οι παραχωρησιούχοι για να το αποδεχθούν αυτό και να μην αυξήσουν τα διόδια χρέωσαν αυτά στο δημόσιο. Αυτά λοιπόν τα πήρε πάνω ο φορολογούμενος. Μισό λεπτό. Κύριε Μαγκριώτη, για να καταλάβουμε, σε αυτή τη σύμβαση υποχρεώσεις έχει μόνο η πλευρά του δημοσίου και των χρηστών του οι έργου πολίτες, ή δεν έχουν οι άλλες, οι άλλες πλευρές. Όλες οι πλευρές έχουν υποχρέωση. Ωραία. Δεν έχουν υποχρέωση δηλαδή ότι να προχωρήσουν το έργο. Είναι, ή έλεγε ότι αν βρουν λεφτά και αν μπορούν και αν διευκολύνονται θα το κάνουν. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η ρήτρα. Παρότι τότε η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν έχει καμιά. Κανένα ρίσκο δεν παίρνει. Εσείς δεν το βλέπατε, κύριε Μακριώτη, με κλειστά μάτια ψηφίζατε κι εσείς. Εγώ θα σας πω και πάλι. Μα τώρα, γιατί το ψηφίσατε τώρα, τα ρίχνετε στη Νέα Δημοκρατία και καλά κάνετε. Αλλά το ψηφίσατε. Το Πασόκ ψήφισε και ήταν ένα άρθρο. Όλη η σύμβαση ήταν ένα άρθρο. Ψήφισε το έργο και είχε πει ότι θα αλλάξει πολλά σημεία από αυτά. Αλλάξατε. Εκεί είμαστε. Για να αλλάξουν όμως, όπως είπαμε και το καλοκαίρι, πρέπει να συμφωνήσει και η ιδιωτική πλευρά και να ξαναπάει στη Βουλή η αλλαγή αυτή. Γιατί εδώ υπάρχει ένα πρόσθετο πρόβλημα που έχει να κάνει με το ρόλο της πολιτικής απέναντι στις οικονομικές εξουσίες, να το πω έτσι. Διότι η δική μου σύμβαση είστε έτοιμοι να την αλλάξετε αύριο. Τη σύμβαση του πολίτη, είστε του εργαζόμενου, εννοώ την εργασιακή σύμβαση, είστε έτοιμοι να την αλλάξετε και θα την κάνετε μια χαρά. Η πολιτική εξουσία έχει την παραμικρή εξουσία όταν είναι να αλλάξει συμβάσεις με οικονομικά σφαίροντα. Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό που λέτε. Συμφωνείτε, αλλά δεν κάνετε τίποτα. Με συγχωρείτε λοιπόν, σε εκείνες τις συμβάσεις του 7 που δεν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, τονίζω και πάλι, σε εκείνες τις συμβάσεις του 7 για να αλλάξει. Καλάξτε τα τώρα, κύριε Μαγκριώτη. Μην οχυρώνεστε πίσω από αυτή τη δικαιολογία. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή μόνο να παρακολουθείτε και να μην κάνετε τίποτα. Και να υπόψεστε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να πράξετε. Παρακαλώ και πάλι, δεν είναι δικαιολογία. Οι συμβάσεις γνωρίζουν ότι κάθε αλλαγή θα γίνει μόνο με τις δύο πλευρών. Και μάλιστα ισχύει και το αγγλικό δίκαιο, να ξέρετε. Πάντως καλείτε σε μια πολυσυστηματοδύση έργο. Να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Παρακαλώ, ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, τώρα, για το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα. Εκτιμούμε ότι με την ολοκλήρωση του PCI και της ανακεφαλαίωσης των τραπεζών θα μπορέσουν οι τράπεζες, μάλλον δεν θα έχουν το άλοθη ότι δεν πάει χρηματοδοτήσεις. Χρόνο μπορείτε να μας πείτε σε αυτό. Στα έργα τουλάχιστον. Ότι μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Μάρτη, τότε τελειώνει και το PCI. Εμείς όμως δεν μείναμε εκεί. Ναι. Έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθεί ένα χαμηλότερο δάνειο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Κινείται στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, ούτως ώστε να μας δώσει χρήματα Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με χαμηλότερο δάνειο. Για να ξεμπλοκάρουν τα έργα. Να σταθούν οι ιδιωτικές τράπεζες για να ξεκινήσουν τα έργα. Πιστεύω ότι αν αυτά όλα πάνε καλά. Ναι. Είναι δύο παράλληλες διαδικασίες. Μπορεί πριν το καλοκαίρι να ξεκινήσουν να πριν το καλοκαίρι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Μαγκριώτη, παρακαλώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η πρότασή μας, ειδικά για τις τοπικές μετακινήσεις, θα επιμείνουμε. Εγώ προσωπικά θα επιμείνω. Ήταν δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης. Φαντάζομαι ότι είναι και της σημερινής κυβέρνησης δέσμευση η μείωση των διοδίων. Ειδικά εκεί που καταλαβαίνετε. Καλά, εντάξει, αφήστε το, κύριε Μαγκριώτη. Η υλοποίηση των όρων της σύμβασης δεν αφορά μόνο στην ίσπραξη των διοδίων, αφορούν και στα άλλα άρθρα. Συνήθως κάποιος κατασκευάζει, βάζει το κεφαλαίο του και κάνει απόσβεση από τα διόδια. Εδώ πληρώνουμε για να φτιάξουμε. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι είναι, Γιώργο, δίκιο έχεις. Ότι προπληρώνουμε ένα έργο το οποίο δεν έχει γίνει. Πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις. Τουλάχιστον κάποιος αναλαμβάνει. Το φτιάχνω, το χρηματοδοτώ
και μετά πληρώνει διόδια για να γίνει η απόσβαση του έργου. Μα προφανώς για έργα που έχουν γίνει κανείς. Αλλά πληρώνουμε εμείς για να γίνει το έργο το οποίο θα περνάμε και θα πληρώνουμε για να το κάνουμε. Αυτό γίνεται. Εμ το φτιάχνουμε, εμ το πληρώνουμε. Για έργα που έχουν γίνει κανείς δεν διαμαρτύρεται. Και να πληρώσει τα διόδια και να απολαμβάνει υπηρεσίες. Να απολαμβάνει. Όχι, κανένα. Αλλά όταν πληρώνει τα διόδια και περνά ακόμα κάτι δρόμου οι οποίοι αυτό λένε πρέπει να προσέξουμε την υπογραφή σου. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Η πολιτική. Μετά αρχίζει το προσωπικό. Εγώ για όσο με αφορά δεσμεύομαι προσωπικά. Εγώ σου λέει διαφωνούσα τότε, αλλά αναγκάστηκα επειδή ήταν ένα άρθρο. Είπαμε, υπάρχουν διαφορετικών ειδών συμβάσεις. Είναι συμβάσεις των εργαζομένων και συμβάσεις των εταιρεών. Έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Εξετάζεται και η επιλογή. Πού λες ναι και πού λες όχι. Ασφαλώς. Βεβαίως. Ας πω. Ακριβώς. Λοιπόν, μία κουβέντα, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο, Βασίλη, για τις προτάσεις. Θα τα συγκυρίσουμε μετά, στη συνέχεια. Και θα τα πούμε στη συνέχεια, ναι. Λοιπόν, θέλετε να πάμε τώρα σε διάλειμμα κατευθείαν. Εγώ προτείνω να πάμε τώρα σε διάλειμμα για να το δούμε αναλυτικά αμέσως μετά.